Διαλέγετε και παίρνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι διαλέγουμε και παίρνουμε. Προορισμό. Διαλέγετε και παίρνετε. Ό,τι σας αρέσει. Ό,τι λαχταράει η ψυχή σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή δύναμη. Με χαμόγελο και αισιοδοξία. Τελειώσαμε την δεύτερη δόση. Εντάξει είμαστε. Ας είμαι να το πω εγώ, γιατί το λες εσύ. Ναι. Και ο Άκης μας έκανε τη δεύτερη δόση. Βεβαίως. Το Σάββατο. Μάλιστα. Και δεν κατάλαβε τίποτα. Τίποτα, ρε παιδιά. Όταν λέμε, ούτε το τσίπημα. Ρε, τίποτα σου. Ούτε το τσίπημα, τίποτα. Ούτε το χέρι να πονέσει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα με σγέρει. Μου σου βάλανε νερό. Δεν ξέρω. Σε σένα ειδικά. Αλλά πιθανά να είμαι γερό καρύ. Είσαι βέβαια. Βράχο. Βράχο από τα μετέωρα. Και όχι μετέωρα. Εντάξει, το τσίπημα το ένιωσα. Το χεράκι μου μούδιασε. Την επόμενη μέρα σου είπα, είμαι μουδιασμένη. Πάει μέχρι εδώ πάλι. Δεν πάει πιο πάνω. Ναι. Εσύ τίποτα. Τίποτα σου λέω και ήμασταν και μια παρέα εκεί πέρα. Δεν έχει νόημα έτσι να μην το νιώσεις λίγο. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ήμασταν μια παρέα πολύ οικειωμένους και κοιταχτήκαμε και λέμε στα 5 λεπτά: λέμε, πάμε, φεύγουμε τώρα. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Τι να σου πω τώρα, έτσι το κάναμε, δόξα ο Θεός, τελειώσαμε. Τώρα θέλεις κοπλιμέντα, θέλεις να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας ότι δεν είσαι ηλικιωμένος. Α, βέβαια. Και θα τα συζητήσουμε αυτά του εμβολιασμού και το άγχος. Μεγάλο άγχος επικρατεί. Και ξαναμπήκε η συζήτηση για τα προνόμια και η αποθυμία και ποιοι δεν πάνε, γιατί δεν πάνε, πώς θα φτάσουμε το στόχο για να μην έχουμε τέταρτο κύμα το φθινόπωρο. Προνόμια σημαίνει κακά τα ψέματα, προνόμια σημαίνει και μια υποχρεωτικότητα. Γιατί αν βλέπεις ότι ο άλλος μπορεί να μπει να καθίσει μέσα ή μπορεί να πάει εκεί ή μπορεί να πάει εδώ ή έχει προτεραιότητα σε σχέση με σένα που δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι σαν να σου λέει ότι πήγαινε κάντο, γιατί αλλιώς υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν τα έχεις τις ίδιες ευκολίες και διευκολύνσεις. Και ελευθερίας στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Μπας και παρακινηθώ. Ήτανε πραγματικά ανήσυχοι οι επιστήμονες και το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στις τηλεοπτικές εκπομπές σε όλα τα κανάλια ότι αυτό το... Ναι. Δεν το κρύβανε. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Έτσι, και αναλυκειακή ομάδα. Και την προηγούμενη εβδομάδα που δείξαμε ότι η χώρα μας κατατάσσεται στη 17η θέση των 27. Και πάθαμε ένα σοκ στο θέμα των εμβολιασμών. Μια ψυχολουσία, γιατί θεωρούσαμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Υπήρξε στιγμή που λέγαμε ότι ήμασταν στην 4η θέση στην πορεία των εμβολιασμών. Άρα, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τα εμβόλια υπάρχουν, κάποιοι δεν πάμε. Και είμαστε πολλοί αυτοί που δεν πάμε. Να δούμε για ποιους λόγους δεν πηγαίνουμε και σε νεαρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εδώ είναι. Δείτε τώρα τι έχει γίνει. Από 25 έως 49 ετών έχει εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση το 23%. Από 50 έως 59 το 50,7%. Από 60 έως 69 το 66,7%. 70 με 79 το 74,4%. Και 80 πλάς το 87%. Ναι, στις μεγαλύτερες ηλικίες, ιδιαίτερα 60, 69 και 80 πλάς, είναι τα ποσοστά πολύ χαμηλά ακόμη, δεδομένου ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ νωρίτερα η πλατφόρμα για αυτές τις ηλικίες. Οπότε δεν έχουν πάει. Είναι προφανές ότι δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν. Άνοιξαν τα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Κλείνονται σιγά σιγά τα ραντεβού. Να δούμε αν θα ανέβουν αυτά τα ποσοστά, γιατί διαφορετικά δεν θα το πετύχουμε αυτό το τείχος ανοσίας που θέλουμε όλοι. Και θα ξαναπούμε σε περιπέτειες, θα ψαχνόμαστε, παιδιά, για κρούσματα, κύματα κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τι συμβαίνει και δεν εμβολιαζόμαστε. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα της ημέρας. Κατά τα άλλα, θέλω να σου πω κάτι πολύ. Παρακαλώ. Την Παρασκευή λαχτάρισα, κυρία Ντρόμπα. Γιατί τι έγινε? Λαχτάρισα γιατί φτάνοντας στο σπίτι, άκουσα το σκυλί να γαυγίζει. Να γαυγίζει επίμονα. Ναι. Και γαύγιζε γι' αυτό εδώ που βλέπεις. Ο τρι τέτοιος είναι αυτός. Είναι το ίδιο που ήταν στην τουαλέτα. Όχι. Το δείξαμε. Πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο και είναι φίδι. Δεν είναι σαύρο αυτό. Αυτό είναι φίδι, παιδιά. Γάβγιζε το σκυλί απέναντι σε ένα χτήμα. Έξω από το σπίτι σου. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι. Έχει ένα χτήμα. Και τι. Και είχε μπει από μία τρύπα. Δεν ξέρω αν μπήκε από τα όμβρια, δεν ξέρω αν μπήκε από το χωράφι. Δεν ξέρω πού ήταν. Τι έκανες, θέλω να μου πεις. Φόλεξαν την πυροσβεστική. Ήρθαν δύο οχήματα, φόρεσαν τα γάντια, κάναν ολόκληρη επιχείρηση, το εγκλωβίσαν, το εντοπίσανε και έφυγε. Μάλιστα. Αλλού έχουν ποντίκια, αλλού έχουν αγριοκούρουνα, εσύ έχεις φίδια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε ένα ζήτημα. Δεν έχει μικρό πράγμα. Εγώ σου λέω ότι φοβήθηκα. Όχι, τιμή. Λογικό δεν είναι να το δεις αυτό έξω από το σπίτι σου. Δεν ήθελα να σου πω ότι το βούτυξα σαν τον Ηρακλή από το λαιμό. Και το σφίξα στη. Σε κάνω εικόνα, να ξέρεις. Εντάξει. Σε κάνω εικόνα. Ναι, δεν το έκανα αυτό. Λοιπόν, το μικρό το είδε. Μπα, άσε με να το πιάσω. Ρε, πάμε πιο να το μου. Μην πάθουμε καμία ζημιά τώρα εκεί. Αλλά είδες το σκυλί. Το σκυλί, παιδιά, είχε μείνει εκεί, ακίνητο και του γάβιζε. Δεν πλησίαζε με το δαγκώσει, αλλά ήταν ακίνητο και του γάβιζε. Αυτό δεν έφευγε. Με το που έφυγε το σκυλί, γιατί ήταν οι πυροσβέστες,
Ναι. Μην τον είδατε τον Παναγή. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Κατά τα λοιπά, το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά δραστήριο. Είδαμε σε πάρα πολλές, και σε αυτό θα αναφερθούμε, σε πάρα πολλές περιοχές να συνεχίζονται τα κορονοπάρτι. Μάλιστα. Παρά τα μέτρα τα οποία τηρούνται από τους περισσότερους από εμάς και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου οι παρέες δεν είναι παρέες, προσπαθείς να είσαι όλο και λιγότεροι να είμαστε στα τραπέζια, να φοράμε τις μάσκες. Βλέπουμε και στη Μύκονο που οι εποχές θυμίζουν προ-κορονοϊού, προ-COVID εικόνες. Βέβαια. Υπάρχει ένα σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τα κορονοπάρτι με drones και τα λοιπά. Θα αναφερθούμε αναλυτικά. Αυτή η εικόνα την είδαμε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για ακόμη μια φορά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται πραγματικά. Οργανωμένα εκεί. Πράγματα με DJ και το ένα και το άλλο. 3.000 και πλέον ο κόσμος. Εδώ δες. Για πολλοστή φορά. Πάρα πολύ μεγάλο συνωστισμός. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Τι δεν έχει γίνει σωστά. Τι σχεδιασμός δεν υπάρχει. Είχαν πει ότι θα φροντίζουν να μην εισέρχονται όλοι αυτοί. Πούντο. Αλλά πού να μην εισέρχονται, είναι ανοιχτός ο χώρος. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κάποιον να μπει. Είναι περίπου 3.000. Είναι πραγματικά, είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Δεν υπάρχει στην τώρα. Πάτρα το ίδιο. Μετά θα βγαίνει ο Καπαβέλος και θα λέει: Παιδιά, θα βγαίνει ο Σαριγιάννης, θα βγαίνει ο Παπαϊωάννου από το Αριστοτέλειο που ήταν τις μεταλλήματα. Δεν θα ξέρω. Λέει: Παιδιά, ξανακυλήσαμε. Αυτή η εικόνα πάντως. Δεν ξέρω. Έχουν εμβολιαστεί, δεν φοβούνται. Δεν έχουν εμβολιαστεί. Ένα στους 10 που πάνε στα νοσοκομεία είναι μη εμβολιαζόμενοι. Μη εμβολιασμένοι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι εικόνα. Και αναρωτιέται κανείς τι δεν έχουμε καταλάβει. Και νομίζω και ότι κανένα μα. Σωστά. Ναι, και νομίζω ότι κανένας μας δεν θέλει να φτάσουμε το Σεπτέμβριο και πάλι να συζητάμε να συνεχίσουμε πάλι με τις μάσκες κτλ. Τζάμπα θα πάει τόση προσπάθεια. Δεν ξέρω. Δεν θέλουμε, παιδιά, κάτι το να μήνυμα δεν στέλνεται σωστά. Έχουν βαρεθεί ο κόσμος να το ακούει. Δεν ξέρω. Μπορεί. Έχει ατονίσει η παρουσία της αστυνομίας. Δεν υπάρχει προληπτική παρουσία να πούνε, παιδιά, όχι εδώ μέσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να τσεκωνόμαστε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να βγουν τα χημικά ή τα γκλομπ. Όχι, να πάνε συστάσεις, τα μάτια. Να γίνουν συστάσεις. Παιδιά, ξέρετε, ούτε κάτι... αυτό γίνεται πια. Χριστός ο χώρος. Και θα πούνε οι αστυνομικοί ότι γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Και προφανώς δεν τους ζητάει κανείς να το κάνουν αυτό. Γιατί αν τους ζητούσαν, αν υπήρχε τέτοια εντολή, ο αστυνομικός δεν λέει: Εγώ δεν πάω. Ναι. Άμα του δώσει αυτή την εντολή και του πει: Αυτό θα κάνει σήμερα, παιδί. Πάει. Μου, όχι να πάει, πάει. Να γίνουν επεισόδια. Όχι, βέβαια. Συστάσεις. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Βάλτε και μια πόρτα, ρε παιδιά. Κλείστε το χώρο για να μην βλέπω αυτό το πράγμα. Για να μην έχουμε στραβεί, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Δεν νομίζω. Λοιπόν, και πολλές τραγικές ειδήσεις. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Μέσα σε όλο αυτό είχαμε και τον κύριο Κέλλα. Ναι. Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Τον γιατρό. Στηλάρισα. Ο οποίος αρρώστησε ο άνθρωπος. Θυμάσαι, ναι. Τον είχαμε βγάλει. Τον είχαμε φιλοξενήσει, ναι. Πήγε να προσφέρει και τις υπηρεσίες του εθελοντικά. Ήταν ένας εκ των 5 βουλευτών έτσι, που μάλιστα. Πήγανε να συνδράμουν στο σύστημα υγείας. Και βγήκαν οι φωτογραφίες του με το πάρτι εκεί πέρα, με το γλέντι σε σπίτι. Εγγονή φίλου του. Αδελφικού του φίλου. Ναι. Εντάξει. Και τα ζεμπέκικα και τα λοιπά, και τα γλέντια, χωρίς μάσκες. Και λέει ο Κέλλας, του τον κάνανε τις φωτογραφίες, και λέει ο Κέλλας, με συγχωρείτε παιδιά, λέει, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές. Μα κύριε Κέλλα μου. Το μήνυμα που στέλνεις είναι. Υπάρχουν οι ανθρώπινες στιγμές. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε όμως ανθρώπινες στιγμές. Υποτίθεται, κουνάμε το δάχτυλο και λέω για την πολιτεία. Σε αυτούς που συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και το κάνουν και οι ίδιοι. Είναι το μήνυμα που στέλνεις για εδώ το δημοσίευμα είναι. Του ντοκουμέντο. Γιατί το αποκάλυψε η εφημερίδα και όσους το αναπαράγουν. Ανθρώπινη στιγμή σε σπίτι αδελφικού μου φίλου που βάπτιζε την εγγονή του. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν και αυτές οι στιγμές. Προφανώς υπάρχουν και αυτές οι στιγμές, ρε παιδιά. Αλλά ο άλλος παντρεύεται χωρίς μουσική, Άκη μου. Ούτε το χορό με την ύφη του δεν μπορεί σωστά. Να κάνει. Α, πολύ σωστά. Ή ο άλλος πάει να φάει και τρώει στο μπουγκό. Γιατί λέει είναι αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θέλω να ξέρεις ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε αλλαγές από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, τόσο στο ωράριο όσο και στο θέμα της μουσικής από το Σαββατοκύριακο. Θα μπει. Κράτησέ το. Το κρατάω. Θα σου έχω πολλά περισσότερα από αυτό το Σαββατοκύριακο και περισσότερα άτομα στους γάμους και τις βαφτίσεις. Και μουσική. Στα μπαρ, στα καφέ, ναι. Σε εστιατόρια. Σε εξωτερικούς χώρους, έτσι. Εξωτερικούς. Όχι σε εσωτερικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το και δούμε. Την πληροφορία γιατί ξέρω ότι έχεις καλή πηγή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Για να πάμε προφής. Στην. Πάμε... Λοιπόν, μέχρι πάμε. Ναι. Πάμε στην Ελευθερία τη Σπυράκη. Καλημέρα, διότι είχαμε κι άλλα. Κλέψαμε το αυτοκίνητο του κυρίου Φλαμπουράρη, λέει. Έξω από το σπίτι του στα Εξάρχεια. Πολλές φορές, καλημέρα, Ελευθερία μου. Το σπίτι του κυρίου Φλαμπουράρη έχει γίνει στόχος επιθέσεων. Ναι. Έχει αλλά 8... όχι κλοπή στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Έχει 8 αστυνομικούς ο Φλαμπουράρης. Ναι. Και παρόλα αυτά του κλέψαν το σπίτι. Το αυτοκίνητο, όχι το σπίτι. Το αυτοκίνητο, με συγχωρείς. Καλή σας ημέρα. Για φαντάσου. Γεια σας, Ελευθερία μας. Καλή σας ημέρα.
Ο πρώην υπουργός λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο πρώην υπουργός λοιπόν τα ξημερώματα της Κυριακής διαπίστωσε ότι το ιδιωτικό του γιόταχη, το οποίο είχε σταθμευμένο ακριβώς έξω από το σπίτι του στα Εξάρχεια, δεν βρισκόταν στο σημείο όπου το είχε παρκαρισμένο. Άμεσα ο κ. Φλαμπουράρης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων για την απώλεια αυτή. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα όχημα το οποίο έχει ακινητοποιημένο εδώ και αρκετό διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Ωστόσο, το είχε σταθμευμένο έξω από το αυτοκίνητο. Από τώρα, σπίτι. Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, αναμένεται να μεταφεί έξω από το σπίτι του, ακριβώς, λοιπόν, στα Εξάρχεια. Σήμερα, λοιπόν, αναμένεται να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, διότι υπάρχει και, και ένα άλλο ενδεχόμενο. Επειδή πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι σταθμευμένα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα έξω από συγκεκριμένα σημεία, ναι, υπάρχουν υπηρεσίες τα οποία μαζεύουν. Οπότε σήμερα θα δουν εάν τελικά πρόκειται όντως για κλοπή ή αν ή το μαζέψανε. Πάρει κάποια υπηρεσία, το έχουν μαζέψει ο γερανός. Μέσω της υπηρεσίας αυτής. Πάντως, όπως είπες και εσύ πολύ όρθα και προηγουμένως, ο κύριος Φλαμπουράρης και στο παρελθόν έχει γίνει στόχος αρκετές φορές, βέβαια στόχος επιθέσεων. Μάλιστα, είχαν πυρπολίσει πριν από κάποιο διάστημα και το όχημα του γιού του. Ωστόσο, θύμα κλοπής μέχρι πρότινος τουλάχιστον δεν είχαμε ακούσει να γίνεται. Πάντως, το καλή εντύπωση με 8 αστυνομικού στη διάθεσή σου. Και τα δεδομένα αυτό συνέβη. Σε τρεις βάρδιες. Κάνει αίσθηση, κάνει εντύπωση αυτό, έτσι. Ακόμη και αν το έχουν μαζέψει. Γιατί μαζεύουν αυτά που δεν έχουν καν πινακίδες. Έχει καταθέσει και τις πινακίδες ο κ. Φλαμπουράρης και πήρε ο Δήμος και λέει αυτό παρατημένο είναι, παιδιά. Δεν το γνωρίζουμε. Και αλλού είναι, κανείς δεν είπε ότι είναι το Φλαμπουράρη. Ναι. Το πήρανε και φύγανε. Κάνει εντύπωση. Θα δούμε τι έχει γίνει. Τώρα πάμε να δούμε τι είναι αυτό το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στο Ελευθέριος Βενιζέλος με πιαστά διαβατήρια για τη διακίνηση, παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών. Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Η αστυνομία και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί που υπηρετούν στον αερολιμένα Αθηνών, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γνώριζαν για τον εν λόγω διακινητή. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο, με συγχωρείτε. Εδώ και αρκετό διάστημα, λοιπόν, παρακολουθούσαν τόσο την μεθοδολογία που ακολουθούσε, καθώς επίσης και την συχνότητα. Έφτασε λοιπόν η Παρασκευή και συγκεκριμένα 3:30 το πρωί, δεν ξέρω, το μεσημέρι. Βλέπουμε και το βίντεο εμείς. Επίμαχα πλάνα. Βλέπουμε και το βίντεο, ακριβώς αυτό που μας περιγράφει η Ελευθερία. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει φτάσει έξω από την πύλη αναχωρήσεων Σέγγεν. Εκεί συνήθως στάθμευε το αυτοκίνητο. Υπάρχουν 4 άτομα. Ένας συνοδηγός. Και άλλα 3 άτομα τα οποία μπήκαν μέσα στο αεροδρόμιο με προορισμό. Ο ένας στη Σαντορίνη, ο άλλος στην Πορτογαλία και ο άλλος στην Ιταλία. Όλοι είχαν ηλεκτρονικές κάρτες επιβίβασης, ούτως ώστε να μην περάσουν από τον έλεγχο των αστυνομικών. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή η ειδική ομάδα η οποία συστάθηκε εξαιτίας του συγκεκριμένου διακινητή τους είχε βάλει ήδη στο στόχαστρο, τους σταμάτησαν, πραγματοποίησαν τελικά τον έλεγχο τον οποίο απέφευγαν αυτά τα 3 άτομα με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές και τους συνέλαβαν. Όμως δεν σταμάτησαν οι αστυνομικοί εκεί. Στις 10:30 το βράδυ αυτή τη φορά της ίδιας ημέρας μετέβησαν και στο σπίτι του διακινητή. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκαν ακόμα 2 άτομα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, συνελήφθησαν και εκείνα. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο σπίτι του διακινητή, βρήκαν μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο σε ευρώ αλλά και στο νόμισμα του Μπαγκλαντές, μηχανήματα με τα οποία κατασκεύαζαν τα πλαστά διαβατήρια. Ακριβώς, ναι. Άδειες οδήγησης, άδειες παραμονής. Και κάπου εκεί έληξε. Όπως καταλαβαίνετε, συνεπώς, έληξε, οδηγήθηκαν φυσικά στον εισαγγελέα και σχηματίστηκε δικογραφία. Δικογραφία σε βάρος τους. Καλημέρα. Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελευθερία. Τώρα, έλεγες πριν για τα τραγικά περιστατικά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έσχαγε το ένα μετά το άλλο. Ένα από αυτά συνέβη στην Κέρκυρα, όπου είχαμε μακελιό, δολοφόνησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Mm-hmm. Για χτηματικές. Έναν άντρα και μία γυναίκα που τελικώς δεν είναι ζευγάρι, απλώς διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Αρχικώς όλοι πιστέψαν ότι πρόκειται για ζευγάρι, γιατί ήταν ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο μάλωναν με τον δράστη, ο οποίος μετά
Έδωσε τέλος στη ζωή του. Η συνάδελφός μας, η Άνιτα Πάσκου, είναι κοντά μας. Να την καλημερίσουμε. Βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Άνι. Καλημέρα, Ντόρα και Άκη. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε χθες αυτή η τραγωδία στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Βαθιάς. Είμαστε ακριβώς έξω από το σπίτι του δράστη, το οποίο είναι ακριβώς από πίσω μου, όπως βλέπετε. Εδώ λοιπόν, γύρω στις 11.30 η ώρα το πρωί, ακουστήκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, οι οποίοι έφτασαν και σε πανικό τους περίοικους εδώ στην περιοχή. Αμέσως συνειδητοποιήθηκε η αστυνομία. Το πρώτο θέαμα που αντίκρισε φυσικά αποκρουστικό, βρήκε λοιπόν μία γυναίκα να κοίταται στα 2 μέτρα από μένα έξω από τον τύπο κάτω νεκρή και λίγα μέτρα πιο αριστερά, γύρω στα 10 με 15 μέτρα που μου είπε και ο ιατροδικαστής, να βρίσκεται νεκρός ακόμη ένας ηλικιωμένος άντρας. Καθώς ξετυλιγόταν το κουβάρι της υποθέσεως, φέρεται ότι στην αρχή φερόταν ότι δεν γνωρίζαν ποιος είναι ο δράστης, όμως πολύ γρήγορα βρέθηκε ο δράστης, ο εξιδεστάθμινος άντρας, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είχε ταμπουρωθεί στο σπιτάκι του, ακριβώς πίσω από μένα. Ναι. Έκλεισε παράθυρα και πόρτες και έδωσε και αυτός τέλος στον εαυτό του. Η υπόθεση φέρεται λοιπόν ότι... Συνειδητοποιώντας προφανώς το τι είχε κάνει πριν από λίγο, και που αφαίρεται στη ζωή. Και τι θα βρισκόταν αντιμέτωπος. Ναι. Τώρα, γιατί... Και τους γνώριζε και πολλά χρόνια. Γνώριζε πολλά χρόνια. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί αυτό το μαχαίρι. Πρέπει να σας πω τώρα και Άκη, δεν ήταν θέμα μόνο αν το είχε συνειδητοποιήσει, αλλά θέμα ήταν αν είχε προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη και προμελέτης, όπως μας είπε χθες ο ιατροδικαστής. Όλα ξεκίνησαν μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος δεν ήταν χθες στιγμιαίος. Όλη την εβδομάδα, από ό,τι μας είπαν οι περίοικοι και οι γείτονές του εδώ, υπήρχε έντονος διαπληκτισμός, κυρίως με την 69χρονη σπίτι νοικοκυρά του, η οποία ήθελε να του κάνει έξωση. Αυτός ο άνθρωπος, ο 67χρονος δράστης, ζούσε εδώ για πολλά χρόνια στο σπιτάκι αυτό. Οι πρώτες μαρτυρίες δίνουν ότι ζούσε έναντι υπηρεσιών που πρόσφερε σε αυτό το οίκημα, δηλαδή ήταν ο φύλακας, ήταν ο κηπούρος της περιοχής αυτής και διέμενε και το χειμώνα. Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως γνωρίζετε, δεν μένουν το χειμώνα, είναι και κυρίως τουριστική περιοχή. Ναι. Έτσι λοιπόν υπήρχε αυτή η ανταπόδοση υπηρεσιών στο να μένει στο μικρό αυτό σπιτάκι. Και τώρα αισθάνθηκε ότι τον πετάνε στο δρόμο. Λοιπόν, και αυτή ήταν η αντίδρασή του. Η έξωση ήταν αυτή που ίσως κίνησε... Όπλησε το χέρι του. Ακριβώς. Φοβερά πράγματα. Τώρα, ό,τι αφορά τη σχέση του με τον 63χρονο, ο οποίος ήταν ακριβώς από πάνω του, αυτός πρέπει να σας πω ότι Έλληνας ήταν, που ζούσε χρόνια στη Γαλλία ως οικονομικός μετανάστης, επέστρεψε πίσω και αγόρασε το μικρό αυτό σπιτάκι ακριβώς στον πάνω όροφο για να έχει το καλοκαίρι μία διαμονή. Φέρεται ότι και εδώ υπήρχε έντονος διαπληκτισμός, γιατί ήθελε να αγοράσει ή ο ίδιος ή κάποιος φίλος... Και δεν μπορούσε όσο διέμενε ο δράστης. Αν να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πραγματικά μια φοβερή τραγωδία. Και πρωτοφανή πράγματα για μια περιοχή τώρα τουριστική. Στην Κέρκυρα, παιδί μου, τώρα βγήκαν τα κρίμα, πολύ κρίμα. Και οι άνθρωποι νεκροί. Γνωρίζονταν τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννη, την Ταπάσκου, στην Κέρκυρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στην όμορφη Κέρκυρα. Για άλλα πράγματα έπρεπε να κάνουμε συνδέσεις μαζί σας. Πράγματι. Πάμε όμως μια Νέα Υόρκη. Μια έτσι γρηγορή. Ναι, εδώ το κόριτσι μας από το Μανχάταν φαίνεται δεν θα γυρίσει. Όχι, εγώ τελείωσε το Sail to Freedom. Λαμπερό ήτανε, υπέροχο ήτανε, τα καταφέρανε. Καλημέρα. Θα το ξαναπώ ότι το τοπίο της πάει γάντι, της ταιριάζει. Είναι φοβερή. Γεια σου, Εύη. Καλημέρα. Θα αρέσει να παίζετε με τη φλόγα. Εντάξει, θα γυρίσω, παιδιά. Τι να κάνω, θα γυρίσω, πιστεύω. Δεν θα μείνω εδώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το event. Να σταθούμε σε αυτό. Διότι στείλαμε πολύ σημαντικά μηνύματα για την ομογένεια, για την Ελλάδα μας, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ζήσαμε πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν ξέρω αν βλέπετε και πλάνα από την λαμπρή αυτή διοργάνωση. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είναι το μοναδικό event που διοργανώθηκε στην Αμερική για τα 200 χρόνια. Είχε λοιπόν μια πολύ μεγάλη πλωτή παρέλαση. Και έφτασε αυτή η παρέλαση στο άγαλμα της Ελευθερίας. Εκεί ρίξανε στη θάλασσα ένα
στεφάνι, φόρο τιμής σε όσους έπεσαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, στους αγωνιστές του 21, αλλά και στους φιλέλληνες που ήρθαν και πολέμησαν για την ανεξαρτησία μας. Τα μηνύματα, όπως σας είπα, ήταν πολλά. Ήταν καλεσμένοι σε αυτή την εκδήλωση, τη λαμπρή διοργάνωση, σημαντικές προσωπικότητες της Ομογένειας. Ήταν καλεσμένη η κυρία Μαλόνεη, η βουλευτής, η οποία πρέπει να σας πω ότι έστειλε και ένα μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα και τόνισε ότι εργάζεται για να επιστραφούν τα γλυπτά αυτά στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία. Γνωρίζουμε όλοι τον αγώνα που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για να επιστραφούν στην πατρίδα μας. Είπε ότι αυτόν τον αγώνα τον κάνει με το μέλος του Κογκρέσου, τον κύριο Γκρέγκορι Μίξ. Θυμόμενο πρόσωπο ήταν ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, αλλά και η κυρία Μαλιωτάκη, που είναι επίσης μέλος του Κογκρέσου. Στιγμές ήταν πάρα πολύ έντονες. Τώρα, ναι, πότε επιστρέφεις? Επιστρέφω... τον Αύγουστο. Είχαμε και ένα χορευτικό πολύ εντυπωσιακό. Γεμίζεις μπαταρίες, Ευλαμπία Ρεύη, και σε ζηλεύουμε. Και μπράβο, σε ευχαριστούμε όμως και πολύ. Γιατί ήταν υπέροχο. Και ήταν ένα πολύ σημαντικό event. Ναι, ναι. Όλα αυτά έγιναν χάρη στην Ευαγγέλινα την Πλάκα, που είχε αυτή την ιδέα. Το μοναδικό, έχει 2 χρόνια να γίνει μεγάλη παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη. Οπότε πρέπει να σας πω ότι και με τέτοιες προσωπικότητες προσκεκλημένες εκεί, τα μηνύματα που στείλαμε σε όλο τον κόσμο, στην Ομογένεια, αλλά και στους φιλέλληνες, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, μας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας. Γύρνα πίσω. Καλημέρα. Φέρε μας λίγο από τη λάμψη. Καλημέρα. Της Νέας Υόρκης. Έτσι. Αέρα νεοϊορκικό. Και Σπύρος Φεμετίτης εδώ, να γυρίσουμε στα δικά μας τα πεζά. Καλημέρα, κύριε Σπύρο. Καλή εβδομάδα. Πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο? Μουρλιά. Τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα self-test. Ναι. Να πούμε τι αλλάζει. Τρία. Πάμε, γιατί τρία από σήμερα. Προμηθευόμαστε τρία. Υπήρξε μία σύγχυση την Πέμπτη και την Παρασκευή. Γιατί και εγώ και πολλοί κόσμοι μου το είπε, πήγαινα για να προμηθευτεί το διπλό self-test για τον ιδιωτικό τομέα. Και τι σας λέγατε? Ότι δεν δικαιούστε. Μάλιστα. Και προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη. Δεν δικαιούμασταν, διότι ήταν οι εκπαιδευτικοί που είχαν μέσα. Μέχρι την Τετάρτη μας είχαν πει αρχικώς, ναι, και ότι από Δευτέρα κανονικά θα πρέπει να προσέλθουμε με self-test. Ναι. Άλλαξε αυτό στην πορεία. Σήμερα μπορούμε να προμηθευτούμε τρία self-test, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Ουσιαστικά είναι για αυτή την εβδομάδα και για τις 2 επόμενες. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι ενώ η βασική οδηγία είναι ένα self-test, το κάνει και ένα 24ωρο πριν την επόμενη μέρα πηγαίνει στη δουλειά σου. Αυτή την εβδομάδα να ξέρουμε, για όσους τώρα τα προμηθευόμαστε, ότι οποτεδήποτε μέσα στη εβδομάδα το κάνουμε το self-test, ισχύει για αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η βασική αρχή, τα τρία self-test τα οποία μέχρι το τέλος του μήνα τα προμηθευόμαστε. Μία μέρα πριν πάμε στη δουλειά μας, με εξαίρεση αυτή την εβδομάδα. Παραλαμβάνω, με εξαίρεση αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο τις πληρωμές αναστολών, οι οποίες έρχονται από σήμερα. Ανοίγει ουσιαστικά ο κρατικός κορβανάς προκειμένου να πληρωθούμε. Και να πούμε για τους 202.000 περίπου δικαιούχους που έχουν να πάρουν τα χρήματα του Μαΐου. Είναι μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων, οι οποίοι είναι στην αναστολή. Σήμερα θα πληρωθούν, σήμερα θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Και έχουμε και μια πολύ μικρή ομάδα που πραγματικά προκαλεί εντύπωση, 310 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν να πάρουν κάποιοι από αυτούς αναστολές του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου, του 20. Ναι. Κάποιοι ανήκουν στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού και έχουν να πάρουν πάλι και αυτοί χρήματα. Το Σεπτέμβριο του 20. Από το Σεπτέμβριο του 20 μέχρι και το Φεβρουάριο του 21 και κάποιες ακόμα ειδικές κατηγορίες. Ναι. Είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είχαν καθαριστεί, είχαν κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί. Mm-hmm. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές στα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών και δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Αυτά φαίνεται ότι ίσως διαρκέσουν και το επόμενο διάστημα. Θα δούμε δηλαδή και άλλες περιπτώσεις πιθανότατα δικαιούχων που είναι για προηγούμενους μήνες, παρελθόντων ετών, του προηγούμενου έτους ουσιαστικά, του 20, που ίσως γίνονται καθαρίσεις μέσα σε αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με τους πληστηριασμούς. Με τους πληστηριασμούς μεγάλο το θέμα, διότι εδώ τι γίνεται, δεν είχε ακόμα μπει στη εφαρμογή η λειτουργία, μάλλον ο φορέας απόκτησης και επανεμίσθωσης ακινήτων για τις ευάλωτες ομάδες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Φαίνεται ότι παγώνει πληστηριασμοί μέχρι το τέλος του μήνα, του Ιουνίου. Και ίσως αυτό να πάει και πιο πέρα. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, αν θα τον δούμε, θα το δούμε περίπου τον Σεπτέμβριο. Εδώ βλέπουμε μια κάρτα η οποία τι λέει? Λέει, για όσους θέλουν να μπουν στη διαδικασία παγώματος του πληστηριασμού προς την τράπεζα, θα πρέπει να υποβάλουν
την υποβολή τελευταίας δήλωσης φορολογίας Ε1 στην τράπεζα ή το διαχειριστή του δανείου και υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτου Ε9 από την οποία να προκύπτει. Από την οποία να προκύπτει ότι είναι πράγματι μια ευάλωτη περίπτωση, ένας ευάλωτος δανειολήπτης. Είτε είναι μονοπρόσωπο, νοικοκυριό, ένα άτομο που έχει θέμα, είτε είναι οικογένεια. Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι τα κριτήρια ευαλωτότητας τα οποία τα έχουμε ξαναπαρουσιάσει είναι τα εξής. 7.000 για μονοπρόσωπο, 1.500 για ζευγάρι και 3.500 για κάθε παιδί. Με την οροφή να φτάνει τα 21.000 ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ναι. Ενώ τα κριτήρια του ευάλωτου επίσης οφειλέται σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά, τα περιουσιακά στοιχεία, ναι, είναι η συνολική φορολογητέα αξία της περιουσίας να φτάνει 120.000 ευρώ ακριβώς, προσαυξημένη 5.000 για κάθε πρόσθετο μέρος έως και 180.000 ευρώ. Και το συνολικό ύψος των καταθέσεων της αξίας των μετοχών και των ομολόγων να φτάνει σε 7.000 ευρώ, προσαυξημένη πάλι και εδώ, και αντίστοιχες παρεμβάσεις στους δικηγορικούς λόγους για να παγώσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Τα έχουμε πει πολύ καιρό τώρα, ναι, ναι, και έχουμε πει ότι το θέμα των ευάλωτων νοικοκυριών αντιμετωπίζεται με ένα δύσκολο τρόπο σε αυτό το νομοσχέδιο, ναι, το πτωχευτικό νομοσχέδιο. Υπάρχει μια αρρωγή κρατική, τα 70 έως 210 ευρώ για να μπορέσει κάποιος να μείνει με ενίκιο σε ένα σπίτι, ναι, ναι, ίσως και στο, ναι, δικό του σπίτι. Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου. Είναι να πολύ χαμηλά τα όρια. Βεβαίως. Πάρα πολύ χαμηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα. Το λένε και κυβερνητικοί βουλευτές αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι τα όρια θα μπορούσαν να είναι πιο ψηλά, να περιλαμβάνουν περισσότερους, να βοηθούν περισσότερο οι ευάλωτοι. Και έχει δίκιο το λέει ο Σπύρος ο Φεβρινίτης αυτό από την πρώτη στιγμή. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε και κυβερνητικά στελέχη. Τώρα, ότι εκεί υπάρχει ένα κενό. Για πάμε τώρα σε εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα. Τα νέα αναδρομικά οδηγό στα τρία πακέτα. Ποιες κατηγορίες δικαιούχων αφορούν και τι θα ισχύσει με τις προβλέψεις. Ιστορική συμφωνία για ελάχιστο φόρο 15% στις πολυεθνικές. Καλή απόφαση. Και τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου, τι τελικά οι συμβάσεις για φρεγάτες. Στην εφημερίδα των συντακτών, η γύρη παρέμβαση της συντονιστικής των δικηγορικών συλλόγων, αυτό που έλεγες, παγώστε τώρα τους πληστηριασμούς, προειδοποιούν με κινητοποίηση, συνεδριάζουν την Τετάρτη για τελικές αποφάσεις και κλείνουν σχολεία, μειώνουν καθηγητές, σχεδιάζουν μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, με στόχο να υπάρξει πλεόνασμα 8.500 δασκάλων τη νέα χρονιά. Στον Ελεύθερο Τύπο, οι αυξήσεις συντάξεων με πίνακες και παραδείγματα, ποιοι θα λάβουν από τον Ιούνιο έως 451 ευρώ περισσότερα και τι δείχνουν οι νέες αντικειμενικές σε 20 περιοχές, αναλυτικός πίνακας με δήμους της Αττικής και της Περιφέρειας. Πάλι στο τραπέζι τα προνόμια για εμβολιασμένους. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, Άδωνη, θυμάσαι, οργισμένη επιστολή 7 μακεδονικών οργανώσεων στον Άδωνη Γεωργιάδη, πρόδωσες κι εσύ τη Μακεδονία. Τον καταγγέλνουν ότι έγινε ίδιος με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλητηριώδεις αιχμές. Καταλαβαίνουμε ότι το Υπουργείο είναι αρκετά προσοδοφόρο, δεν θα σε ξεχάσουμε στις εκλογές. Και Τούρκοι, πίσω από τη βεβήλωση της σημαία μας, έδρασαν στο Καστελόριζο πετώντας μπογιές. Ένα θέμα που είχαμε αναδείξει και εδώ, το είχαμε ταξιδέψει στο Καστελόριζο, τους αναζητούν μέσω της Ιντερπολ. Με κίνες τις κόκκινες μπογιές. Το θέμα, με τη σημαία στο Καστελόριζο. Η εστία, η διαδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου, η επίσκεψη στις ΗΠΑ και η γεωπολιτική των εκκλησιών, σενάρια αποχωρήσεως Βαρθολομαίου μετά τη συμπλήρωση 30 ετών στο θρόνο, όνειρό του η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Στην Κόντρα ξέσπασε εμφύλιος ανάμεσα σε υπουργούς, επίσπευση του ανασχηματισμού προτείνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη στενοί του συνεργάτες. Στην Εσπρέσο, απάτη με φρουρό της Προέδρου, επιχειρηματίας καταγγείλει αστυνομικό που φιλούσε την κυρία Σακελαροπούλου, εμφανιζόταν ως φίλος εισαγγελέα και μου έφαγε 545.000 ευρώ και ένα Rolex. Μάλιστα. Το οποίο λέει θα το δίνε, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και το όνομα αυτής, Λίλι Μπενταϊάννα. Εντάξει. Έχει πάρει τα κορυφαία, έτσι. Λίλι Μπεντ ήταν το όνομα που ο Φίλιππος. Μάλιστα. Έλεγε στα κατηδίαν την Ελισάβετ. Μάλιστα. Το χαϊδευτικό της. Λίλιμπετ. Ήταν η Λίλιμπετ. Από το στέμα του Netflix το ξέρεις εσύ. Από το στέμα του Netflix το ξέρω. Σιγά μου, από πού να το ήξερα δηλαδή. Λοιπόν, και να την ξέρεις αυτή την ιστορία, δεν κάθεσαι να σκεφτείς, να θυμηθείς, να έχεις μάθει για το χαϊδευτικό όνομα της Ελισάβετ. Της Λίλιμπετ. Λίλιμπετ. Star Press, 8 ημέρες ζωντανός μέσα στη Δεξαμενή. Συγκλονιστική αποκάλυψη για το μαρτυρικό θάνατο του χορευτή στον Πειραιά.
Μάλιστα. Και στην αυτεμπορική, πώς θα λειτουργήσει ο νέος ασφαλιστικός κουμπαράς, ο κύριος Τσακλόγλου, στην ναυτεμπορική, υψηλές συντάξεις με νέο μοντέλο στην επικουρική. Αυτά, παιδιά, μετά από τους έντα πάρα πολλά μηνύματα, θα έρθουμε. Πάμε στον κύριο Κλέαρχο. Πάμε, πάμε. Και καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και ευχές και παρατηρήσεις. Πάμε στον Κλέαρχο να δούμε πώς ξεκινά αυτή η εβδομάδα. Το πρωί είχε ζεστούλα. Ναι, πολύ. Ε? Αλλά κάτι θα έχει, λέει. Κάτι παρατράγουδα θα έχουμε. Καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα. Γεια σου, Κλέαρχε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Με ζέστη, λοιπόν, ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Θα μας τα χαλάσει όμως ο καιρός από το μεσημέρι και όλη η εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε έντονη αστάθεια. Δηλαδή βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, ακόμη και χαλάζει στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας και εδώ στην Αττική Τετάρτη. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που θα μας πεις. Ιδιαίτερη προσοχή, θα έχουμε και έντονους κεραυνούς. Θα ξεκινάει δηλαδή η μέρα με ήλιο, το απόγευμα θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες και μετά πάλι θα φτιάχνει μέσα στη νύχτα και θα πάμε έτσι μέχρι και την Κυριακή. Για πάμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Με αρκετή ζέστη ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τι καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Προς τα βόρεια υπηρετικά τμήματα, ο υδράργυρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Την περισσότερη δροσιά την έχουμε αυτή τη στιγμή προς τη Φλόρινα, το κάτω νευροκόπη της Δράμας, όπως επίσης και προς τα Ιωάννινα. Βλέπετε χαρακτηριστικά ο υδράργυρος είναι κοντά στους 14 βαθμούς. Προς την περιοχή της Ορεστιάδας ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, είμαστε κοντά στους 18 βαθμούς. Για να μείνει σε αυτά εκεί τα επίπεδα και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και προς τη Λάρισα. Στη Λαμία αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος προσεγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου, τώρα νωρίς το πρωί. Και μέσα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο είμαστε κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια. Την περισσότερη δροσιά εδώ την έχουμε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δείχνουν 11 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες όμως υπηρετικές περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας χώρας, ο υδράργυρος προσεγγίζει ακόμη και τους 20 με 22 βαθμούς. Και προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο συναντούμε αντίστοιχες θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αυτή τη στιγμή είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στα Χανιά προσεγγίζει ο υδράργυρος στους 24 και προς το Καστελόριζό μας αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 20 βαθμούς. Την ίδια χρονική στιγμή προς τη Σάμο ο υδράργυρος βρίσκεται κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Θα παρατηρήσουμε οργανωμένα νεφικά συστήματα να μας προσεγγίζουν από την περιοχή της Ιταλίας και των βορείων βορειοδυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται λοιπόν στην ουσία για ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, αυτό που ονομάζουμε στην μετεωρολογία ψυχρή λίμνη. Το φαινόμενο της ψυχρής λοιπόν λίμνης, που σημαίνει ψυχρές αέριες μάζες σε υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η ψυχρή λίμνη ενεργοποιείται κυρίως στις απογευματινές ώρες. Εκεί λοιπόν που έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές, γιατί ζεσταίνεται έντονα η επιφάνεια του εδάφους και δημιουργείται μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που έχουμε στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Πάμε όμως να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα μας. Βλέπουμε στους δέκτες μας ότι για σήμερα Δευτέρα η μέρα ξεκινάει με πολύ καλό καιρό. Κάποιες τοπικές συννεφιές έχουμε και τώρα νωρίς το πρωί προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, αναμένεται έντονη θερμική αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα, οπότε και θα εκδοθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα απασχολήσουν ακόμη και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο στο Ιόνιο αλλά και το Αιγαίο. Ένα δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα θα φυσάει στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα κοντά στα 5 τοπικά ακόμη και 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος στα δυτικά και βόρεια κοντά στους 28 με 30 βαθμούς, κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Εστιάζουμε τώρα στην περιοχή της Αττικής, όπου για σήμερα Δευτέρα η μέρα ξεκινάει με καλό καιρό. Θα μείνει έτσι ο καιρός μέχρι και το απόγευμα, οπότε και σιγά σιγά θα αναπτυχθούν συννεφιές στους ορεινούς όγκους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Ημίτο. Δεν αποκλείεται να έχουμε και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα πιο βόρεια όμως τμήματα του νομού Αττικής. Οι άνεμοι στα δυτικά τμήματα θα φυσούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Λίγο τώρα πιο βόρεια, να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσουμε σήμερα Δευτέρα. Βλέπετε στους δέκτες σας, ο καιρός ξεκινάει με ήπιες διαθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν και εδώ βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται εκεί από χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, πότε βοριάς, πότε νοτιάς, η θαλάσσια άβρα προς το απόγευμα με μέτριες εντάσεις. Ο υδράργυρος στους 27, τοπικά ακόμη και 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.
λίγο πιο ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ περιμένουμε γενικά έναν άστατο καιρό. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ξεκινούν από τα ορεινά και θα καταλήγουν σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι και εδώ δεν θα προβληματίζουν στο βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και ο υδράργυρος κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο νότια, για το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ισχυρός δυτικός βορειοδυτικός άνεμος στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, με τη θερμοκρασία στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο βόρεια κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και ποιο είναι το αίτιο στην ουσία αυτής της έντονης αστάθειας που θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Παρατηρήστε το ατμοσφαιρικό βουνό που υψώνεται προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων δημιουργεί τον καλό καιρό σε αυτές εκεί τις περιοχές. Στον αντίποδα όμως, όσο πιο ανατολικά πηγαίνουμε από την Ιταλία και πιο ανατολικά, άρα λοιπόν και στη χώρα μας, θα έχουμε έντονη αστάθεια, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται προς το απόγευμα στην ξηρά, κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα κινηθούν αυτά τα κύματα βροχοπτώσεων στον επόμενό μας χάρτη. Βλέπετε λοιπόν με τους χρωματισμούς. Ξεκινούν οι βροχοπτώσεις από την περιοχή της Ιταλίας και των δυτικών βορειοδυτικών Βαλκανίων και θα επεκταθούν μέρα με την μέρα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας. Αρχής γενομένης από σήμερα και από τα κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα, θα επεκταθούν τις επόμενες ημέρες και πιο νότια θα απασχολούν κυρίως τον υπηρωτικό κορμό της χώρας μας. Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε λοιπόν να δούμε τις βροχοπτώσεις λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπετε λοιπόν ότι αύριο Τρίτη θα επηρεάζεται κυρίως η κεντρική και η βόρεια υπηρωτική χώρα. Τετάρτη όμως και Πέμπτη εξαπλώνεται η αστάθεια, εξαπλώνονται οι χρωματισμοί στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας και εδώ στην Αττική. Φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για βροχές σε καταιγίδες τις απογευματινές ώρες και άμα αφήσουμε να κυλήσουν οι χάρτες, βλέπετε ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σάββατο, θα επιμείνει η αστάθεια στον υπηρωτικό κορμό της χώρας μας. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από χαλάζι και από ισχυρούς κεραυνούς. Απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα όταν βλέπουμε την ανάπτυξη τέτοιων μετεωρολογικών φαινομένων. Ναι. Κλέαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη μεγάλη. Περιπετειώδης εβδομάδα. Περιπετειώδης εβδομάδα, δηλαδή θα είναι έντονα τα φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα πέσει, αλλά δεν φαίνεται να πέφτει σημαντικά. Δηλαδή θα είναι έτσι λίγο πιο δροσερός ο καιρός εξαιτίας των καταιγίδων. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στην πρώτη μας ανάσα και αλλάζει, αφού ξεκινάει η εβδομάδα, έχετε και καινούργιο δώρο. Έτσι, σωστά. Και τι δώρο είναι αυτό, από Μύκονο πάμε Σαντορίνη. Γι' αυτό και το τραγούδι το έλεγε που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Μάλιστα. Εδώ και βλέπεις, έτσι, τετραήμερο για ένα ζευγάρι. Θα ξαναερωτευτείτε, έχω να σας πω. Στις Βίλες Λαπώντα, στη μαγευτική Σαντορίνη, σε superior suite με εξωτερικό τζακούζι, σχεδιασμένο με φροντίδα και σεβασμό. Στο μοναδικό τοπίο φυσικά, το ολοκένουργιο συγκρότημα βιλών και σουιτών άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά τον Απρίλιο. Ποδαρικό θα κάνετε και λόγω της καραντίνας. Το Λαπώντα αποτελείται από τρεις βίλες με ιδιωτικές πισίνες, πέντε σουίτες, με υπαίθριο τζακούζι, ένα εστιατόριο αυθεντικές αλλά σύγχρονες ελληνικές γεύσεις και διάσημα ελληνικά κρασιά. Έχει και pool bar, μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Η δική σας σουίτα διαθέτει μεγάλη βεράντα με εξωτερικό θερμαινόμενο τζακούζι και θέα στο φάρο του ακροτηρίου και τη θάλασσα. Μπείτε και στο lapondavillas.gr να δείτε περισσότερα για τις παροχές του ξενοδοχείου. Θα ταξιδέψετε και με το Διονύσιο Σολωμός που βλέπετε τη Ζάντε Φέρις, δωρεάν φυσικά. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και για τα δρομολόγια zanteferis.gr μέσω του 14999. Καταπληκτικό, παιδιά, το δώρο της εβδομάδας και μαζί με αυτό, μην ξεχνάτε τη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο δώρο του Open, το SUV της Toyota, το CHR Hybrid, αξίας 24.000 ευρώ. Επιστρέφουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την καινούργια εβδομάδα με διευκρινήσεις που ρωτάτε και για τα self-test στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έγινε. Τρία, για να το πούμε έτσι συνοπτικά. Τρία αυτή την εβδομάδα, όποια μέρα θέλετε, παίρνετε τρία self-test. Κάνετε αυτή την εβδομάδα όποτε θέλετε το πρώτο και από Δευτέρα κανονικά
Το self-test ανά εβδομάδα. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί υπήρξε μια ψιλοσύγχυση, ξαναλέω, για πήγαμε αυτό το θέμα. Πήγαμε στα φαρμακεία και μας λέγανε παιδιά, δεν δικαιούσε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εγώ, άμα πάω την Πέμπτη, θα κάνω το self-test την Πέμπτη, την Παρασκευή. Ναι. Και την Κυριακή, επειδή πρέπει να πάω με φρέσκο τεστ τη Δευτέρα στη δουλειά. Θα ξανακάνω. Έλα μου, ντε. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα. Για πάμε να καλημερίσουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο Καραγιάννη, τον δημοσιογράφο από το Λαμία Report. Από εσένα θα ξεκινήσουμε, Κυριάκο μου, γιατί. Καλή σας μέρα. Δεν το χώραγε τώρα ο νους αυτό που έγινε εκεί στην περιοχή σου. Μια μάνα να χτυπάει το παιδάκι της 6 χρονών μέχρι αναισθησίας. Πραγματικά πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο μας σόκαρε όλους. Στην είδηση ότι συνελήφθη μια μητέρα 33 ετών για την κακοποίηση του μόλις εξάχρονου παιδιού της. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ. Είχαμε λοιπόν τη σύλληψη μιας μητέρας και ένα παιδάκι το οποίο είχε χτυπηθεί βάναυσα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Το παιδάκι μάλιστα κατέληξε στο νοσοκομείο Λαμίας και από εκεί στο νοσοκομείο Πέδων, στην Αγία Σοφία, γιατί θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ανάλογα η περίπτωσή του. Ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό το παιδί, εν τούτης όμως αυτό το οποίο μας μεταφέρθηκε, αυτό το οποίο έχει γραφτεί και στην δικογραφία που σχηματιστεί σε βάρος της 33χρονης, ήταν ότι το παιδί έφερε μόλοπες και κακώσεις σε όλο το πρόσωπο. Η μητέρα συνελήφθη, χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη. Και σήμερα αναμένεται να περάσει από ψυχιατρικές εξετάσεις πριν διεξαχθεί το αυτόφορο στο δικαστικό μέγαρο Λαμίας. Το παιδί που βρίσκεται? Το παιδί είναι στο νοσοκομείο, είναι μαζί του ο πατέρας του. Το ζευγάρι είναι μαζί, είναι διαζευμένο, ο πατέρας... Το ζευγάρι είναι μαζί. Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και σύμφωνα με τα όσα καταμαρτυρούν οι γείτονες και άνθρωποι που γνωρίζουν το ζευγάρι, πρόκειται για μια οικογένεια που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Περιγράφεται ότι η μητέρα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό και έφτασε σε αυτήν την αδιανόητη πράξη, ναι. Αυτή την ένταση. Ναι. Εν τούτης, υπάρχει και άλλο παιδί στην οικογένεια. Κάνει, Κυριάκο μου, εκεί πέρα, αν η οικογένεια αυτή δεν είναι άξια να έχει παιδιά, η πρόνοια να δει τι θα κάνει εκεί πέρα. Όχι να κακοποιούν τα παιδιά και να τα στέλνουν στο νοσοκομείο από το ξύλο. Υπάρχει και άλλο παιδάκι, είπες. Υπάρχει και άλλο παιδάκι και από όσο γνωρίζουμε στο ίδιο σπίτι μένουν δύο οικογένειες και αυτό είναι και ένα, θα λέγαμε, μια λεπτομέρεια που επίσης ανατριχιάζει ότι το μωρό, το εξάχρονο αγοράκι, έσωσε από τα χέρια της μάνας του η 13χρονη ξαδερφούλα του. Η ξαδερφούλα του μπήκε μπροστά, μέση, παιδί μου, και φώναζε. Μπήκε μπροστά και κατάφερε να το βγάλει από τα χέρια της μάνας. Το σακάτεψε τόσο στο ξύλο το παιδί. 6χρονο παιδί η μάνα του. Το σακάτεψε τώρα στο γιατί ξύλο. Ατμόσφαιρα, τώρα γιατί περιβάλλον μιλάμε τώρα για να μεγαλώνουν παιδιά. Εν τούτης πάντως, παιδιά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Γνωρίζετε κάποια προσκόμματα που υπάρχουν γενικότερα για να μπορέσει να βρεθεί καλύτερη λύση, είτε είναι με μικρά παιδιά είτε για μεγάλους ανθρώπους. Θα πρέπει η υπόθεση αυτή να φτάσει αυτό σε ένα λέει σημείο ο Άκης και ο να μπορέσει κάποιος... για την πρόνοια, γιατί μιλάμε για ένα νοσηρό περιβάλλον, αρρωστημένο περιβάλλον. Αλλά για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα και για να φτάσουν σε κάποιο σημείο για να πάει κάπου κάποιο παιδί ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να περάσει μια διαδικασία και θα πρέπει να βοηθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή οι άνθρωποι γύρω για να μπορέσουν να αποδειχθούν κάποια πράγματα. Ακόμη και αυτές οι καταστάσεις οι οποίες αποδεικνύονται διαγυμνού οφθαλμού, βλέποντας μόνο απλά τις κακώσεις ενός παιδιού, δεν φτάνουν ορισμένες φορές. Υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι δυστυχώς τότε, μέχρι να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, δυστυχώς υπάρχουν παιδάκια τα οποία ανεβαίνουν ένα γολγοθά χωρίς να φταίνε. Χωρίς καν να καταλαβαίνουν το γιατί. Ένα εξάχρονο παιδί να υφίσταται αυτή τη βιαιότητα, τη βαρβαρότητα από την ίδια του τη μάνα. Γιατί έκανε μια αταξία, εγώ σου λέω, και μεγάλη.
Δεν είναι μεγάλη. Αυτά τα πράγματα. Τώρα αποκλείεται. Δεν πάει να είναι να βάλει φωτιά σε σπίτι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλλον. Τώρα να πας να ξυλοκοπήσει ένα παιδί 6 ετών δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση αυτή η πράξη. Ναι. Απλά θέλω να καταθέσω κάτι ότι λέμε, ας πούμε, για την ανικανότητα ή πολλές φορές την ανυπαρξία κάποιων φορέων, κάποιων υπηρεσιών. Εγώ τώρα, όσο γνωρίζω, η εμπειρία μου λέει ότι η πρόνη, ας πούμε, ή αν θέλετε, η κοινωνική υπηρεσία της εισαγγελίας, όταν μιλάμε τώρα ότι ένα άτομο θα πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά ενός ολόκληρου νομού και θα πρέπει να πάει να τα βάλει με οικογένειες, με προβληματικές, με παραβατικές και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγαίνει και να πιστεύει ο νομοθέτης, να πιστεύει το κράτος ότι μπορεί με ένα άτομο ή με δύο να μπορέσω να φέρω Κυριακό, πέρα μια τόσο δύσκολη αποστολή. Ξέρεις, εάν το μωράκι είχε δεχθεί και άλλες τέτοιες επιθέσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι η πρώτη φορά. Μιλάμε για το εξάχρονο ή και για το μωρό, το τρίχρονο. Για το εξάχρονο, για το εξάχρονο από που νοσηλεύεται. Από ό,τι λένε δυστυχώς ότι έχει κακοποιηθεί και στο παρελθόν, όχι με τόση αγριότητα, αλλά ότι και πάλι έχουν ακούσει πολλές φορές το κλάμα του και γενικότερα έχουν παρατηρήσει μια βίαιη συμπεριφορά. Μάλιστα. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια μεμονωμένη πράξη, για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Γνωρίζετε ίσως καλύτερα και από μένα ότι πολλές φορές μέχρι να βγει στην επιφάνεια μια τέτοια δραματική ιστορία... Ό,τι συμβαίνει μες στις κλειστές πόρτες, βέβαια. Συμβαίνει κατά εξακολούθηση. Συμβαίνει πολλές φορές και απλά για κάποιο λόγο είτε σωπαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει μια είτε φίλη, κάνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Ανάμεσα στα πολλά μηνύματα που έρχονται, λέει η κυρία Δροσινού, λέει έχουμε ξεφύγει, παιδιά. Έχει ξεφύγει η λογική. Πώς, για να μας πει και ο Χρήστος ο Νικολαίδης. Άλλη περίπτωση. Μια άλλη περίπτωση. Ναι. Πρωτού περάσουμε στα υπόλοιπα, Χρήστο, για να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Μπαλάσκα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό τώρα? Ένα περιστατικό που πραγματικά μας έκανε τρομερή εντύπωση. Mm-hmm. Ήταν ένα συνηθισμένος έλεγχος της αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Ξέρετε, είναι οι έλεγχοι που γίνονται σε ανθρώπους κυρίως αφρικανικής καταγωγής, οι οποίοι πουλάνε διάφορα προϊόντα, στείλουν τα σεντόνια τους στα πεζοδρόμια και πουλάνε διάφορα προϊόντα τα οποία συνήθως είναι λαθρέα ή απομιμητικά. Ναι. Εκεί λοιπόν, όταν έγινε ένας έλεγχος το βράδυ του Σαββάτου, ελέγχθηκε ένα ζευγάρι Αφρικανών, οι οποίοι προκειμένου να ξεφύγουν από τον έλεγχο, άφησαν το παιδί τους εκεί, το οποίο το είχαν, εξαφανίστηκαν, πήγαν. Έκρυψαν την πραμάτια τους, όλα αυτά τα προϊόντα δηλαδή τα οποία πουλούσαν, και στη συνέχεια, αφού διασφάλισαν ότι δεν είχαν κάτι το παράνομο επάνω τους, επέστρεψαν πίσω για να πάρουν το παιδί. Βέβαια, οι αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν τον έλεγχο τους έκαναν έτσι πολύ σοβαρές παρατηρήσεις, και το περιστατικό έληξε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, τους προκάλεσε πολύ μεγάλη έτσι απορία πώς είναι δυνατόν δύο γονείς να παρατάνε το παιδί τους για να ξεφύγουν από ένα αστυνομικό έλεγχο και μετά από αρκετή ώρα να επιστρέφουν δηλαδή, για να το παραλάβουν. Είναι φοβερό αυτό που μας λες, Χρήστο. Πραγματικά το θεωρώ αδιανόητο, έτσι. Το να παρατάνε το μωρό μέσα στο καρότσι και να φεύγουν για να διαφύγουν τη συλλήψεως. Κύριε Μπαλάσκα, ακούσατε τώρα αυτά τα δύο περιστατικά. Έχουμε το φωνικό στην Κέρκυρα. Έχουμε άλλου είδους κακοποιήσεις και περιστατικά και δολοφονίες. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται καθημερινώς να έχουμε τόσα πολλά συμβάντα. Και αν οι Έλληνες οι αστυνομικοί το έχετε κουβεντιάσει και αν έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, το γιατί τέτοια έξαρση το τελευταίο διάστημα. Τι να σας πω, αμέσως μόλις άρχισε λίγο έτσι να χαλαρώνει η καραντίνα, άρχισε να βρέχει περιστατικά, ιδιαίτερα περιστατικά, από πολύ σοβαρές δολοφονίες, από πληρωμένα συμβόλαια, μέχρι αυτά που λέτε εγκατάλειψη βρεφών και ξυλοδαρμός παιδιών. Τι να σας πω, δεν μπορεί κάποιος να δώσει μια λογική εξήγηση σε όλο αυτό. Ναι. Πώς δηλαδή τυχαίνει συγκυριακά. Όλα μαζί. Μέσα σε ένα όλα μήνα. Μαζί. Ναι. Ναι, μέσα σε ένα μήνα. Σκεφτείτε τους αστυνομικούς οι οποίοι εργάζονται στην ασφάλεια, στο εξιχνιάσεων. Τι έχουν πάθει, τι κοκομπλόκο έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Πόσες υποθέσεις πέσανε ξαφνικά στο κεφάλι τους. Έχουν μοιραστεί, είχαν μοιραστεί σε τρεις ομάδες, τώρα τις κάνανε έξι. Αναλάβανε καινούργια χαρτοφυλάκια, καινούργιες υποθέσεις. Δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση γι' αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως, μας ψεκάζουν. Τι να πω. Κύριε Μπαλάσκα. Είναι λίγο ψυχαθερικό. Κύριε Μπαλάσκα, πρέπει να παίζει ρόλο και η ιστορία της καραντίνας. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει μια συμπεριφορά
περίεργη, να το πω έτσι. Τρελαμένη. Συγγνώμη για την αργό, αλλά σε πολλές στιγμές και εγώ ίδιος να κυκλοφορώντας έξω, λέει, παιδί μου, πώς θέλετε ο κόσμος. Άρα, αν έχεις μια προδιάθεση και έχεις περάσει και αυτή την ιστορία, δεν είναι δύσκολο να κόψεις άλυσο. Κύριε Παυλόπουλε, η αλήθεια ποια είναι τώρα και γι' αυτό θα μπορούσατε να καλέσετε έγκριτους ψυχολόγους να σας εξηγήσουν. Σωστά. Έχει αλλάξει άρδιν η συμπεριφορά του κόσμου. Τουλάχιστον το βλέπω εγώ απέναντι στην αστυνομία. Ένα παράξενο πράγμα. Πλέον ο κόσμος είναι σαν να είναι μονίμως νευριασμένος. Σαν να έχει μονίμως νεύρα. Ναι. Αντιδρά ακόμα και στο παραμικρό. Δηλαδή, ναι. Και τη ζώνη να του πεις ή να το σταματήσεις και να του πεις τα χαρτιά του, αμέσως να σε κοιτάξει παράξενα, αμέσως να σου μιλήσει νευρικά. Ναι. Λοιπόν, εμείς αυτό, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ είμαι στην αστυνομία, δεν το έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Είναι πρωτόγνωρο. Κύριε Όλη Μπαλάσκα, αυτή η αντίδραση είναι από τον εγκλεισμό του μέσα στα σπίτια. Μπορεί. Και από όλη τη στέρηση όλων των βασικών ελευθεριών που είχε και τόσο καιρό. Αυτό θα πείτε βεβαίως και για τα κορονοπάρτι που συνεχίζονται. Ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας πει τι ακριβώς έγινε για ακόμη μια φορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το λέγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Άκη. Δεν γίνεται τίποτα. Είχαν πει, Χρήστο, ότι θα προσπαθήσουν να μην εισέρχεται αυτό το πλήθος στους χώρους του Πανεπιστημίου και ότι έτσι δεν θα έχουμε αυτά τα πάρτι. Υπήρξε σχεδιασμός για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχουν πει κατά καιρούς. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι και την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή για ακόμη ένα Σαββατοκυριακό, είχαμε μαζικά κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και πρέπει να σας πω ότι με βάση τα βιντεάκια τα οποία οι ίδιοι οι φοιτητές ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ότι αυτά τα κορονοπάρτι πλέον έχουν ανέβει επίπεδο. Μιλάμε για μια πραγματικά επαγγελματική οργάνωση. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε στην αρχή, ότι ήταν για παράδειγμα 10-15 νεαροί οι οποίοι μαζεύονταν, βάζανε μουσική στα κινητά τους, παίρνανε και 2-3 μπύρες από το περίπτερο και διασκέδαζαν για κάποιες ώρες. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει μια επαγγελματική οργάνωση με ηχητικές εγκαταστάσεις, με DJ, με μπαρ, τα οποία στείνονται αυτοσχέδια στους κήπους του Πανεπιστημίου. Άρα υπάρχει οργάνωση, πολύ ήμερη, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει ανέβει επίπεδο. Βέβαια, ακριβώς, έχει αλλάξει πίστα εκεί. Ακριβώς. Ναι. Αφού κανείς δεν λέει τίποτα. Ναι, όπως το λες, Άκη, έχει αλλάξει. Εγώ δεν θα ρωτήσω τον κύριο Μπαλάσκα γιατί δεν πάει. Δεν θα το ρωτήσω αν έχει εντολή να πάει. Το σχεδιασμό, το σχέδιο. Έτσι, γιατί αν του πούν του Μπαλάσκα πήγαινε προληπτικά, σε παρακαλώ, δεν θέλω να μπει μέσα να γίνει το πάρτι, θα το κάνει. Δεν χρειάζεται να βγουν γκλοπ και να υπάρξει ένταση. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι τουλάχιστον για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε τρεις εισαγγελικές παραγγελίες. Οι δύο αφορούν συγκεκριμένα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έγιναν είτε αυταπάγγελτα από τον εισαγγελέα, είτε μετά από καταγγελίες πολιτών που έλεγαν ότι ενοχλούνται από αυτόν τον θόρυβο κάθε Σαββατοκυριακό. Ωστόσο, από τις Πρετανικές Αρχές μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, δεν έχουν κληθεί δηλαδή να καταθέσουν ή να συμμετάσχουν σε κάποια εισαγγελική έρευνα. Ενώ από την αστυνομία επίσης μας λένε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες σχετικές εντολές. Τέλος, να σας πω ότι σε συνομιλία που είχαμε χθες με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκεί έχει θέμα ο Πρίτανης. Μας είπε χαρακτηριστικά έχει θέμα ο Πρίτανης, ότι είναι ο μια ίδιος διαρκή αντιπαράθεση. Έχει ενημερώσει τις αρχές. Καλά, εντάξει. Ακριβώς. Κύριε Μπαλάσκα, υπάρχει κάποιο σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και της τουριστικής περίοδου για να μην πάμε στο τέταρτο κύμα, αυτό το λεγόμενο από Σεπτέμβριο και η ζωή μας παραμείνει έτσι όπως ήταν όλα. Πραγματικά δηλαδή. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό? Ακούμε για τη Μύκονο μόνο, για κάτι drones και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο η Μύκονο. Ναι, κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασμός δεν υπάρχει. Υπάρχει η πιστή εφαρμογή του ΦΕΚ των ισχύων διατάξεων και νόμων. Όπως ξέρετε, παραδείγματος χάρη, το ΦΕΚ στα σπίτια, στις οικίες, όσον αφορά τα κορονοπάρτι, το έχει απελευθερώσει. Ο καθένας μπορεί να μαζέψει άτομα, να βάλει μουσική, να κάνει πλέον. Δεν υπάγεται στις ειδικές διατάξεις του νέου ΦΕΚ, έτσι ούτως ώστε να κάνει παρέμβαση η αστυνομία. Τώρα εκεί πέρα είναι πανεπιστημιακός χώρος, μαζεύεται. Είδατε αστυνομία εσείς εκεί? Όχι. Και αν πάει η αστυνομία... Ναι, αλλά κύριε Μπαλάσκα, δεν ρωτάτε εμάς. Δηλαδή το φοβερό να ρωτάτε εσείς εμάς. Και δεν θα δείτε. Δηλαδή ο νόμος πώς εφαρμόζεται κατά το δοκούν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά. Δεν θα δείτε, κυρία Κουτροκόνη. Βλέπω όμως συναδέλφους να σταματάνε τον άλλον να του κόβουν πρόστιμο για μια μάσκα.
Κι όμως, κόψατε πριν από 3 εβδομάδες σε γνωστή μου. Για τη μάσκα που την φορούσε στο πηγούνι. Ήταν αλλιώς, λέει. Ήταν αλλιώς πριν από 3 εβδομάδες. Εδώ ξέρει τι λέει ο Μπαλάσκας. Λέω για γνωστή μου. Παιδιά, πάνε αυτά, τελειώσαν. Δεν έχουμε λονές για τίποτα. Αυτό λέει ο Μπαλάσκας. Αυτό παιδιά. Καλό καλοκαίρι, κυρία Κουτροπόλη. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, μάλιστα. Εντάξει, καλό καλοκαίρι. Καλό τουρισμό να έχουμε, να μας έρθουν, να μας αφήσουν χρήματα, να πάει η οικονομία καλά. Καλό καλοκαίρι, να διασκεδάσουμε, να αναπνεύσουμε. Άρα δεν σας λένε να κάνετε θάλασσα. Κάτι. Δεν σας λένε να κάνετε ελέγχους. Αυτό μας λέτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου λέτε καλό καλοκαίρι. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, κυρία Κουτροκόη, και πρέπει να περάσουμε όλοι ένα καλό, ήσυχο, ήρεμο καλοκαίρι, χωρίς νεύρα, χωρίς γκρίνιες. Πρέπει να πάμε να εμβολιαστούμε, να μην υπάρχουν αντιρρησίες, να γίνει η ανοσία της αγέλης, να ξεφύγουμε από αυτό το χτυκιό και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τώρα την αστυνομία, παιδιά, ας την αφήσουμε λίγο έξω. Καλημέρα. Να αφήσουμε λίγο έξω. Καλημέρα. Να αφήσουμε καλά. Λίγο έξω. Να ρωτάει τον αστυνομικό. Το Υπουργείο λέει η Κουτροκόητη. Εγώ ρωτάω τι σας λέει να κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στον κύριο Μπαλάσκα, στον συνάδελφό μας τον Κυριάκο από το Λαμία Report, τον Κυριάκο τον Καραγιάννη να τον καλημερίσουμε και φυσικά τον Χρήστο τον Νικολαίδη. Να μην έχουμε τέτοιες ειδήσεις, παιδιά, όπως αυτή από τη Λαμία. Λοιπόν, πάμε και για τώρα. Καλό καλοκαίρι, μακάρι να πάρω και καμιά άδεια, κύριε Μπαλάσκα. Καλό καλοκαίρι, κύριε. Τώρα μου αυτές οι οδηγίες, πού είδες να κάνουμε. Αυτό σου πήγα. Τώρα αυτό δεν είναι απάντηση. Μα σου λέει αυτές τις εντολές. Έχω ό,τι εντολές έχω, παιδιά. Λέει, εγώ αυτό θα κάνω. Λοιπόν πάμε. Καλημέρα στον κύριο Φυρκάση. Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Για να δω τι λέει ο κύριος Φυρκάσης. Δεν κρατιέται κανένα μέτρο στα καταστήματα. Στην κυρία Δροσινού, στον κύριο Βιβιλάκη, στον κύριο Καζέπη, στην κυρία Γκρέτα Τσίγκα. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένη, λέει, για τους εμβολιασμούς. Και τα παιδιά 18-21 είναι 33 χιλιόμετρα μακριά τα εμβολιαστικά κέντρα. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε, στείλτε μας ένα μήνυμα γιατί δεν φαίνεται. Ναι. Την καλημέρα μας στην κυρία Αγγελοπούλου, στον κύριο Χατζηνικόλα Ελ Πάσολη. Έχει γίνει η ανθρώπινη ζωή πολύ φτηνή. Στον κύριο Δούκα έχει μαυρίσει η ψυχή του με τα θέματα με τα μωράκια. Και εμάς. Με τα παιδάκια. Και εμάς το ίδιο. Στον κύριο Δουλάκα, στον κύριο Σοκράτη την καλημέρα μας. Στον κύριο Μάνο, στην κυρία Ιατρίδου, στον κύριο Αναστούλη, στην κυρία Τατιάνα, στην κυρία Καρά. Στον κύριο Τζαρδί, στον κύριο Καραφίλη, στον κύριο Χατζηρίζο, στον κύριο Μαλαφούρη, φυσικά στην Πάτρα μας. Στην κυρία Βλάχου, την καλημέρα μας, στον κύριο Βελίστα Καμεναβούρλα, στον κύριο Ιφαντίδη, στον κύριο Μαυροκεφαλίδη, στον κύριο Νταβρή. Στα Γιάννενα, στον κύριο Μίλτο, στον κύριο Παπασάβα, καλή εβδομάδα με χαμόγελο. Μακάρι να μπορούμε όλοι να είμαστε με το χαμόγελο. Στον κύριο Παλαμίδα, στη Μηχανιώνα, στα Χανιά, στον κύριο Χρυσαφάκη, στον κύριο Σκούφη. Ο κύριος Ρουμάνος λέει πριν πάμε διακοπές. Υπάρχει το καθιερωμένο ρεκτιφιέ. Υπάρχει, λέει, τώρα, έχει βγάλει μια φωτογραφία, δεν τη δείχνω τώρα πρωί-πρωί. Στον κύριο Μαθιούδη στην Χίο, στον κύριο Κυρίγο, δεν ξέρω για φτιακτά κρούσματα. Κύριε Ρίγο, είμαστε ακόμα στη συζήτηση αν είναι φτιακτό ή όχι όλο αυτό. Καλά. Στην κυρία Καραπροήμου, στον κύριο Βασιλείου, στην κυρία Ελένη με τα καλά της λόγια, στον κύριο Μπεκίμ, στον κύριο Κάτσικα, στον κύριο Κάσαρη, στον κύριο Μαλούση στον Όλυμπο, στον κύριο Παυλεύη στη Χαλκιδική, στην κυρία Ρένα μας. Κάναμε και εμείς την πρώτη δόση του εμβολίου. Να είστε καλά, κυρία Ρένα. Στην κυρία Κατερίνα, την καλημέρα μας. Εδώ με συγχωρείς, η κυρία Κατερίνα έχει στείλει και εκείνη ένα μήνυμα. Το έχει στείλει και κάποιος άλλος φίλος. Στην Ιερά Οδό έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για την Ιερά Οδό, για το βράδυ του Σαββάτου, τα ξημερώματα μάλλον. Ναι. Έξω από όπτη ήταν ανοιχτό. Έξω από μαγαζιά βραδινά, νυχτερινά, ναι. Με μουσική και ουρές. Κόσμος και καθόλου Παράκια. Αστυνομία. Παράκια. Μπουζούκια δεν έχουν ανοίξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Αλλά δεν είναι μόνο η κυρία Κατερίνα που το στέλνει. Στον κύριο Γιάννη την καλημέρα μας, στον κύριο Κωστόπουλο, στον κύριο Μαρκάκη, στον κύριο Τόλι να είστε καλά, στον κύριο Κιάφα. Παιδιά, καλημέρες. Καλημέρες. Να είμαστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είμαστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Για πάμε τώρα στην Δήμητρα Μανιαβού να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Καλημέρα. Ξεκινάμε από τη Λιβύη, όπου τουλάχιστον 3 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες βράδυ όταν ανατινάχθηκε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες στην πόλη Σάμπχα στα νότια της χώρας, ένα σημείο ελέγχου το οποίο ελέγχεται από τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης, του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Την ευθύνη για αυτήν την επίθεση βομβιστή καμικάζη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος, ο αυτοαποκαλούμενος ISIS, με ανάρτηση που έκανε στο πρακτορείο ειδήσεων Νασίρ, ένα όργανο προπαγάνδας αυτής της τζιχαντιστικής οργάνωσης. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σημείο, αυτή η πόλη έχει γίνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια
θέατρο βομβιστικών επιθέσεων από τζιχαντιστές. Μεταφερόμαστε τώρα στην Ιταλία, όπου επεισοδιακά ξεκίνησε η περίοδος της κρουαζιέρας στην Βενετία. Έπειτα από 17 μήνες, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τον ελιμενισμό ενός μεγάλου κρουαζιερόπλοιου στην λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Πολύ παιδιά, είναι τεράστιο, ολόκληρη πολιτεία είναι. Οι κάτοικοι απαιτούν. Και κοίταξε τις διαμαρτυρίες. Οι διαδηλωτές περικύκλωσαν με μικρά σκάφη το κρουαζιερόπλοιο και άλλοι συγκεντρώθηκαν στις αποβάθρες, διαμαρτυρώμενοι ότι τα μεγάλα πλοία, όπως αυτό που είδαμε στα πλάνα μας, συμβάλλουν στη διάβρωση των θεμελίων της ιστορικής πόλης. Οι κάτοικοι απαιτούν τα κρουαζιερόπλοια μάλλον να δένουν έξω από τη λιμνοθάλασσα για να μην καταστρέφουν το περιβάλλον. Επαγγελματίες τώρα του τουρισμού και της εστίασης έκαναν αντιδιαδήλωση, λέγοντας ότι η Βενετία έχει μεγάλη ανάγκη τους τουρίστες για να ορθοποδήσει οικονομικά μετά από την άρση του lockdown. Έτσι ακριβώς. Κλείνουμε με την Μέγκαν Μάρκελ και τον πρίγκιπα Χάρι, όπου έγιναν για δεύτερη φορά γονείς. Η Μέγκαν Μάρκελ γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το δεύτερο παιδί της, στο νοσοκομείο Santa Barbara Cottage στην Καλιφόρνια. Γεννήθηκε το πρωί της Παρασκευής και το όνομα που θα δώσουν είναι Ελισάβετ Νταϊάννα. Έλα τώρα, Λίλιμπετ πες. Λίλιμπετ. Λίλιμπετ Νταϊάννα. Λίλιμπετ Νταϊάννα. Κάνουν και τη φωτογραφία, ξυπόλυτο στο Χάρι στο πάρκο. Ωραία. Λοιπόν, είναι πλέον στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια. Μ' αρέσει αυτό το ζωγάρι. Ωραία είναι. Λίλι Νταϊάννα, λοιπόν, το όνομα του κοριτσιού. Έχουν να διαχειριστούν πολλά. Έτσι. Τα οποία νομίζουμε εμείς ότι είναι ασήμαντα. Ρήξη, αλλά γι' αυτό δεν είναι. Πάντως, καλημέρα. Ναι, τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ δήλωσαν σε δική τους ανακοίνωση ότι είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι με τον ερχομό του νέου τους παιδιού. Υπάρχουν βέβαια οι ρήξεις. Δεν το πιστεύει εύκολα κανείς. Υπάρχουν θέματα εκεί σοβαρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τους υποβάθμισαν κιόλας, κατάλαβες. Εντάξει, τους πήραν τους τίτλους. Δεν είστε ανάμεσά μας πια. Καλημέρα. Γρηγόρη, πού είσαι? Έλειψα κάποιες μέρες. Έχω να την κόρη, παιδί. Γρηγόρη μου, έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό. Έκανα και ένα πέρασμα από Θεσσαλονίκη, οπότε να μην σου πω πάρα πολλά πράγματα και συλλέψεις. Έγιναν και κάποιες συνεντεύξεις για ένα θέμα το οποίο αφορά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έρχεται στο Open, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο είμαι δικαιολογημένη η απουσία. Εντάξει, θα σε συγχωρήσουμε. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετώπισε χθες την Νορβηγία και κατάφερε μια πολύ καλή εμφάνιση να κεφαλαιοποιήσει το 1-1 κόντρα στο Βέλγιο, το οποίο επίσης συνδυάστηκε με πολύ καλή εμφάνιση. Σχετικά νωρίς το πρώτο ημίχρονο στο 13, η συνεργασία του Πέλκα με τον Μασούρα με σκόρερ τον τελευταίο έφερε το 1-0 για την Γαλανόλευκη. Ήμασταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Στο 21 με το πρώτο γκολ του Ανδρούτσου με την Ανδρών, με λίγο περιπεδιότητο τρόπο κάναμε το 2-0. Και ο Στράντμπερκ, ο οποίος και εκείνος για την πλευρά της Νορβηγίας σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του, κάνει το 1-2. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. 5-3-2. Μαυροπάνος, Πέλκας και Μάντελος τα νέα πρόσωπα από τον κύριο Φαντσχίπ. Πολύ καλό και αυτό το φιλικό τεστ. Στόχος μας ήταν σε αυτά τα δύο φιλικά να δείξουμε μια καλή εικόνα, να δοκιμάσει ο προπονητής πράγματα και εννοείται ότι έρχονται τα επίσημα 5 του μηνός στην έδρα του Κωσόβου, 5 Σεπτεμβρίου στην έδρα του Κωσόβου, 8 Σεπτεμβρίου υποδεχόμαστε τη Σουηδία. Αυτά είναι τα ματς που κεγόμαστε, γιατί θέλουμε να πάρουμε την νίκη και στα δύο παιχνίδια, προκειμένου να έχουμε 6 βαθμούς στην συνέχεια των προκριματικών του Μουντιάλ. Ο στόχος είναι το Κατάρ και τα γήπεδά του και είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε, γιατί περνάει μόνο ο πρώτος και υποπροποθέσεις κάποιοι δέσο. Γρηγόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε ένα ελάχιστο πολύ γρήγορα, χρόνο. Πολύ γρήγορα. Είπε ο Μίλτος Τεντόγλου που έκανε 8.48 στο Πανελλήνιο στην Πάντρα. Και ακούστε τη δήλωσή του για ποιο λόγο πέτυχε αυτό που πέτυχε. Για να τον ακούσουμε. Πάμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κοπέλα μου, η οποία μου σπάει τα νεύρα και με κάνει να έρχομαι στους αγώνες τσιτωμένος και να ξεσπάω. Την ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Τον αγαπώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι σημαντικό και αυτό. Μίλτο μου, αν αυτό ήταν το μυστικό, κάθε φορά που είχαμε σπασμένα νεύρα από τη γυναίκα μας ή από την κοπέλα μας, θα πηδάγαμε 10 μέτρα, 12. Μη σε ξανακούσω να γκρινιάζεις για γκρίνια, γιατί προφανώς άμα έχεις γκρίνια θα το πηγαίνεις και καλά. Σωστά. Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας. Καλημέρα, κυρία Λινού. Καλημέρα στην κυρία Λινού και στον κύριο Μπακόπουλο που είναι κοντά μας για ακόμη μία φορά. Όχι για καλό, κύριε Μπακόπουλε. Μας έχει απασχολήσει πολύ το αγρίνιο. Τελευταία είναι στην επικαιρότητα με τον άλλο ή με τον ένα. Δυστυχώς. Όχι για καλό, όχι για καλό, δυστυχώς. Τώρα, κυρία Λινού, το ερώτημα όλων αυτές τις ημέρες είναι πότε επιτέλους πιστεύετε κι εσείς, βλέποντας τα δεδομένα,
ότι θα πετύχουμε αυτό το τείχος ανοσίας, το πολυπόθητο που όλοι θέλουμε. Νομίζω για τους ενήλικες το τείχος ανοσίας θα τα καταφέρουμε να το έχουμε μέσα προς τέλος καλοκαιριού, όχι νωρίτερα. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Εκείνο που διαφαίνεται σε άλλες χώρες που κέρδισαν το τείχος ανοσίας στους ενήλικες ή σε ορισμένες από τις πολιτείες της Αμερικής, είναι ότι αρχίζουν και αυξάνουν τα κρούσματα στους εφήβους. Και αυτό δεν το περίμενε κανείς, αλλά είναι κάπως λογικό, με την έννοια ότι με την άρση των μέτρων και τη μεγάλη ελευθερία ελευθερώνονται αυτοί που είναι ασφαλείς επειδή έχουν εμβολιαστεί, αλλά ελευθερώνονται και κυκλοφορούν και επικοινωνούν και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, που είναι τα παιδιά κάτω των 18. Και για μας, βέβαια, ακόμα είναι ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό των νέων από 18 και πάνω που έχουν εμβολιαστεί. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Μήπως με το να ελευθερωθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, βάλουμε σε κίνδυνο τους νεότερους. Μέχρι να εμβολιαστούν και αυτοί, βεβαίως. Υπάρχει προβληματισμός για τα ποσοστά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Και φαίνεται ότι ξαναμπαίνει δυνατά η συζήτηση για τα προνόμια στους εμβολιασμένους. Τι λέτε και για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ομάδες. Τι λέτε για αυτά τα δύο? Τα προνόμια πρέπει να κάνουμε τη θυσία να μην τα αξιοποιήσουμε πλήρως οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, αν είναι μια συνάντηση σε έναν συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο, ιδανικά εξωτερικό χώρο, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά μόνο εμβολιασμένοι, ναι, είτε για να φάνε, είτε για να βρεθούν σε μια οικογενειακή συνάντηση, αυτό είναι πολύ καλό. Αν όμως σε αυτή την ομάδα συμπεριληφθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εμβολιαστούν, αυτοί αναγκαστικά μπαίνουν σε κίνδυνο, γιατί και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα, όταν συναντιόμαστε με ανθρώπους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή που δεν ξέρουμε αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι, χρησιμοποιούμε τη μάσκα. Εάν υπάρξουν δύο ταχύτητες, δηλαδή προνόμια και διαφορετικές συνθήκες για εκείνους που έχουν εμβολιαστεί και διαφορετικές για εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί, υπάρχει περίπτωση να πάμε σε πολίτες δύο κατηγοριών που οι μεν δεν θα εμβολιαστούν, δεν θα σπεύσουν, γιατί θα ξέρουν ότι εγώ έχω το δικό μου το κομμάτι. Εδώ όλοι ήμασταν εμβολιαστοί. Δεν έχουμε πάει ακόμα να εμβολιαστούμε. Από εκείνα αυτοί που έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή, ξαφνικά να δούμε ότι οι πολίτες θα χωρίζονται σε κατηγορίες πλέον. Και δεν θα έχουν πρόβλημα με αυτό. Και δεν θα πηγαίνουν να εμβολιαστούν, εννοώ. Από την αρχή της πανδημίας, είχα τονίσει ότι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι τη σύμπνοια και την υπομονή. Αν αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να διχαζόμαστε μεταξύ μας, εμβολιασμένοι με μη εμβολιασμένους, αυτοί που πιστεύουν στο εμβόλιο, αυτοί που δεν πιστεύουν στο εμβόλιο, αυτό θα δημιουργήσει τέτοια αναστάτωση κοινωνική που θα είναι πολύ μεγαλύτερα τα άλλα, θα είναι μεγαλύτερες οι άλλες συνέπειες. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ σύνεση αυτή τη στιγμή, για να προσέξουμε να κρατήσουμε τη συνοχή μας, την κοινωνική συνοχή, την οποία θα χρειαστούμε άμεσα, είτε λήξει σε ένα μήνα η πανδημία είτε σε τρεις μήνες, για να αντιμετωπίσουμε και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία υπάρχουν αλλά τα ξεχνάμε λόγω της μεγάλης απειλής του κορονοϊού, αλλά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα επεκταθούν. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Άρα, λοιπόν, σύνεση, ότι υπομονή και να προσέξουμε ιδιαίτερα και τα παιδιά. Η συζήτηση τα οποία για τα προνόμια θα ελευθερωθούν. Θα ελευθερωθούν. Ναι, τα παιδιά θα ελευθερωθούν χωρίς να έχουν προστατευτεί. Μάλιστα. Γιατί τώρα, όταν η οικογένεια δεν βγαίνει, δεν βγαίνει και το παιδί. Άρα, λοιπόν, λέτε, η συζήτηση για τα προνόμια έχει μέσα πολύ μεγάλους κοινωνικούς κινδύνους. Αυτό πιστεύω. Κάτι τελευταίο για την κυρία Λινού, εγώ τουλάχιστον, για τα μέτρα που δεν τηρούνται. Γιατί νωρίτερα είχαμε τον κύριο Μπαλάσκα εδώ, δείξαμε τα πλάνα και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τα κορονοπάρτι, να μην στοχοποιούμε μόνο το Πανεπιστήμιο και στη Μύκονο, αντίστοιχες εικόνες και στην Ιερά Οδό μας λένε. Και στην Ιερά Οδό για βράδυ με ουρές έξω από καταστήματα, με μουσική κτλ. Και η ελληνική αστυνομία
δεν μπορεί να κάνει πράγματα πλέον. Το είπε ο κύριος Μπαλάσκας νωρίτερα και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι λίγο και λίγο ειρωνικό. Καλό καλοκαίρι. Περιγράφοντας προφανώς ότι δεν έχουν εντολές να παρέμβουν. Αυτό περιέγραφε, καταλαβαίνετε. Άρα το μόνο όπλο μας έλεγχει τέλος είναι ο εμβολιασμός. Πώς το βλέπετε, κυρία Αλληνού, εσείς αυτό? Νομίζω ότι και προσωπικά πάντα ήμουν εναντίον της αστυνόμευσης. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι δημιουργεί αντιδράσεις και οι άνθρωποι θα βρουν τρόπο να ξεφύγουν από την παρακολούθηση την αστυνόμευση με απλούς έως πιο επιλεγμένους και πιο και διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τονώσουμε πάρα πολύ την επικοινωνία. Την επικοινωνία, αυτό που έλεγα από την αρχή, ακόμα και με influencers, με νέους ανθρώπους που θα μιλήσουν στα παιδιά και θα μιλήσουν στην καρδιά τους. Να τους πει, ναι ρε παιδί μου, είσαι καλά και θα μείνεις καλά, αλλά σκέψου τον άλλον που είναι οικογενειάρχης. Σκέψου το ένα ή τα δέκα παιδιά, μικρά παιδιά στην Ελλάδα που θα χάσουν τη ζωή τους. Όσο σπάνιο και να είναι. Δεν νομίζω, και κυρία, με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουμε. Δεν ακούει κανείς τίποτα τώρα. Εδώ είμαστε 1,5 χρόνο μετά. Δεν ακούει γιατί δεν το λέμε σωστά. Μπορεί, αυτό μπορεί, μπορεί. Αλλά ξέρετε, αυτός που πάει τώρα, πάει στη Μύκονο και λέει, εγώ θα πάω να κάνω, ή σε κάθε Μύκονο, στο Αριστοτέλειο, στη Ρόδο και λέει, δεν με νοιάζει εμένα τίποτα, εγώ τη βραδιά μου να περάσω. Ξέρετε όμως τι κάνουν άλλες χώρες. Ναι. Λένε ότι σου προσφέρω εμβόλιο στο αεροδρόμιο. Ναι. Τι θα λέγαμε αν λέγαμε ότι ναι, πας στη Μύκονο, αν πρόκειται να πας στη Μύκονο, αφού έχουμε πολλά εμβόλια, έλα να εμβολιαστείς κατά προτεραιότητα μαζί με το εισιτήριο της Μυκόνου. Ναι, ναι. Δεν το κάνουμε έτσι αυτό. Ώστε να νιώσουν οι άνθρωποι ότι τους φροντίζουμε και τους καταλαβαίνουμε, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να προστατεύσουμε το σύνολο και τους ίδιους και το σύνολο. Μακάρι. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Μπακόπουλο που μας περιμένει υπομονετικά τόση ώρα. Συγγνώμη, κύριε Μπακόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή μόνο. Τι έγινε τώρα στη ΜΕΘ εκεί στο Αγρίνιο? Παραιτήθηκε και ο διοικητής και λέει όλοι ήξεραν. Τι ξέρατε όλοι, ρε παιδιά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στη ΜΕΘ εδώ πέρα Αγρινίου είδαμε ένα ποσοστό θνητότητας 100%. Έτσι. Ναι. Σε ένα σύνολο 40 ασθενών. Δεν βγήκε άνθρωπος ζωντανός από τη ΜΕΘ. Ακριβώς αυτό σημαίνει το 100%. Ένας που βγήκε κατέληξε μετά από 2 μέρες το ποσοστό αυτό, θεωρώ ότι μπαίνει στο συνολικό αυτό της 100%. Από εκεί και πέρα, το ότι βλέπαμε ότι τα ποσοστά θνητότητας της ΜΕΘ της δικής μας ήταν ψηλά τον τελευταίο καιρό, βέβαια, που άρχισε να συσσωρεύεται ένας αριθμός ασθενών, ήταν αρκετά υψηλά, το βλέπαμε, το παρακολουθούσαμε όλο αυτό το θέμα και κάποια στιγμή όταν είδαμε πλέον ότι τα ποσοστά παραμένουν το ίδιο υψηλά, ο αριθμός είναι αυτός κλπ. Αποφασίσαμε ότι αυτό το θέμα με κάποιο τρόπο πρέπει να διερευνηθεί για να δούμε τι το πραγματικά γιατί σημαίνει. Γιατί το έχουμε καταλάβει? Ακόμα κοιτάξτε, υποθέσεις ή εικόνα ο καθένας από εμάς που ασχολείται με αυτά τα θέματα κλπ. Σε αυτά με συγχωρέσετε ένα λεπτό, ναι. Όμως καλό είναι, επειδή θεωρώ ότι τέτοια λεπτά θέματα θα πρέπει να διερευνώνται με πολύ προσεκτικό και επιστημονικό τρόπο, ώστε τα συμπεράσματα να είναι πραγματικά τεκμηριωμένα. Κύριε Μπακόπουλε, και εσείς επιστήμονες είστε, γιατρός είστε. Εσείς ποια υπόθεση κάνετε για το 100% θνητότητα στη ΜΕΘ? Κοιτάξτε, καταρχήν... Θα ήθελα το λόγο. Αμέσως, κύριε Έλληνο. Βεβαίως, η θνητότητα στις ΜΕΘ γενικότερα, ΜΕΘ κορονοϊού, είναι πάρα πολύ υψηλή. Δεν είναι χαμηλή. Δεν μου λέτε ποια υπόθεση κάνετε όμως. Ναι, 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 θα σας πω. Και τι σημαίνει το όλοι ήξεραν του διοικητή του νοσοκομείου? Όχι, το ήξεραν ότι βλέπαμε από τον αριθμό των ασθενών οι οποίοι νοσηλευόντουσαν και ότι από αυτούς δεν επιβίωνε. Δεν επιβίωνε κανένας. Αυτό είναι, το ήξεραν από την αρχή. Δεν ήταν κάτι που το είδαμε εκ των υστέρων. Ξαφνικά προχτές
που ανακοινώθηκε και πήρε διαστάσεις. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, υποθέσεις όπως είπα, επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνουμε πολλές. Και με πάνω σε αυτές τις υποθέσεις θα βασιστεί και η διερεύνηση. Παραδείγματος χάρη, ένα θέμα που μπορεί να είναι, είναι ότι σε αυτή τη ΜΕΘ όντως νοσηλεύτηκαν πάρα πολλοί ασθενείς με πολύ μεγάλη ηλικία. Όλοι ήταν ηλικιωμένοι. Όλοι. Δεν είπα όλοι, πολλοί ασθενείς είπα, ναι, πάρα πολλοί ασθενείς. Και οι μη ηλικιωμένοι ήταν... δεν τα κατάφεραν από ό,τι φαίνεται. Δεν σας ακούω. Λέω και... Όχι, οι υπόλοιποι, στους υπόλοιπους, από τα πρώτα στοιχεία που έχουν δοθεί, είχαν πολλά υποκείμενα νοσήματα. Περίεργη σύμπτωση. Κάτι θέλει να πει, κύριε Αλήνη. Ναι. Όχι, δεν ισχυρίζομαι, με συγχωρείτε, δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό είπα, από ότι πρέπει να διερευνηθεί, ναι, και να βγουν συμπεράσματα πολύ τεκμηριωμένα. Απλά και μόνο βάζω κάποιες υποθέσεις, κάποιους παράγοντες, η συσσόρευση, ναι, των οποίων μπορεί να δώσει κάποια τέτοια νούμερα. Και πιστέψτε με, υπάρχουν κι άλλες ΜΕΘ, οι οποίες, εννοώ μικρότερες από τις, ναι, πιο κεντρικές, έχουν ΜΕΘ, μεγάλα ποσοστά, εντάξει. Έτσι, έχουν μεγάλα ποσοστά. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Ναι. Μία από τις βασικές ασκήσεις που διδάσκουμε στην ιατρική της Αθήνας στο τρίτο ή στο τέταρτο έτος στην επιδημιολογία, ναι, είναι ότι όταν θέλεις να συγκρίνεις αποδοτικότητα σε επίπεδο επιβίωσης μεταξύ νοσοκομείων, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχεις τα ίδια κριτήρια για τη διάγνωση των ασθενών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να συγκρίνουμε αυτό που λέει ο κύριος Μπακόπουλος, και το λέω πιο πολύ επιδημιολογικά, με τι κριτήρια, ποιοι ήταν αυτοί που μπήκαν στη ΜΕΘ τη συγκεκριμένη σε σχέση με ΜΕΘ άλλων χωρών ή άλλων περιοχών ή άλλων, μάλιστα, νοσοκομείων, μάλιστα, στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί μπορεί τα κριτήρια να ήταν τέτοια που προδικάζανε. Να υπήρχε ποιοτική διαφορά, λέτε. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα και στους δυο σας. Διαγνωστική διαφορά, μάλιστα, και θέλει προσοχή. Μάλιστα. Σε επίπεδο περιστατικών. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μπακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μπακόπουλο. Πάρα πολύ και τον κύριο Μπακόπουλο και την κυρία Λινού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να θυμίσουμε όμως το δώρο, το καινούριο δώρο που διεκδικείται αρχή της εβδομάδας και Σαντορίνη, λόγω του καλοκαιριού, αν θέλετε, οι τυχεροί θα πάτε στη Σαντορίνη, Λαπόντα, για τέσσερις, παιδιά, ημέρες. Λαπόντα. Λαπόντα Villas. Σε Superior Suite. Με εξωτερικό τζακούζι. Σωστά, ναι, το τυχερό ζευγάρι. Τι να πω τώρα, έχει βίλες ιδιωτικές εκεί πέρα με ιδιωτικές πισίνες, σουίτες, υπαίθριο τζακούζι, εστιατόριο. Εκπληκτικά κρασιά, γνωστή η Σαντορίνη για τα κρασιά της. Μπείτε στο site, το lapondavillas.gr, για να δείτε τις παροχές όλες του ξενοδοχείου. Και... θα πάτε και με τον Διονύσιο Σολωμό στο υπερσύγχρονο της Jean de Ferris, παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο www.jeandeferris.gr. Καλό ταξίδι. Το τέλος της εβδομάδας το κληρώνουμε αυτό. Το Λαπόντα Villas με το εξωτερικό τζακούζι, το θεμπενόμενο. Το βλέπεις και... εκεί πάμε εμπλό, αν θέλετε να πάτε ωστόσο πάω, σε, στην υπηρετική χώρα, έτσι, κολυμπώντας. Λέμε τώρα. Να σε δω να πηγαίνεις κολυμπώντας, ναι, ναι, εσένα στη Σαντορίνη, θα σε και κάνω θέμα. Και μέσα του 14-9-9-9 διεκδικείται και το μεγάλο δώρο του Open, το SUV της Toyota, το CHR Hybrid, αξίας 24.000 ευρώ. Επιστρέφουμε. Λοιπόν... πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, και καλημέρα στο Γιάννη το Σαραντάκο. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Εμβολιασμένος πια με δεύτερη δόση και ο Σαραντάκος, παιδιά. Ναι. Όχι αστεία, στην ελευθερία. Όλη η ομάδα. Ναι. Που σημαίνει ότι σε λίγες ημέρες θα έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του κύριου Σαραντάκου. Θα αποχωριστεί τη μάσκα όταν... σαφώς. Γιατί... εντός μόνο, εκτός όχι. Δεν έχουμε. Όχι, εντός. Εδώ επειδή είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Ναι, όλοι. Με δύο δόσεις. Και οι τρεις. Ναι. Ναι. Μόλις περάσουν οι μέρες, που δεν είχε καμία, στις δύο εβδομάδες, ο μόνος που δεν είχε καμία παρενέργεια, τίποτα, δεν κατάλαβε το τσίμπημα, λέει. Είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αυτός. Δεν χτύπαξε λόγω αυτός. Ούτε το τσίμπημα. Δεν με διαπέσεις αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι. Πιάσε και να κάνω καμιά συμφόρηση. Εγώ να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Για πες μας, Γιάννη. Ο πρώτος κύριος να είναι καλά, ήταν ελαφροχέρης. Ο δεύτερος κύριος δεν ήταν και τόσο ιδιαίτερα. Μήπως να σου πω, μήπως του πες το τζάτσι, μήπως... δεν μίλησα καν. Πώς μας τσατίζει καμιά φορά δεν και μίλησα καν. Και δεν πρόλαβες κιόλας. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Σε αναγνώρισε.
Όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν σε αναγνώρισε. Μήπως επειδή σε αναγνώρισε, σε τσίμπησε λίγο παραπάνω. Με την αγάπη στους δημοσιογράφους εννοείς αυτό. Ναι. Δεν το λέω ότι σε απαντήσω. Είναι αυτό που μου λες. Έφυγα γρήγορα. Στο, ε? Ναι, ναι, λίγο δύσκολο. Τι, σαραντάκος. Το κάφος. Λίγο δύσκολο ήταν. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Για πάμε. Μια και ξεκινήσαμε από τις κάμαστε. Δεν ξέρω αν είναι όλα καλά, γιατί βλέπουμε ένα συναγερμό από ό,τι φαίνεται. Ισχύει. Ένα συναγερμός και πολλά όπλα στη φαρέτα της πολιτείας. Θέλουν να επιταχύνουν την διαδικασία προς την ελευθερία, τη διαδικασία των εμβολιασμών, διότι βλέπουν ότι αν συνεχιστούν οι ρυθμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν είναι κακοί, αλλά δεν είναι και αυτοί που ήθελαν. Θέλουν μέχρι τέλος του Αυγούστου να έχουν εξασφαλίσει αυτό το τείχος ανοσίας για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος. Ο εφιάλτης του περσινού καλοκαιριού, όταν είχαμε ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, πιο χαλαρό, και γυρίσαμε, σας θυμίζω, το Σεπτέμβριο με αποκορύφωμα τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ο φόβος, κυρίως από τους επιστήμονες, για το τέταρτο κύμα. Αντιλαμβάνεστε ότι η μόνη ασπίδα και λογικά που λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει είναι ο εμβολιασμός. Θέλουν να επιταχύνουν λοιπόν μέσα στους τρεις μήνες που ακολουθούν, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, τους εμβολιασμούς σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσουν να φτάσουν το 70, 75 ή και 80, κάποιοι λένε, τις 100 των πολιτών πριν το φθινόπωρο. Πριν γυρίσουμε πάντως, όλοι από τις διακοπές. Αυτό δεν δείχνει ότι μπορεί να γίνει αυτό άμεσα. Τα ποσοστά αυτά να ανέβουν. Αυτό που λέγαμε δηλαδή. Το κυριοποιεί, ναι. Και επίσης νομίζω ότι το έλεγε ο Άκης νωρίτερα, ότι θορυβήθηκαν πάρα πολύ από τη 17η θέση ανάμεσα στους 27 στην πορεία των εμβολιασμών. Το αφήγημα, αυτό που ακούγαμε, με συγχωρείς, είναι ότι ήμασταν στην 4η θέση σε κάποια φάση. Το έλεγε ο ίδιος ο υπουργός και εδώ στην εκπομπή. Ξεκίνησε καλά η πορεία. Μετά επήλθε η χαλαρότητα, η λογική του. Τελειώσαμε. Θυμίζω ότι όλη η κυβέρνηση και όλοι οι επιστήμονες και στο δικό μας κανάλι και σε όλα τα κανάλια λένε ότι ο κίνδυνος δεν έχει φύγει. Ναι. Και από εκεί πέρα δημιουργήθηκε η κλασική ελληνική νοοτροπία της χαλαρότητας. Δεν πείθουν. Άρα δεν πάνε για εμβολιασμό. Ότι άστο και αργότερα. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό τώρα και εκεί, το οποίο δεν είναι αρνητές. Είναι στο μπορώ να το κάνω και αργότερα. Ναι, ναι. Αυτό θέλουν να χτυπήσουν καταρχήν στην πολιτεία, η πολιτεία, για να μπορέσουν να πάνε πιο γρήγορα. Με δεδομένο ότι υπάρχει όλη η παλέτα των εμβολίων πλέον, μπορεί ο καθένας να μην το αφήσει για αύριο, σχηματικά το λέω, να το κάνει σήμερα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, συζήτηση που προβάλλεται για τον κίνδυνο για το τέταρτο κύμα, για την αμεσότητα στον εμβολιασμό, για την ταχύτητα στον εμβολιασμό και όλο αυτό. Και ξεκινάμε. Και τα όπλα. Ποια είναι τα όπλα? Τα προνόμια στους εμβολιασμούς. Προνόμια και υποχρεωτικότητα. Προνόμια καταρχήν. Ναι. Προνόμια τα οποία μέχρι τις 15 Ιουνίου θα υπάρξουν στο τραπέζι. Δηλαδή, ο εμβολιασμένος θα μπορεί να μετακινηθεί πιο ελεύθερα μέσα στη χώρα. Ο εμβολιασμένος ακόμα έχει συζητηθεί και το εξής καταπληκτικό. Αν ανοίξει η νυχτερινή διασκέδαση, μπαρ, νυχτερινά μαγαζιά γενικώς, να μπορούν να πηγαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι. Ακριβώς. Αυτό γιατί θα γίνει, αν γίνει, για να χτυπήσουν σε εισαγωγικά τις νέες ηλικίες. Αυτό είναι και υποχρεωτικότητα. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Ταυτόχρονα βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει μια συζήτηση γι' αυτό, γιατί μιλάμε για πολίτες δύο ταχυτήτων από ένα σημείο και μετά. Ακριβώς. Η κυρία Λίνο είπε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και αντιδράσεις. Προσέξτε, αυτό θα μπορούσε να είναι έτσι αν δεν είχαμε όλη τη δυνατότητα του εμβολιασμού. Ναι. Τώρα που υπάρχει δυνατότητα και ανοίγει μία μετά την άλλη ηλικία είναι, ομάδα, πήγαινε κάντο, τέλειωνε και θα πάσω στο επίπεδο της Ντόρας που το έχει κάνει, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει με την έννοια ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να το κάνω και η Ντόρα δεν έχει. Ναι. Άρα, κατά συνέπεια, τα προνόμια, ναι, μεν είναι δύο ταχύτητες, αλλά έχουμε όλη την ισότητα στην ευκαιρία να το κάνουμε. Άρα, κατά συνέπεια, και κάποιες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι νέες ηλικίες να εμβολιαστούν με βάση τα προνόμια, κέρδος θα είναι. Ναι. Επίσης, ανοίγουν όλες οι πλατφόρμες, όπως σας είπα, για τις ηλικίες. Μπαίνει στο χώρο ένα θέμα που αναδείξαμε από την εκπομπή, ο εμβολιασμός κατοίκων. 15 του μηνός θα υπάρξει, σας θυμίζω, και ο κ. Θεμιστοκλέους και ο κ. Κικίλιας, και πει ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό. Πώς θα πάμε? Θα μπουν οι ιδιώτες γιατροί μέσα και θα μπορούν να πηγαίνουν σε αυτούς που έχουν πρόβλημα μετακίνησης στο σπίτι να κάνουν το εμβόλιο. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι για να ανέβουν οι δείκτες που έδειξες εσύ πριν από λίγο. Υπάρχει πάντως υποχώρηση και στον αριθμό των προσελεύσεων. Έτσι. Mm-hmm. Άλλοι πήγαιναν στην πρώτη φάση. Ναι. Άλλοι φαίνεται σιγά σιγά να πηγαίνουν στη δεύτερη φάση. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η σκέψη, καλά έχουν εμβολιαστεί οι υπόλοιποι, ας εγώ το κάνω μια άλλη μέρα. Σωστό. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Η καθυστέρηση είναι το πρόβλημα. Και δεν είναι τόσο οι αρνητές. Το ποσοστό των αρνητών δεν έχει αυξηθεί. Ναι, ναι. Ίσα ίσα έχει μειωθεί.
Απλώς υπάρχει καθυστέρηση στο άσε να πάνε οι άλλοι και θα πάω κι εγώ. Ναι. Αυτό είναι εκεί στοχεύει. Εκεί θα προσπαθήσει να στοχεύσει η κυβέρνηση και μην αποκλείσετε μέσα στην εβδομάδα να υπάρχει και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού ξανά, είτε μέσω διαγγέλματος, είτε μέσα από μια συζήτηση με παραγωγικούς φορείς ή με μέλη της κυβέρνησης και θα επιμείνει στο να πάνε όλοι να κάνουμε τα εμβόλια. Λοιπόν, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι. Επίσης και το AstraZeneca. Ναι. Η συζήτηση όλη που ήταν ένα φρένο με τους ανόητους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ατονίσει και αυτός ο φόβος ότι μήπως ρε παιδί μου το AstraZeneca δεν κάνει, να περιμένω το άλλο. Όλα αυτά. Ακριβώς. Ότι το Σαββατοκύριακο επανέρχεται στη ζωή μας η μουσική, mm-hmm. στην εστίαση και αλλάζει και το ωράριο. Σωστά. Που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε. Θα μειωθεί μάλλον ο χρόνος περιορισμού της κυκλοφορίας. Mm. Πράγματι ισχύει. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει γίνει αυτό. Μένει να δούμε πόσο θα πάει αυτό. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τους Έλληνες, αλλά και με τους ξένους, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα. Όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για την νυχτερινή διασκέδαση. Και για τη μουσική. Δέχεται πολλές πιέσεις ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης από τους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, κυρίως. Και νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή, θα έχουν ληφθεί και αυτές οι αποφάσεις. Μένει να δούμε επίσης και για τους χρόνους. Μα με συγχωρείς, Γιάννη μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Βλέποντας τώρα τα κορονοπάρτι και στα νησιά, και στο Απιθύτα και στην Πάτρα, με αυτοσχέδιους έτσι DJs, με μηχανισμούς κτλ. Ο άλλος που είναι στην εστίαση στο εστιατόριο και πηγαίνει ο κόσμος και να κάτσει να ακούσει λίγο τη μουσική του. Είναι παράλογο το να μην δώσει το πράσινο φως πλέον. Σωστό. Και υπάρχει πάλι, δημιουργείται μια κατάσταση δύο ταχυτήτων. Εγώ που έχω το κατάστημα στο εστιατόριο, δεν κάνω τίποτα και εσύ με τον Άκη πάτε στην πλατεία και τα σπάτε. Ακριβώς. Προφανώς υπάρχει. Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό να το επιταχύνει, ξεκινώντας από τους υγειονομικούς. Δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Μην αποκλείσετε όμως, εάν τέλος Ιουνίου, μετά τα μέτρα που σας παρουσίασα, κίνητρα, προνόμια, να μπουν όλες οι κοινωνικές ομάδες, δεν ανέβουν οι δείκτες που έδειξες, μπορεί ως ίστατο όπλο να χρησιμοποιηθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όχι μόνο για τους υγειονομικούς, για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με κοινωνικές ομάδες. Σας λέω ένα παράδειγμα τυχαίο, ακόμα πιθανώς και για τους οδηγούς λεωφορείων. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι. Κάνουν μόνο self-test ή μοριακά στα ξενοδοχεία. Ναι. Δηλαδή να διευρυνθεί, να μην πάμε μόνο στους υγειονομικούς. Με το επιχείρημα ότι έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Ναι. Ανοίγει πάρα πολύ μετά όμως το πράγμα. Και το εύρος, η βεντάλια. Ναι, γιατί, βέβαια. Θα σου πει ο άλλος γιατί. Δεν εφορίες. Στα σούπερ μάρκετ. Στις δημόσιες υπηρεσίες. Προφανώς. Μα όλος ο στόχος δεν είναι η υποχρεωτικότητα, είναι να πιστούν να πάνε. Δηλαδή, ό,τι σας περιγράφω έχει ένα και μόνο στόχο, να πιστούν να πάνε. Εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ζητούμενο. Πάση θυσία μέχρι τέλος Αυγούστου να έχουμε φτιάσει το 70 με 80%. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Πάση θυσία. Φοβούνται πάρα πολύ, όχι την επανάληψη του πεσινού καλοκαιριού. Φοβούνται ότι μήπως όλη αυτή η προσπάθεια, αν δεν υπάρχει το τείχος ανοσίας, καταλήξει στο κενό. Και προσέξτε, εάν ομιγέννητο συμβεί κάτι άσχημο το Σεπτέμβριο, μια καραντίνα ή κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι για την οικονομία θα είναι καταστροφικό. Για την εκπαίδευση το ζήσαμε όλοι ως γονείς και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε πολύ πίσω μετά. Ναι, να απαντήσουμε λίγο στον κύριο Βελεσιώτη, γιατί λέει ότι όταν ήμασταν στην τέταρτη θέση με στους εμβολιασμούς, λέγαμε μπράβο στην κυβέρνηση κτλ. Και ότι τώρα λέμε ότι φταίνει οι πολίτες που είμαστε στη 17η. Δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Το συζητάμε συνέχεια. Κάθε άλλο παρά λέμε αυτό. Ούτε μπράβο στην κυβέρνηση λέγαμε τότε, ούτε φταίνει οι πολίτες λέμε τώρα. Ακριβώς. Ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για να πείσουν τους πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν. Πάντως, παιδιά, αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Με την αγωνία που περιγράφει. Σε σχέση με τη χαλαρότητα που επιδεικνύει η πολιτεία απέναντι σε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί νωρίτερα ο κύριος Μπαλάσκας μας περιγράφει. Ναι. Περίπου. Τρέλανε ο κύριος Μπαλάσκας. Περίπου. Λέει, είναι παιδιά, και γνωστό από τα παλιά από το ρεπορτάζ, αλλά. Καλό καλοκαίρι, περιγράφοντας προφανώς ότι δεν έχουν τις οδηγίες να παρέμβουν πουθενά. Και έχεις όλη αυτή την εικόνα και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και όπου την έχεις και στο Αριστοτέλειο, η οποία είναι καθημερινή πια. Και προσέξτε, είναι Ιούνιος. Φανταστείτε τι θα γίνει στις περιοχές που είπε τον Ιούλιο. Ο κύριος Μπαλάσκας μας είπε καλό καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους, ακόμη και στις συστάσεις. Γιατί ούτε γι' αυτό μίλησε ο κ. Μπαλάσκας. Να πει ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για μας, να κάνουμε συστάσεις, να είμαστε στα σημεία που βλέπουμε συνωστισμό, να, λέμε να πηγαίνουμε πριν. Θυμάστε την πλειομάδα που έβγαινε στις πλατείες. Ναι, σωστά. Δεν τη βλέπουμε πια την πλειομάδα στις πλατείες. Δεν πήγανε στο Αριστοτέλειο που ξέραν ότι θα γίνει πάλι κάλεσμα με τις χιλιάδες νοματέους. Απλώς. Δεν πήγαν ποτέ. Εάν βγουν τα νούμερα.
όλα όσα συζητάμε τώρα δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Έχουν νόημα ναι. Αν βγουν τα νούμερα για τους εμβολιασμούς, λέω. Αρκεί μέχρι τότε να μην έχει πάθει ζημιά. Ακριβώς, ακριβώς. Αν βγουν τα νούμερα. Γι' αυτό σας λέω ότι όλος, η στόχευση είναι να βγουν τα νούμερα. Αν βγουν οι αριθμοί, δεν θα συζητάμε σε δύο μήνες για το αν βρεθήκαμε σε μια πλατεία ή σε ένα άλσος εμείς. Γι' αυτό όλο το ενδιαφέρον, η αγωνία επιστημόνων και κυβέρνησης είναι να βγουν τα νούμερα. Μένει να δούμε. Τέλος Ιουνίου θα γίνει το ταμείο. Τέλος Ιουνίου θα έχουμε μια εικόνα, αφού έχουν αρχίσει και τρέχουν όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Λοιπόν. Άνω τελεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και το εμβόλιο για την αγωνία υπουργών. Ορίστε. Δεν υπάρχει εμβόλιο για αγωνία υπουργών. Ξέρετε. Για ένα σχηματισμό. Ναι. Δεν υπάρχει εμβόλιο για αγωνία υπουργών. Για να καταπολεμηθεί η αγωνία υπουργών. Θέλετε να το πούμε τώρα ή μετά. Για τον ανασχηματισμό. Έχουν χάσει τον ύπνο τους. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν χάσει τον ύπνο τους και εκεί δεν λύνεται με εμβόλιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους υπουργούς που έχουν χάσει. Άσε με να δώσω το δώρο λίγο, σου παρακαλώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Σαντορίνη. Ναι. Μ' αρέσει και θέλω να το δω, γιατί είναι και καινούριο έτσι, συγκρότημα στη Σαντορίνη, το Ήβιλες Λαπόντα στη μαγευτική Σαντορίνη. Το τυχερό ζευγάρι, ο τυχερός τέλος πάντων του διαγωνισμού, θα μείνει στην superior suite του ξενοδοχείου με εξωτερικό τζακούζι. Μπείτε στο site, στο lapontavillas.gr, να δείτε όλες τις παροχές του ξενοδοχείου. Θα πάτε με το υπερσύγχρονο Διονύσιο Σολωμός της Ζάντε Φέρις. Μπείτε και στο site της Ζάντε Φέρις να δείτε και τα δρομολόγια και τις ημερομηνίες που σας βολεύουν. Μέσω του 14999 το διεκδικείτε. Και με το ίδιο τρόπο, παιδιά, το μεγάλο δώρο του Open, το SUV της Toyota, το CHR Hybrid, αξίας 24.000 ευρώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρες. Γυρίσαμε και αφήσαμε κάτι πριν τις διαφημίσεις. Ένα σοβαρό υπόλοιπο τώρα, δεν είναι και λίγο αυτό. Όχι. Έτσι, πότε θα γίνει ο ανασχηματισμός. Είχαμε συζητήσει και στην αρχή του καλοκαιριού, λίγο λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ότι το θέμα των εκλογών έχει φύγει από το τραπέζι πια και ότι αυτό που περιμένουμε ως πολιτικό γεγονός είναι ένας μεγάλος δομικός ανασχηματισμός. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα θελήσει να πάει στη Διεθνή Θεσσαλονίκη αρχές Σεπτέμβρη με ένα νέο σχήμα, δίνοντας και το στίγμα ότι θα επενδύσει πάνω στην ανάγκη ανάκαμψης της οικονομίας. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν εισηγήσεις να έρθει πιο νωρίς αυτές οι αλλαγές που θέλει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και να συμπέσουν με την συμπλήρωση 2 ετών από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019. Και ακούγονται και μεγάλα ονόματα. Όχι, μεγάλα ονόματα ότι αποχωρούν από την κυβέρνηση. Μιλάμε για έναν ανασχηματισμό, εάν τελικά προκριθεί αυτή η εισήγηση και γίνει αποδεκτή από τον κύριο Μητσοτάκη, για έναν μεγάλο ανασχηματισμό. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα, λόγω πανδημίας και λόγω λειτουργικών, ήταν οριακές οι αλλαγές που είχε κάνει στις κυβερνήσεις του. Δεν έχει κάνει κανονικό, πραγματικό, μεγάλο ανασχηματισμό. Ο τελευταίος αφορούσε τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, δεν υπήρχε κάτι. Φαίνεται ότι τώρα μιλάμε για δομικές αλλαγές. Μιλάμε για αλλαγές σημαντικές σε πολλά υπουργεία. Και μιλάμε και για μια στροφή πιθανότατα στο κόμμα. Δηλαδή να περιοριστεί λίγο ο αριθμός των τεχνοκρατών που υπάρχουν στην κυβέρνηση και να ενισχυθεί ο ρόλος των βουλευτών. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι θέλει να διαχειριστεί το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Όχι ότι είναι κακό, αλλά θέλει να δώσει ευκαιρίες σε βουλευτές. Νέες ισορροπίες κτλ. Και το δεύτερο είναι εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι οι εκλογές δεν θα πάνε ακριβώς στο τέλος της τετραετίας, αλλά 6 μήνες νωρίτερα, πιθανόν αυτός ο ανασχηματισμός να είναι και αυτός που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα σε εκλογές. Άρα, κατά συνέπεια, θες και βουλευτές μέσα. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω τους τομείς που θα επικεντρώσουμε, που θα πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας. Νομίζω ότι το καθοριστικό είναι το οικονομικό επιτελείο. Ένα. Διότι θα είναι πολύ σημαντικό, είναι το στοίχημα. Αν βγουν τα νούμερα που λέγαμε για τους εμβολιασμούς, θα είναι το στοίχημα του χειμώνα. Ταμείο ανάκαμψης θυμίζω, επενδύσεις θυμίζω. Όλο αυτό το πακέτο, το οικονομικό, το οποίο όντως θέλει να προχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης. Το ένα είναι αυτό. Δεν περιμένουμε αλλαγές στα υπουργεία που ασχολούνται εμέσως ή αμέσως με τα εθνικά θέματα. Μιλάω και τον κύριο Δένδια και τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Δένδιας είναι από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς κυβέρνησης. Ακόμα και οι αντίπαλοι του λένε ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Παναγιώτοπουλος επίσης δεν έχει κάποιο θέμα. Νομίζω ότι στην οικονομία θα πρέπει να επικεντρώσουμε και σε αυτό που λέμε στα υπουργεία της καθημερινότητας. Αυτό μένει να δούμε. Κρατήστε απλώς την 7η Ιουλίου σαν γενικό χρόνο. Λίγο μπρος, λίγο πίσω, που συμπληρώνει τα 2 χρόνια. Ακούγεται μέχρι τις 7 Ιουλίου, εκεί γύρω, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Να έχουμε τις αλλαγές στην κυβέρνηση. Κοινοβουλευτικά, το μεγάλο θέμα είναι αυτή την εβδομάδα το εργασιακό, αλλά και κοινοβουλευτικά δεν έχει κάποια μεγάλη αναμονή η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος Τσιτσής, καθηγητής Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Μαρία η Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη και ο Παντελής Βαντασόπουλος από το Βερολίνο. Καλημέρα και στους δύο συναδέλφους. Καλημέρα σας. Τώρα, κύριε καθηγητά, τι είναι όλο αυτό με τη θαλάσσια βλένα που απειλεί από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλη περιοχή? Κοιτάξτε, στο νερό της θάλασσας και στο νερό γενικά και στο γλυκό νερό υπάρχουν μικροοργανισμοί οι οποίοι δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ναι. Αυτοί οι μικροοργανισμοί κάτω από κατάλληλες συνθήκες αναπαράγονται σε μεγάλους πληθυσμούς και παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Αυτό το πράσινο χρώμα το οποίο βλέπουμε στα λιμάνια μερικές φορές ή οι κόκκινες παλίρειες που είχαν αναφερθεί κάποια στιγμή στο Θερμαϊκό είναι τέτοια φαινόμενα. Αυτό το φαινόμενο λέγεται ευτροφισμός. Ναι. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία ακραία εμφάνιση αυτού του φαινομένου. Που άρα μιλάμε για ένα ακραίο φαινόμενο, σωστά? Είναι ένα ακραίο φαινόμενο. Πόσο επικίνδυνο είναι, γιατί πολλοί μιλούν και ακόμη και για νέες επιδημίες, για πολύ μεγάλες μολύνσεις, φοβούνται και για το Αιγαίο, από το Μαρμαρά να καταλήξει το Αιγαίο. Πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι οργανική ύλη. Μικροοργανισμοί, ζωντανοί και νεκροί. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Ακούστηκε η λέξη χολέρα. Ναι. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένα φαινόμενο οπωσδήποτε αντιαισθητικό, ναι, αλλά δεν είναι και κάτι πολύ επικίνδυνο. Και πολύ συμπαγές για σε κάποια σημεία από ό,τι βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ακραίο φαινόμενο που σας είπα. Πώς μπορεί να περιοριστεί αυτό τώρα και να μην ξεφύγει? Τι μπορεί να γίνει? Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί μια μεγάλη ποσότητα αυτού του υλικού να μαζευτεί. Έχω ακούσει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φυσικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων αποδομείται αυτό το πράγμα, ναι, είτε από άλλους μικροοργανισμούς και επίσης ένα μέρος καθιζάνει προς τον πυθμένα, όπου πάλι αποδομείται εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή θα παρέλθει. Ναι. Φόβος για να το δούμε όλο αυτό να έρχεται και στο Αιγαίο υπάρχει? Κοιτάξτε, το Αιγαίο είναι γενικά μια πολύ καθαρή θάλασσα. Για να έχουμε ευτροφισμό χρειαζόμαστε κάποιες συνθήκες. Mm-hmm. Στο Αιγαίο παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα ευτροφισμού, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερη κλίμακα. Mm-hmm. Ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε βλένα, mm-hmm, εμφανίζεται και στο Βόρειο Αιγαίο, βόρεια της Λίμνου, και συχνά οι ψαράδες εκεί έχουν προβλήματα γιατί κάθεται πάνω στα δίκτυα τους και τους ενοχλεί. Τα καταστρέφει μερικές φορές. Mm. Αλλά σε τέτοια έκταση όχι. Το Αιγαίο γενικώς είναι καθαρή θάλασσα, δεν έχει έντονα φαινόμενα ευτροφισμού, παρά μόνο σε τοπικά ίσως. Πώς δημιουργήθηκε αυτό και το έχουμε δει και αλλού σε τέτοια έκταση προσφάτως? Αυτή τη βλένα, ναι, αυτό το στρώμα. Εμφανίζεται και αλλού, ναι. Όχι σε εμάς στην Ελλάδα, αλλά εμφανίζεται, ναι, και αλλού όπου έχουμε ευτροφισμό. Ναι. Θα μας δώσετε μια περιοχή ακόμη έτσι που το έχουμε συναντήσει αυτό? Στη Βόρεια Θάλασσα, για παράδειγμα, mm-hmm, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ευτροφισμού, ακραία. Μάλιστα. Αλλά θα επαναλάβω ότι η θάλασσα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες αυτοκαθαρισμού και σύντομα θα καθαρίσει, πιστεύω, αυτό το πράγμα, σε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 10 μέρες. Ναι. Αλλά θα μαζέψουν, φαντάζομαι, οι άνθρωποι εκεί και μια ποσότητα που μπορούν να μαζέψουν. Μαρία, τι κάνει ο κύριος Ερντογάν, τι σκέφτονται να κάνουν με αυτό? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από μένα. Ναι, θα ξεκινήσει αύριο, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος τουλάχιστον. Ο καθαρισμός ξεκινάει αύριο. Ήδη έχουν επιληφθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ. Βέβαια, εδώ μιλούν και για ρύπανση, δηλαδή αυτό το υλικό, αυτή η βλένα που υπάρχει στην επιφάνεια της θάλασσας είναι μολυσμένη, και η οποία επηρεάζει ουσιαστικά τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Γιατί δεν αναπνέει, όπως τουλάχιστον λένε εδώ, ο καθηγητής μπορεί να μας διαφωτίσει περισσότερο γι' αυτό, δεν αναπνέει ο πυθμένας της θάλασσας, δεν αναπνέει μέσα ο βυθός της θάλασσας, επομένως αυτό δημιουργεί θάνατο στους οργανισμούς, τη χλωρίδα και την πανίδα ουσιαστικά που υπάρχει στη θάλασσα του Μαρμαρά. Και ο κύριος Ερντογάν έκανε δήλωση το Σάββατο σχετικά με αυτό το φαινόμενο, γιατί ενώ τις πρώτες μέρες θεώρησαν κάποιοι
ότι okay, είναι κάτι που μπορεί να φύγει, να ξεπληθεί από μόνο του. Mm-hmm. Στη συνέχεια είδαν ότι αυτό το πράγμα, αυτό το στρώμα, αυτή η βλένα γίνεται όλο και πιο παχιά, να το πω έτσι. Και όλοι θεώρησαν ότι είναι από τα λύματα που πέφτουν, το είπε και ο Ερντογάν μάλιστα, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο γνώριζε επιστημονικά τι είναι αυτό, ότι υπάρχουν ακατέργαστα λύματα που πέφτουν στη θάλασσα του Μαρμαρά και είναι ένας από τους λόγους, μαζί με την κλιματική αλλαγή, μαζί με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες της εποχής, που συνέβη αυτό το γεγονός. Τέλος πάντων, εδώ σε πολιτικό επίπεδο πάντως ξεκινάει ο καθαρισμός. Εδώ βέβαια λένε ότι μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο, έχει μεγάλη έκταση. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως όλοι τώρα έχουν πέσει πάνω σε αυτό το φαινόμενο και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν ουσιαστικά στη θάλασσα του Μαρμαρά, γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται σαν βρώμικο, είναι κάτι που προβληματίζει τον πολίτη εδώ, τον Τούρκο πολίτη, και γενικότερα, και λέει τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί το βλέπουν πρώτη φορά σε τέτοια έκταση. Ουσιαστικά μπορεί και να μην είναι. Και διαχειρούνται και διάφορα σενάρια για επιδημίες, για νέες επιδημίες κτλ. Βέβαια ο κύριος Τσίσης, ο καθηγητής μας, λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για χολέρα και άλλα τέτοια που ακούγονται. Ναι, και όχι, εδώ δεν... κάτι τέτοιο επικρατεί πλέον, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για χολέρα, αλλά ότι ουσιαστικά επηρεάζει τη θάλασσα, το βυθό της. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι, όχι, δεν υπάρχει θέμα ασθενειών όπως χολέρα, αλλά ισχύει αυτό που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Ζαχαράκη, δηλαδή όλη αυτή η οργανική ύλη, η οποία έχει συσσωρευτεί σε μια μικρή περιοχή, για να αποδομηθεί, όπως σας είπα προηγουμένως, χρειάζεται οξυγόνο. Μερικές φορές, λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια ακραία φαινόμενα, δημιουργούνται συνθήκες έλλειψης οξυγόνου στο νερό ή στον πυθμένα και ενδέχεται να έχουμε θανάτους ψαριών ή άλλων θαλάσσιων οργανισμών. Αυτό ισχύει. Επίσης, να πω ότι τροφοδοτούνται τέτοια φαινόμενα αφενός από θρεπτικά υλικά, τα οποία πιθανόν να προήλθαν στην περιοχή από ανεπεξέργαστα λίμματα, αλλά και από τη θερμοκρασία η οποία έχει ανεβαίνει αυτή την εποχή. Δηλαδή τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται συνήθως τέτοια εποχή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, τώρα, καλημέρα. Για πάμε τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, πάμε στη Μαρία Τσαχαράκη ξανά, γιατί είναι εβδομάδα προετοιμασίας τώρα για τις μεγάλες συναντήσεις στη Σύνοδο Κορυφής. Αρχίζει όλο αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Μαρία, για τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, για τις συναντήσεις τους με τον κύριο Μπάιντεν. Ποιο είναι το κλίμα που έχεις? Τώρα έχουν αρχίσει και αναρωτιούνται εδώ ποιον θα δει πρώτα ο Ερντογάν. Θα δει τον Μπάιντεν ή θα δει τον Μητσοτάκη? Και ανάλογα ποιον θα δει, θα επηρεάσει την επόμενη συνάντηση. Σωστά. Λένε μάλιστα η Χουριέτη σήμερα με πρωτοσέλιδο που βγαίνει, λέει ότι αν δει πρώτα τον Μπάιντεν ο κύριος Ερντογάν, αυτή η συνάντηση σίγουρα θα επηρεάσει και τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Αν όμως δει πρώτα τον κύριο Μητσοτάκη πριν από τον Μπάιντεν, δεν θα μπορέσει να ανοίξει τόσο πολύ τα χαρτιά του Ερντογάν απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί θα περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Μπάιντεν. Ακριβώς, τι στάση θα κρατήσει ο Μπάιντεν. Και βέβαια με τον Μπάιντεν ξέρουμε το μεγάλο ζήτημα είναι η S-400. Εκεί θα κληθεί ο κύριος Ερντογάν να δώσει μία απάντηση. Τι θα κάνει με αυτό το ρωσικό σύστημα? Θα το απενεργοποιήσει, θα του δώσει μία τέτοια υπόσχεση? Θα το βγάλει εκτός χώρας, που μάλλον είναι απίθανο κάτι τέτοιο, γιατί αν κάνει κάτι τέτοιο ο κύριος Ερντογάν, πολιτικά λένε κάποιοι εδώ, έχει τελειώσει. Από εκεί και πέρα το γόητρό του θα πέσει στο πάτο, ας πούμε. Νομίζω ότι από αυτή την απάντηση κρίνονται όλα, Μαρία. Δεν νομίζω ότι κρίνεται με τη σειρά των συναντήσεων. Από αυτή την απάντηση κρίνονται τα πάντα για τις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνεις με τους πυράβλους. Ναι. Έτσι. Και εγώ δεν τους θέλω. Ναι. Είναι θέμα γοήτρου και για τις δύο χώρες. Και ο Μπάιντεν για να δείξει τη δυναμική του απέναντι στην Τουρκία και ο Ερντογάν φυσικά για να δείξει ότι δεν θα υποχωρήσει μέχρι τέλους επειδή το ζητάει η Αμερική. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση. Θα καθοριστούν οι σχέσεις από εκεί και πέρα της υπερδύναμης Αμερικής με την Τουρκία και το αντίστροφο. Τώρα, θα υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην είναι εκεί, αλλά θα έχει το βλέμμα του εκεί. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έτσι, γιατί περιμένει το φίλο του δύο μέρες μετά να λειτουργήσει. Ναι. Ναι. Παιδιά, καθίστε να πάμε λίγο στην συνάδελφό μας, τη Φώτη.
Την αρχιτέκτρια της Δημοκρατικής της Ρόδου. Να δούμε, θυμόσαστε τότε που είχε γίνει, που είχαν επιβιλώσει τη σημαία στο Καστελόριζο. Βεβαίως. Να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε, γιατί τη στελέχη του Καράρ TV είναι αντιμέτωπα πλέον, θα έρθουν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σας, καλημέρα από τη Ρόδο. Είχαμε εξέλιξη ακριβώς για αυτό το θέμα που είχε αναστατώσει το Καστελόριζο, το 12 και ολόκληρη τη χώρα τότε, το Σεπτέμβριο του 20 να θυμίσουμε. Ναι. Καθώς πλέον έχουμε έτοιμα συνδρομής για την εξιχνίαση της υπόθεσης, για την επιδήλωση της σημαίας στο Καστελόριζο στην Ιντερπόλ, που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Ρόδου και διαβιβάστηκε για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών της Ρόδου. Διότι στο πλαίσιο της δικαστικής συνδρομής τώρα θα κληθούν να παράσχουν στοιχεία. Οι αρμόδιοι του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού, όπως πολύ σωστά είπατε, Καρά TV, το οποίο είχε δώσει στη δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο με πλάνα από ντρόουν, τα οποία έδειχναν από ψηλά την ελληνική σημαία στο Καστελόριζο μετά τη δολιοφθορά, όταν είχε βαφτεί με την κόκκινη πογιά. Γιατί το κανάλι είχε αναφέρει ότι αυτοί που επεδήλωσαν τη σημαία ήταν ομάδα Τούρκων εθνικιστών μηχανικών, ναι, που παρουσίασε ως δράστης της δολιοφθοράς, και στο ρεπορτάζ φαινόταν να γνωρίζουν στο Καρά TV τι ακριβώς συνέβη. Και μάλιστα είχε υποστηρίξει η τουρκική τηλεόραση ότι έγινε η πράξη αυτή ως αντίδραση σε διαδηλώσεις που είχαν γίνει στην Θεσσαλονίκη από, κατοίκους της περιοχής για τότε ήταν η υπόθεση της Αγίας Σοφιάς που πρόκειται να μετατραπεί σε τζαμί τον Ιούλιο. Ναι. Είπε λοιπόν το Καρά TV ότι στο πλαίσιο των αντιπίνων Τούρκοι μηχανικοί πέταξαν με ντρόουν πάνω από το νησί μπαλόνια τα οποία περιείχαν κόκκινη πογιά την οποία πέταξαν και είχε ως αποτέλεσμα να βαφτεί η σημαία της Ελλάδας κόκκινη. Είναι μια σημαία, να θυμίσουμε, πάνω σε ένα βράχο πάρα πολύ μεγάλη. Τη βλέπουμε, η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στο βράχο εκεί στο Καστελόριζο. Ακρότητες. Έτσι, που τη βεβήλωσαν, ρίχνοντας αυτή την κόκκινη μπογιά. Και να θυμίσουμε επίσης ότι εκείνη την ημέρα οι κάτοικοι στο Καστελόριζο είχαν ξυπνήσει, θα θυμάστε πολύ σωστά γιατί είχατε παρουσιάσει και εσείς το ρεπορτάζ, με τουρκικά εμβατήρια, τα οποία ακούγονταν από ντρόν που πέτυχε πάνω από το νησί. Έτσι λοιπόν, πλέον η εξέλιξη είναι ότι στο μέσο της Ιντερπόλ Τουρκίας θα κληθούν οι υπεύθυνοι του τηλεοπτικού σταθμού να λογοδοτήσουν για τις πληροφορίες και από πού προκύπτουν αυτά όλα που υποστηρίζουν στο ρεπορτάζ τους. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πόσος καιρός έχει περάσει. Βέβαια, πόσος καιρός έχει περάσει. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα εδώ να ζητάμε το λόγο από το συγκεκριμένο κανάλι. Να σημειώσω ότι πρόσκειται στην αντιπολίτευση. Το Καράρ TV, Το συγκεκριμένο, το Καράρ TV είναι και εφημερίδα εδώ. Δεν είναι ότι, να διευκρινίσουμε, ότι αυτό έκανε την κίνηση. Απλά έδωσε τις πληροφορίες και γι' αυτό δικάζεται, όπως μας είπε και η συνάδελφος από τη Ρόδο. Επομένως, δεν είναι ικανό το κανάλι, θέλω να πω, να κάνει αυτή την ενέργεια, να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Απλά έδωσε το βίντεο και τις πληροφορίες. Μάλιστα. Που το έχει αναδείξει ούτως ή άλλως. Παντελή, λίγο την υπομονή σου. Έχουμε κουράσει σήμερα, αλλά έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε τη Μίνα την Καραμήτρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Μίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Να σας πω λοιπόν ότι χθες το βράδυ ένας κάτοικος στα Λιώσκια και μάλιστα σε κεντρικό σημείο, θα έλεγα, εντόπισε στη ταράτσα του σπιτιού του δύο βολίδες. Ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, παρέδωσε τις βολίδες στο αστυνομικό τμήμα, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, για να ακολουθήσει τώρα η διαδικασία, να δούμε αν ήταν παλιές, πόσο πρόσφατες είναι, εν πάση περιπτώσει από τι όπλο είναι. Σημασία πάντως έχει ότι ένας κάτοικος μιας περιοχής, ένας ανυποψίαστος πολίτης, ανεβαίνει στην ταράτσα του σπιτιού του και εντοπίζει δύο βολίδες. Mm. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάποιος πυροβολούσε από το δρόμο ή από κάποιο άλλο σημείο, δεν ξέρω, και δύο βολίδες πετάθηκαν στην ταράτσα. Ακριβώς. Ναι. Κρατάω μία επιφύλαξη να δούμε πόσο παλιές
είναι οι βολίδες, για να δούμε ακριβώς αυτό. Δεν είχαμε κάποιο πρόσφατο περιστατικό εκεί στην περιοχή, είτε με πανηγύρια, είτε με πυροβολισμούς, είτε με ληστείες, κάτι από το αστυνομικό ρεπορτάζ? Πρόσφατο εννοώ. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι είναι μια περιοχή που έχει καταγραφεί πολύ συχνά να έχουμε πυροβολισμούς χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ανέφερες. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, έχουμε πολλές φορές περιστατικά να έχουμε πυροβολισμούς έτσι, γιατί κάποιος πυροβόλησε. Έτσι ήθελε, ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να προχωρήσει λίγο η μέρα και η έρευνα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Καλημέρα, Μίνα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Τώρα, Παντελή, καλημέρα ξανά. Καλημέρα, Παντελή μας. Τι έκανε η γερμανική κυβέρνηση? Το Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας λέει πήγε να μοιράσει ακατάλληλες μάσκες σε άστεγους, ανέργους και αμαία. Ήτανε μάσκες οι οποίες δεν είχαν πάρει πιστοποίηση. Ναι. Και το σχέδιο, ναι, ήταν να το μοιράσουν σε αυτές τις κατηγορίες. Μπράβο. Έγινε γνωστό. Κατηγορείται τώρα από τους σοσιαλδημοκράτες ο Υπουργός Υγείας, ο Γιεν Σπαν, άλλη μια γκάφα που έκανε ο Γιεν Σπαν, και ζητάνε την παραίτησή του. Είναι μία από τις πολλές γκάφες που έχει κάνει ο Γερμανός Υπουργός Υγείας, και δεν πήγανε και τόσο καλά τα πράγματα και με την πανδημία και με τα εμβόλια στην Γερμανία. Να σας πω ότι σχετικά με τα εμβόλια από σήμερα... Γερμανία μιλάω τώρα, έτσι. Ναι. Για τη Γερμανία από σήμερα ξεκινάνε οι εμβολιασμοί των παιδιών άνω των 12. Μάλιστα. Εθελοντικά βέβαια, έτσι. Ναι. Όποιος θέλει. Ενώ από σήμερα δεν υπάρχει και προτεραιότητα. Όποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο μπορεί να πηγαίνει σε ένα κέντρο εμβολιαστικό και να το κάνει. Δεν χρειάζεται να τον καλέσουν, δεν χρειάζεται να πει σε κάποια λίστα. Έχει προχωρήσει πάρα ούτε πολύ. Ούτε να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή πάω εγώ σε ένα εμβολιαστικό. Ναι, να πάρει ένα τηλέφωνο, να κλείσει ένα ραντεβού. Δεν χρειάζεται, δηλαδή περιμένει να δώσει κάποια ειδοποίηση ότι ήρθε η σειρά του. Τώρα, όποιο πολίτη θέλει να εμβολιαστεί, μπορεί να εμβολιαστεί. Ακόμα και τα παιδιά. Από το Σαββατοκύριακο έχουν ανοίξει σχεδόν τα πάντα. Τα πάντα. Παραμένουν κλειστά μπαρ, κλαμπ κτλ. Εστίαση έξω. Για τους εμβολιασμένους μπορούν να κάθονται έξω χωρίς τεστ και τα λοιπά, και πάει πάρα πολύ καλά το θέμα της πανδημίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση των κρουσμάτων και των θανάτων. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Το ποσοστό των εμβολιασμών, Παντελή, το γνωρίζουμε στη Γερμανία? Και σε ποια θέση βρίσκεται η Γερμανία, αν θυμάσαι? Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πια για πρώτο... Πρώτη δόση πάνω από 35-40%, κάπου εκεί βρίσκεται, έτσι. Mm-hmm. Σχεδόν λένε ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε φτάσει το επιθυμητό ποσοστό. Πάντως η πανδημία, το εμβόλιο δείχνει ότι ο τρόπος για να νικηθεί η πανδημία και να πέσουν δραματικά τα νούμερα είναι το εμβόλιο, δεν υπάρχει... Καλημέρα. Μια ερώτηση στον Παντελή. Σε άσχετο θέμα, δεν ξέρω αν σε φνιδιάζω, απλώς επειδή είναι ένα θέμα που απασχολεί. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό, είμαι σίγουρος. Το ξέρεις όμως. Έχει απαντήσει για όλα ο Παντελής. Είναι ισχύει γι' αυτό. Υπάρχει κάποια αντίδραση από τους Γερμανούς στην εκδήλωση δυσφορίας του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδη, και του Πρωθυπουργού, γιατί δεν κληθήκαμε για δεύτερη φορά στη Σύνοδο για τη Λιβύη? Ναι, ρώτησα την Παρασκευή το Υπουργείο Εξωτερικών στο briefing. Μου είπανε ότι θέλουν ένα κύκλο συμμετεχόντων από τον οποίο θα υπάρξει αποτέλεσμα και ότι θα πάρουν μέρος αυτοί που είχαν πάρει και στην πρώτη διάσκεψη. Όταν λένε ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα, εννοούν να πάμε σε εκλογές στην Λιβύη ειρηνικά και να φύγουν οι Τούρκοι στρατιωτικοί από τη Λιβύη. Αυτό ζητάνε. Πιστεύουν ότι αν έρθει η Ελλάδα θα εμπλακούν σε μία διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και οι Τούρκοι θα συνεχίσουν να παραμένουν στρατιωτικά στη Λιβύη. Για να φύγει λοιπόν, λένε, η Τουρκία από τη Λιβύη, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να εμπλακεί η Ελλάδα. Να σας πω τέλος επίσης ότι εδώ και δύο μέρες ήταν στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Μάικλ Ροτ, έτσι. Καλημέρα. Παντελή, ευχαριστούμε. Μαρία και τη Μαρία Τσαχαρά. Καλημέρα. Να είστε καλά.
Ωραία, πράγματα. Αποφάσισε να αμαρτήσει. Ναι, 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 ναι. Ωραία, να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τα λέμε του μωρού, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Του μωρού. Λοιπόν, ναι, να δώσουμε το τετραήμερο για ένα ζευγάρι στη Σαντορίνη που προσφέρει η εκπομπή στι Βιλέ Λαπόντα, στη μαγευτική Σαντορίνη, σε σου περίοδο σουίτα με εξωτερικό τζακούζι, παρακαλώ, Κυριάκη. Μπείτε στο site, ναι, στο laportavillage.gr, να δείτε εκεί όλες τις παροχές, φαίνεται καταπληκτικό. Pool bar, είναι εδώ, παιδιά, φοβερό, λέει, φοβερό. Με θέα το φάρο του ακροτηρίου και τη θάλασσα. Εντάξει, τώρα θα ταξιδέψετε και με το Διονύσιο Σολωμός της Ζάντε Φέρης και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.zandeferis.gr για να δείτε και το πλοίο να το απολαύσετε. Τώρα, μαζί, μην ξεχνάτε το μεγάλο δώρο του Open, το SUV της Toyota, το CHR Hybrid με 24.000 ευρώ αξία μέσω του 14999. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία Μαριάννα μας. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Βεβαίως. Και να είμαστε καλά, παιδιά. Να ξέρεις ότι μου βάλετε τραγούδι την Παρασκευή, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Μάλιστα. Και επηρεάστηκε η Γεωργαντή. Και πήγε πάνω. Και το Σαββατοκύριακο ήταν στο δεύτερο πόδι. Και πήγε πάνω. Ανέβασε και φωτογραφίες, προκάλεσες. Τα πούμε όλα. Ας τα πούμε μετά να κάνουμε τις ιστοσελίδες. Ναι, για να μην έχουμε την αρχισυντάχτη να μας φωνάζει. Πάμε στις ιστοσελίδες. Έχεις πολλά. Να πάμε, κορίτσια. Είναι δυνατόν να αφήνεις το δεύτερο πόδι για να πάμε στις ιστοσελίδες? Θα τα πω όλα αναλυτικότατα το τι έκανα. Θα έχετε ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου. Μόνο μην μας πεις καταλάβεις τι πήγες και στο Άγιο Όρος. Μπερδευτείς. Δεν είναι. Το έφερα εδώ σήμερα. Α ξεκινήσουμε. Ή το jet ski δεν την πήγε μέχρι την αυτοκίνηση. Πού το ξέρεις, Γιάννη. Έβαλε και τις τουαλέτες της και βλέπαμε, τα βράδια της. Τα social media δεν βάλετε. Βόγγιξε το Instagram, δεν τα ανέβασα. Έχω ακόμη φωτογραφίες. Όλη την εβδομάδα θα ανεβάζω πορτοκαράς, 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 πορτοκαράς. Μόνο πορτοκαράς θα βλέπετε. Ομόρφινες. Μάλιστα. Αλήθεια. Ξεκουράστηκες. Κάτι άστε στις σελίδες να το συζητήσουμε. Άντε, έλα, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ethnos.gr, τα bonus εμβολιασμένους και όσους έχουν αναρρώσει που μελετάει η κυβέρνηση. Ημερησία Φώτης Κουρμούσης στην ημερησία. Οι 10 λόγοι της νέας ρύθμισης χρεών. Πληρώνεις ή πτωχεύεις. Last Journal. Πού ανεβαίνουν και πού πέφτουν οι αντικειμενικές αξίες. Σήμερα ανακοινώσεις από τον Σταϊκούρα. News Bomb. Αυτά είναι τα μπόνους για τους εμβολιασμένους. Οι προτάσεις για σελφτές, μάσκες, εστίαση, ταξίδια. Πρώτο θέμα, προνόμια για τους εμβολιασμένους. Όλα τα σενάρια που είναι στο τραπέζι και τα επόμενα βήματα χαλάρωσης. Athens Voice, σήμερα ανακοινώσεις για αντικειμενικές αξίες έμφυα. LIFO, τι είναι οι μάχες breakdance που έρχονται στην Πειραιώς 260. News It, πότε έρχονται τα προνόμια για τους εμβολιασμένους και όσους έχουν αναρρώσει. Pondos News, μαρτυρία Γιώργιου Γιουλτουρίδη από την Κερασούντα. Εμείς είχαμε ψήρες. Εμείς δεν είχαμε ψήρες, αλλά μας βάζανε στην καραντίνα. Και τέλος, News Beast, έρχονται 5 προνόμια για τους εμβολιασμένους, κίνητρα για τους διστακτικούς. Μάλιστα. Ναι. Μεγάλη συζήτηση. Συζήτηση. Λοιπόν, θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες πολύ αυτό το θέμα. Γιατί ώρα στο Σαββατοκύριακο. Για παιδιά, πες, παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ωραία στο Πορτοκαράς. Δηλαδή, εγώ λέω στον κόσμο να πάει πραγματικά. Ναι. Γιατί είναι πολύ. Βέβαια, jet ski. Εσύ άκη μου κάνει jet ski. Βέβαια. Από όλα κάνει άκη. Βεβαίω. Αν με σηκώνει, βέβαια. Γιατί. Εγώ θέλω μία μέρα, επειδή μου το έχει πει, να πάμε. Έχει και γήπεδα τένις εκεί. Ναι. Είναι για πολύ οικογενειακή κατάσταση. Έχει τα πάντα μέσα. Έχει τένις, έχει γκολφ. Δηλαδή τα έκανα όλα. Είμαι πτώμα. Νομίζω χρειάζομαι ένα ερωτική άδεια 2 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Πάμε. καμία. Θέλω μία φορά να πάμε. Μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Εσύ είσαι αυτή εκεί που βλέπουμε. Όχι, δυστυχώς, εμένα δεν μπορούμε να πάμε να βγάλουμε την εκπομπή από εκεί. Το πρώτο τέλεια καλά. Ιδέα. Έσκασε η ιδέα τώρα. Για 2 εβδομαδούλες. Της δώρας. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Πήγα εκεί και μου στείλαν πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Ότι πώς είναι το πρώτο καράς, πώς έχει ανανεωθεί. Γιατί υπήρχε αυτή η φήμη ότι θα αλλάξει όλο. Εντάξει, όμως σε 5 μήνες τώρα που έχει γίνει ανακαίνιση, φυσικά και δεν έχει προλάβει να αλλάξει όλο. Δηλαδή είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, αλλά αυτό θα γίνει 7 αστέρων, το καλύτερο ξενοδοχείο της Μεσογείου, μέσα σε βάθος χρόνο όμως, 2-3 χρόνια. Ναι. Εντάξει, εγώ κοιμήθηκα πάρα πολύ λίγο. Γιατί κάναμε water sports, έχει επιλογές για να φας, έχει και τα beach bar. Ναι, πήγατε και στο Μαρμαρά να φάτε. Το ξέρεις και αυτό. Μαριάννα, όταν εγώ πήγαινα στο Μαρμαρά, εσύ ήσουν αγέννητη. Πήγαμε και στο Μαρμαρά. Αν και μέσα έχει πολλά ωραία εστιατόρια. Πήγαμε και στο Μαρμαρά που είναι δίπλα. Δηλαδή, άμα θες μια μέρα να πας έξω, έχει μια πολύ ωραία ταβερνούλα έξω από το Μαρμαρά, ο Πάνος, την ξέρεις. Ναι, 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 και ένα ωραίο μπαράκι εκεί μπροστά.
Έχει ζήσει χρόνια. Ωραίο. Είναι, μια πολύ, είναι πολύ ωραία απόδραση, πιστεύω, και είναι και πολύ κοντά. Δηλαδή, λες τώρα αεροπλάνο, μια μισή ώρα, εγώ επειδή κοιμήθηκα, μου φάνηκε λες και πήγα. Όχι, είναι πολύ κοντά. Γενικά στη Χαλκιδική, έτσι. Αν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, είναι όλα κοντά στη Χαλκιδική. Είναι, δεν είναι... Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι, οι αποστάσεις είναι εύκολες. Ειδικά οικογενειακό και λόγω COVID τώρα που τα έχει όλα μέσα, εγώ πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Μας ταξίδεψες λίγο όμορφα. Κοιτάξτε, ορισμένοι έχουν κάποια φετίχ. Άλλοι. Άλλοι είναι λίγο μαζοχιστές. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι πήγαν να κάνουν μασάζ με τόσο ξύλο. Εντάξει, έχω ακούσει ότι κάποιους τους ανάβει λίγο. Τι δείχνουμε πρωί πρωί, βρε Μαριάννα μου. Όλους τι πιέτε, ρε. Μασάζ είναι. Είναι μασάζ στην Τουρκία. Λοιπόν, πήγαν να κάνουν μασάζ τα παιδιά. Ναι. Ένας γνωστός blogger. Και από ό,τι φαίνεται, μόνο που δεν χαλάρωσε. Δηλαδή, ναι. Έγιναν όλα τα υπόλοιπα. Μαύρος είχε. Ναι, σαν μαρτύριο. Δηλαδή, ναι. Στο μασάζ πηγαίνεις να χαλαρώσεις. Αυτό τώρα τα βίτσια, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ναι. Βίτσια, επιτρέπεται. Να σου πω κάτι τώρα. Με τόσες που δεν μπορείς να πεις απέσεις κάτω, σου πω σκαποδάει. Ναι, νομίζω ότι το βγάλανε βίντεο, βασικά ξεκαρδίστηκαν στα γυαλιά. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό τους έκανε να χαλαρώσει τόσο πολύ. Σε αντίθεση με αυτό το ξύλο που βλέπουμε ότι γίνεται. Αυτός μπορεί να βγει κατακόκκινος από εκεί. Γι' αυτό πληρώνεις. Ναι, και πολλά. Βέβαια, γι' αυτό σου λέει. Γι' αυτό λες, γι' αυτό. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε. Κανονικά, λοιπόν. Κανονικά θα έπρεπε ο μασέρ να πληρώνει, ναι. Γιατί του δίνεται δυνατότητα να εκτονωθεί. Να ξεσπάσει κάπου. Έτσι. Να ξεσπάσει και να εκτονωθεί. Αυτός θα έπρεπε να πληρώσει το νεαρό. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Γούστα είναι αυτά, ο καθένας με ό,τι θέλει. Δεν ξέρω. Περίεργα γούστα. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο που είναι πιο πολύ γυναικείο θέμα. Ναι. Εμείς, Άκη, μπορεί να το έχει ζήσει με τη γυναίκα σου. Τελευταία στιγμή μπορούμε να δούμε τα νύχια. Έσπασαν, θέλουμε να φτιάξουμε τα νύχια, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι ήρθε τώρα, ένα μαγαζί το οποίο έχει φτιάξει ειδικό μηχάνημα το οποίο μάλλον θα πωλείται και στο τέλος, που είναι ρομπότ και φτιάχνει μόνο του τα νύχια. Δηλαδή δεν χρειάζεται, π.χ. τώρα ξυπνάς εσύ το πρωί, βλέπεις ότι το νύχι σου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λες πώς θα βγω στην εκπομπή. Δεν μπορώ να βγω στην εκπομπή. Με κέρμα το κάνεις αυτό. Αυτό τώρα πληρώνεις στο μαγαζί, αλλά εφόσον αγοραστεί και βγει στην αγορά, θα μπορείς να το έχεις και σπίτι σου. Μάλιστα. Κάτσε, ρε παιδί μου, πέρα στο βάφι το νύχι, το μανικιούρ ποιος το κάνει. Όχι, εκείνο κάνει ημιμόνιμο και απλό. Τώρα θα μου λέει ο Άκης τι λέμε. Μανικιούρ όμως για να στο καθαρίσουν και να στο κάνουν σχήμα και τα λοιπά. Αυτό δεν έχει φτάσει ακόμη να το δεν κάνει. Άκη μου, ξέρεις τις διαφορές του ημιμόνιμου και του απλού. Δεν έχει καθόλου. Λοιπόν, Μαριάννα. Καθόλου. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδί. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σε βλέπουμε κουρασμένοι από το Σαββατοκύριακο. Πήγαινε στο γραφείο να ξεκουραστείς. Λοιπόν. Η Ελευθερία Σπυράκη μαζί με γονείς από το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Καλυθέας κατηγίνεται εκεί με τα παιδιά. Τα βάζονται μέσα σε προκάτ. Αντιδρούν οι γονείς. Ακόμη και τώρα τη συζήτηση κάνουμε. Βέβαια. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των γονέων εδώ στο 12ο Δημοτικό της Καλυθέας. Καθώς ενημερώθηκαν ότι τα παιδιά προσχολικής αγωγής, τα οποία θα έρθουν τον Σεπτέμβριο, θα κάνουν μάθημα μέσα σε ProCAT, διότι εδώ στο Δήμο τουλάχιστον, όπως έχουν ενημερωθεί οι ίδιοι, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κτηριακές υποδομές, ούτως ώστε να στεγάσουν τα παιδιά και να ξεκινήσουν να κάνουν σε κανονικά σχολεία μάθημα και όχι σε ProCAT. Ενώ τώρα μόλις ενημερώθηκα ότι το ίδιο θα ισχύσει σε τουλάχιστον 4 δημοτικά σχολεία, δηλαδή σε 4 δημοτικά θα τοποθετηθούν ProCAT. Κύριε Λάμπρου, πρόκειται για τον διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Ναι, να τον σχολείου. Ακούσουμε, Ελευθερία μας. Αυτή τη στιγμή έχετε 274 παιδιά στο σχολείο και ενημερωθήκατε έχουμε ότι θα έρθουν κι άλλα. 302. 302 και θα έρθουν άλλα 25 έως 50. Ναι. Στον ίδιο χώρο, σε καιρό πανδημίας, προκρίνεται μια λύση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών που ήδη φοιτούν στο σχολείο, αλλά και των μαθητών που πρόκειται να έρθουν στο σχολείο. Ο Δήμος Καλυθέας επί 3,5 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για την προσχολική αγωγή. Δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία αίθουσα επιπλέον. Δεν έχει δεσμευτεί κανένας νέος χώρος, αν και υπάρχουν διαθέσιμοι. Αυτή τη στιγμή ζητείτε από το 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθέας να αφαιρεθούν 2 αίθουσες διδασκαλίας. Ναι. Από το οι οποίες χρησιμοποιούνται για μάθημα. Από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθέας, η αίθουσα των εκδηλώσεων, προκειμένου να μπουν σε αυτήν άρα λέτε, άλλα 25 παιδιά. Επειδή δεν ξέρουμε τα στοιχεία που μας δίνετε, προφανώς έτσι είναι, λέτε ότι υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες.
Και παρόλα αυτά επιλέγετε το διαθέσιμες... Ναι. Και τι σας απαντάει ο Δήμος από τη στιγμή που υπάρχουν αίθουσες. Για ποιο λόγο ο Δήμος προτιμά το ΠΡΟΚΑΤ αντί να τα βάλουν σε κανονικές τάξεις. Επειδή αυτή τη στιγμή έχουν καθυστερήσει 3,5 χρόνια, ναι, δεν δέχονται να χρησιμοποιήσουν αίθουσες που έχει, χώρους που διαθέτει ο Δήμος και προτιμούν την εύκολη λύση να στηβάξουν τα παιδιά μέσα στα ήδη υπάρχοντα σχολεία. Μάλιστα. Υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και όχι, μπορώ να σας τους αναφέρω. Όχι, όχι, μην μας τους πείτε. Όχι, φτάνει που μας λέτε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι. Ενδεικτικά, ελευθερία. Ναι, για ένα λεπτό, κύριε Διευθυντά μου, για να ακούσουμε τι λένε οι γονείς. Να μου επαναλάβει λίγο γιατί... Ναι. Μισό λεπτάκι να δώσω το λόγο και στην κυρία Χατζη Αλεξάνδρου, η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου Γονέων. Ναι. Και κύριε Χατζη Αλεξάνδρου, και εσύ σαν μητέρα θεωρώ ότι το παιδί σας δεν θα θέλετε να κάνει μάθημα μέσα σε ΠΡΟΚΑΤ. Έτσι, οι υπόλοιπες μανάδες οι οποίες θα στείλουν τα παιδιά τους το επόμενο διάστημα, δηλαδή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο σχολείο και μάλιστα θα κάνουν μάθημα κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι σας λένε. Καταρχήν, ομόφωνα ο Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θέλει να το δεχτεί. Και οι λόγοι είναι προφανείς. Δεν είμαστε κατά της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Όλοι είμαστε υπέρ, γιατί όλοι έχουμε περάσει του να έχουμε μικρά τα παιδιά και πρέπει να πάνε από νωρίς στο σχολείο. Όμως, θα πρέπει να δείξουμε την ανάλογη αξιοπρέπεια και στα παιδάκια αυτά 4 χρονών που θα πάνε σε ένα κτίριο το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πήραμε επίσημη απάντηση από τη συνέλευση του Δήμου ότι θα είναι τα ΠΡΟΚΑΤ και να μην ανησυχούμε για τις υπάρχουσες τουαλέτες, συγγνώμη που θα το πω, οι οποίες είναι τουρκικές, τα ξέρετε σε όλα τα δημόσια σχολεία, γιατί θα έχουν τα ΠΡΟΚΑΤ τουαλέτα μέσα, αν είναι δυνατόν, έτσι, από πλευράς υγιεινής. Δεύτερον, ότι θα πρέπει αυτοί οι χώροι μέχρι να γίνουν να παραχωρηθούν αίθουσες από το σχολείο μας, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δηλαδή, άμα θα βγάλουμε τα παιδιά που κάνουν τώρα μάθημα σε αυτές τις αίθουσες, τα δικά μας τα παιδιά πού θα πάνε, πώς θα γίνει, θα συμπτύξουμε τμήματα, θα αναγκαστούμε δηλαδή να μην τηρήσουμε μέτρα, κάνει, γιατί πάντως και σε αυτήν την ερώτηση ειδικά που όταν κάναμε... Λέτε, εντύπωση μας κάνει, ειδικά όταν λέτε και λέει και ο διευθυντής σχολείου, ότι υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, αλλά ο Δήμος επιλέγει κοιτάξτε, τη λύση του ΠΡΟΚΑΤ. Κοιτάξτε, οι διαθέσιμες αίθουσες, ναι, να σας πω κάτι, όταν ένας Δήμος, όπως είναι ο δικός μας, ο οποίος έχει 2 πανεπιστήμια και ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά λύκεια της Ελλάδος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν αυτός ο Δήμος έχει χώρους που 3,5 χρόνια θα μπορούσε να κάνει κτίρια για τα παιδιά, έτσι, ναι, θεωρώ αδιανόητο, και συγχωρέστε με, δεν έχω μάθει να μιλάω διαφορετικά, ναι, θεωρώ αδιανόητο να καταπατάει το δικαίωμα των δικών μας παιδιών για μια υγιεινή και σωστή καθημερινή μαθητική ζωή, για να στιβάξει άλλα παιδάκια και για η λέξη είναι αυτή. Κυρία Κατζηλεξάνδρου, τι θα κάνει το... να είναι αξιοπρεπή. Το Υπουργείο θα το ξαναδούμε το θέμα. Ελευθερία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τον Διευθυντή και τις υπόλοιπους γονείς. Καλημέρα. Που βρίσκονται εκεί και διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Για χόμπι, έξω εκεί πέρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ναι, ναι. Καλή σας ημέρα. Διεκδικούμε σχολεία για όλα τα παιδιά της Καλυθέας. Διεκδικούμε νέους χώρους. Ναι. Όχι στίβαγμα στους ήδη υπάρχοντες. Είναι απαράδεκτο καλά σε καιρό πανδημίας να έχουμε αυτή την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Καλημέρα. Από το 2017. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι τώρα που διαμαρτύρονται. Και σου λέει, ρε παιδιά, 3,5 χρόνια έχουν περάσει. Γιατί δεν μας δίνετε αίθουσες? Άρα λοιπόν πρέπει ο Δήμαρχος εκεί πέρα της Καλυθέας να απαντήσει και να απαντήσει και το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον δικό μας τον Γιάννη Τοφόσκο, τον διευθυντή της Ημερησίας. Καλημέρα. Ημερησία.gr. Καλώ ήρθατε. Με πλούσια οικονομική επικαιρότητα. Και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλη επικαιρότητα και για το εργασιακό και για τις αντικειμενικές αξίες. Ακριβώς. Έχουμε πλούσια ατζέντα. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χαρανίκα, τον πρόεδρο της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και επιχειρηματικότητας. Καλημέρα, κύριε Χαρανίκα. Καλημέρα. Ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης κοντά μας, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη μαζί με τον κύριο Τσαγκάρη. Έμπορος και γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου των Αθηνών. Παιδιά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, γιατί ο κλάδος σας πλήττεται σημαντικά, κύριε Τσαγκάρη. Θα μας τα πει και ο Σπύρος, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Έτσι φαίνεται. Για πάμε στον κύριο Τσαγκάρη, μιας και τον έχουμε εκεί πέρα, να μας πει έτσι γρήγορα ποια είναι η εικόνα στην αγορά. Κύριε Τσαγκάρη. Η αγορά...
αγορά δεν κινείται καλά, κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Το λιανικό εμπόριο ήρθε πολύ καλά διασωληνωμένο από την κυβέρνηση μέχρι εδώ και εγκαταλείφθηκε. Το βουνό του αδιάθετου εμπορέματος που έχουμε ψάχνουμε να βρούμε αποθήκες που θα το βάλουμε, είναι απλήρωτο και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο βουνό με 7 μηνών επιταγές όπως έχουν μετατοπιστεί τον Ιούλιο. Εάν μία επιταγή σφραγιστεί από αυτές, τελειώνει και το εμπόριο για τον κάθε επιχειρηματία. Εδώ έχουν δημιουργηθεί λόγω του αλγορίθμου δύο ταχύτητες και λόγω της ενίσχυσης κάποιων δραστηριοτήτων και κάποιων άλλων όχι. Η μία ταχύτητα είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολλά κρατικά χρήματα και με κρατικά χρήματα σαρώνουν τώρα και συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει ψίχουλα και αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό δημιουργεί και έναν αθέμητο ανταγωνισμό που δεν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε. Εκτός από το... Γιατί δεν έχουν πάρει όλοι. Δεν έχουν πάρει, γιατί ο αλγόριθμος δουλεύει, ο αλγόριθμος δούλευε κατά έναν τρόπο που δεν το κατάλαβα. Άλλωστε, δεν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλο ακούμε η εστίαση ενισχύεται και πολύ καλά, ο τουρισμός ενισχύεται, αλλά το λιανικό εμπόριο που έχει τη μεγαλύτερη πληγή και θηλιά, που είναι το αδιάθετο εμπόριο. Πώς θα πληρωθεί αυτό το εμπόρευμα τον Ιούλιο? Δεν έχουν πληρώσει οι συνάδελφοι ακόμα ούτε μία επιταγή, ούτε του Νοεμβρίου που πληρώνεται τώρα τον Ιούνιο, ούτε όλων των άλλων μηνών, 7 μηνών επιταγές τον Ιούλιο. Ο Υπουργός δεν έχει καταλάβει, ο Υπουργός Ανάπτυξης, γιατί είναι κινητικός. Αν είχε καταλάβει τι ακριβώς θα συμβεί και θα πάμε 30% λιγότεροι τον Οκτώβριο στην αγορά, θα το είχε λύσει ίσως το θέμα. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του που δεν θέλω να το σκέφτομαι. Εμείς θα ισορροπήσουμε το Μάρτιο, μερική ισορροπία και μετά από 3 χρόνια. Έχει αρχίσει μια ανθρωποφαγία μεταξύ μας να αρχίσουν Black Friday τώρα το καλοκαίρι και όλα αυτά. Τώρα πρέπει να πάρουμε μια ενίσχυση 30% των αγορών τη σεζόν που χάθηκε με κρατική εντολή. Ναι. Δηλαδή να πάρουμε το 30% των αγορών για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις επιταγές. Να γίνει μια γενναία ρύθμιση 120 δόσεων και μια ρύθμιση 40 έως 60 δόσεων για τα τρέχοντα και να πάρε τα ενίκια μέχρι το τέλος της σεζόν μειωμένα για να μπορέσουμε να τσουλήσουμε και να μείνουμε όλοι ζωντανοί όπως ήρθαμε μέχρι τώρα με σωστές ενέργειες της κυβέρνησης, να μείνουμε όλοι ζωντανοί και να πάμε το χειμώνα στην καινούρια σεζόν να διαθέσουμε το στόκ μας χωρίς κέρδος βέβαια, γιατί θα είναι παλιό και πρέπει τα καταστήματα να νεωθούν. Με μια ασπιρίνη το 40% των ενοικίων που πήραμε. Δεν φτάνει, δεν φτάνει, Ιούνιο, δηλαδή, κύριε δεν Πρόεδρε. Γίνεται δουλειά. Γιατί επικρατεί τέτοια κατάσταση? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαγκάρης σας περιγράφει με ιδιαίτερο θυμό, θα έλεγα κιόλας. Αλλά το μέλλον, δηλαδή την αποσωλήνωση φοβάται, το οποίο ειδικά για την ένδυση υπόδηση, γιατί το εμπόριο δυστυχώς έχει πολλές ή ευτυχώς πολλές ταχύτητες, η ένδυση υπόδηση, η αποσωλήνωσή της, επειδή είναι βαριά χτυπημένος κλάδος, και όχι βέβαια με δικά μας στοιχεία, αλλά με στοιχεία της Ελστάτ, που αγγίζει γύρω στο 40%, από την αρχή της πανδημίας μιλούσαμε για στοχευμένα προγράμματα. Τα οριζόντια προγράμματα δυστυχώς δημιουργούν και πολλές αδικίες. Με συνέπεια, αυτό που περιέγραψε ο κ. Τσαγκάρης, δηλαδή ότι κάποιοι πήραν πολλά χρήματα και κάποιοι αδικηθήκαν έντονα, φαίνεται στα οριζόντια προγράμματα. Νομίζω τώρα ότι με στοχευμένες παρεμβάσεις διεκδικούμε. Πάντως, αν εδώ έχει σχηματιστεί ένα βουνό από 7 μήνες επιταγές, Γιάννη, που κινδυνεύουν να σκάσουν, μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα. Είναι, κύριε Παυλόπουλε, είναι γεγονός. Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Γι' αυτό βρεθήκανε προγράμματα επανεκκίνησης για τον τουρισμό και την εστίαση. Θεωρώ ότι ο τουρισμός πρέπει να ενισχύεται, σαφέστατα, αλλά δεν πρέπει να πέφτουμε στο ίδιο λάθος. Η ένδυση υπόδηση εκπροσωπεί το 13% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων στη χώρα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθός της και πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε στην επανεκκίνηση. Είναι και από το μικρό εμπόριο αυτό όμως το ποσοστό. Είναι και από αυτά τα καταστήματα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι συνολικά. Συνολικά. Η ένδυση υπόδηση παίζει και θέλουμε να παίξει ρόλο τεράστιο και την επόμενη μέρα. Μιλάμε ειδικά για την ένδυση υπόδηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί σήμερα είναι και ένα webinar της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, το οποίο ασχολείται ειδικά με αυτόν τον κλάδο, δηλαδή με τον κλάδο της ένδυσης υπόδησης, που είναι
από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος στο λιανεμπόριο, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω και αυτό θέλουμε με το συγκεκριμένο webinar και χαιρόμαστε και που θα συμμετέχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα του κλάδου και πόσο σημαντικά είναι για την ελληνική οικονομία. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μέχρι το 1987, τα προηγούμενα 30 χρόνια, είχαν τετραπλασιαστεί οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με ένδυση υπόδηση. Μέχρι το 2017, τα επόμενα 20 χρόνια, μειώθηκαν στο μισό. Γιατί ήρθε το φαινόμενο της γρήγορης μόδας, του φτηνού, και πολλά λάθη. Και είτε από εμάς, είτε από τις κυβερνήσεις, διαχρονικά. Οπότε, μετά το 2017, προσπαθώντας να ανακάμψουμε, δημιουργώντας ελληνικά μπραντς, αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι ότι ήρθε ο COVID και μας πήγε πάρα πάρα πολύ πίσω. Υπάρχει μια νέα άνθηση, θα μπορούσε να πει κανείς, και στο χώρο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι δειλά φαινότανε, γιατί εν όψη και της πράσινης μετάβασης αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο κλάδος όλος είχε δύο προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να... Άρα εδώ έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα, κύριε Πρόεδρε. Όπως τα περιγράψε και ο κύριος Σακάρης. Γιάννη, έχουμε το βουνό από τις επιταγές, τις επτάμινες, που κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα τεράστιο κανόνι στην αγορά. Σωστά. Ένα. Και δύο, ότι όπως καταγγέλλεται, υπάρχουν δύο ταχύτητες σε επίπεδο κρατικής ενίσχυσης. Γιατί στο λιανεμπόριο ακόμη δεν έχουμε πρόγραμμα αντίστοιχο με τον τουρισμό, την εστίαση, και το ζητάνε οι κλάδοι. Αυτό είναι το βασικό. Μάλιστα. Θέμα. Μάλιστα. Βασικό θέμα. Και αυτό θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Νομίζω ότι το έχει δει η πολιτεία και εντός των ημερών ελπίζω να γρήγορα, όμως, γιατί είναι σημαντικό και το timing, ναι, να αναγγελθεί, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Σας περιέγραψε ιδιαίτερα γλαφυρά ο κ. Τσαγκάρης την κατάσταση. Θα είναι τραγική τον Ιούλιο. Ο τσίρος δεν είναι ο αναμενόμενος, είναι ανεμικός. Όλο αυτό. Ο κύριος Τσαγκάρης λέει ότι μπορεί να μην γίνει όλο το Σεπτέμβριο. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσαγκάρη? Έτσι είναι, σωστό. Εμείς δεν έχουμε πλέον ταμιακά αποθέματα. Τα ταμιακά μας αποθέματα τελειώσαν από τον προηγούμενο Μάρτιο, στο προηγούμενο lockdown. Έχουμε να ανταγωνιστούμε και τις πολυεθνικές που δεν έχει εστίαση, ούτε ο τουρισμός. Ναι, μόνο εμείς έχουμε πολυεθνικές, οι οποίες και ενισχύονται με αποφάσεις της κυβέρνησης, με τις Κυριακές και όλα αυτά. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό? Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα. Αν δεν γίνει τώρα αυτή η βοήθεια από την κυβέρνηση, δεν θα πάμε καλά. Όλα αυτά που ακούτε, τα 70 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ, είναι για την πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτριες και τα. Εμείς πρέπει να πάρουμε από άλλα λεφτά ενίσχυση. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι σαφές, και έτσι όπως το λέτε. Τώρα. Με το ψηφιακό εμπόριο, ίσως να ρωτήσουμε, τι μετασχηματισμός έχουμε δει να συμβαίνει μέχρι στιγμής στις επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή... Να πάμε σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε για να μας απαντήσει σε αυτό και να ολοκληρώσουμε μετά. Για πάμε, την υπομονή σας. Για πάμε και ερχόμαστε. Επιστρέφουμε, παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε, γυρίζουμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολλά, σωστά, μηνύματα έρχονται για το εμπόριο, ότι έχετε δίκιο, κύριε Καρανίκα, κύριε Τσαγκάρη, Σπύρο. Και ρωτάει ο Γιάννης, ρώτησε κάτι πριν ο Γιάννης ο Φόσκολος, αν με το ηλεκτρονικό εμπόριο πήρατε μια ανάσα. Όχι, βέβαια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι... Ναι, πρόεδρε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σε εξέλιξη. Έχει πολλά, δεν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο, που μας βρήκε στην πανδημία με περίπου το 17% των συναδέλφων να έχουν και δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Όμως το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο ουσιακός μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία η οποία θα μας πάρει κάποιο χρόνο, όσο πιο γρήγορα τόσο πιο καλά. Χαρακτηριστικό ψηφιακός μετασχηματισμός είναι οι καινούργιες προωθητικές ενέργειες. Είναι η αλλαγή των καταναλωτικών συνθηκών και των καταναλωτικών συνηθιών του πελάτη. Είναι μέχρι και ψηφιακό δοκιμαστήριο. Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κομμάτι το πολυσύνθετο, το οποίο και εμείς και η πολιτεία από κοινού πρέπει να βρούμε, να σχεδιάσουμε και να βρούμε λύσεις, ούτως ώστε
να υπάρχουμε την επόμενη μέρα. Το οποίο ήρθε για να μείνει, κύριε Πρόεδρε, όμως εκτιμάται. Ήρθε για να μείνει. Και πώς θα τα απεξέλθουν και τα μικρότερα καταστήματα σε αυτό. Γι' αυτό μίλησα και για την πολιτεία, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει, είναι ο τρόπος για να ανοίξει ακόμα περισσότερη ψαλίδα. Mm-hmm. Η πράσινη μετάβαση, το άλλο κομμάτι, η άλλη πρόκληση, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από την πολιτεία. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει ακόμα περισσότερη ψαλίδα, που θεωρώ εγώ ότι θα κάνει και ζημία στην ελληνική τελικά οικονομία. Μόλις χθες είδαμε ότι πού φορολογούνταν οι μεγάλες επιχειρήσεις, πού φορολογούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, και τώρα προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση, μήπως και πάρει κάτι η ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Εμείς είμαστε οι βασικοί αιμοδότες και δίνουμε στην ελληνική οικονομία, θεωρώ, τα μέγιστα. Ανάλογο θέλουμε και εμείς την ανάλογη στήριξη και βοήθεια και ισονομία. Θέλουμε, για να δούμε πώς θα απαντήσει από την ελληνική πολιτεία. Καλημέρα. Λεπτό, να πω και εγώ κάτι για το ψηφιακό εμπόριο. Ελάτε. Θέλω να πω ότι έτσι όπως έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, βέβαια το μέλλον είναι εκεί, αλλά ένα μικρό e-shop δεν κερδίζει τίποτα. Όπως τα παίρνει τα προϊόντα, το ίδιο τα πουλάει χωρίς να κερδίσει τίποτα. Μεγάλος κόπος, μεγάλα έξοδα χωρίς να κερδίσει τίποτα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει το σκηνικό. Υπάρχουν πλατφόρμες που είναι πανάκριβες, που για να είμαι να αναγνωρίσιμοι, να αγοράσει ο κόσμος από εμάς. Πανάκριβα δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Και τίποτα δεν θα αντικαταστήσει βέβαια την παραδοσιακή αγορά και το φυσικό εμπόριο. Ναι. Αλλά το μέλλον είναι εκεί, πρέπει και εκεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και να μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι οι δύο ταχύτητες που έχουν αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί στην αγορά, και άλλοι σαρώνουν με κατοικά χρήματα και άλλοι έχουν πάρει ψίχουλα και αγωνίζονται την επιβίωση, πρέπει να διορθώσει η πολιτεία τώρα. Πρέπει να το διορθώσει, έχει περιθώριο να το διορθώσει τώρα πριν τον Ιούλιο. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Γιάννη. Μας. Γιάννη. Καλημέρα. Να πω στην ημερησία ότι σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις. Έχουμε και τη συνέντευξη του Φώτη του Κουρμούση για τη ρύθμιση χρεών. Την προβάλαμε. Έχουμε αντικειμενικές αξίες, οπότε θα έχουμε πλούσιο υλικό όλη τη μέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε εμείς στη Δήμητρα τη Μανιαβού να δούμε τι άλλο έχει προκύψει από τον διεθνή χώρο. Έλα, Δημητρούλα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είχαμε δυστυχώς σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Πακιστάν. Μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον 36 είναι οι νεκροί και πάνω από 50 οι τραυματίες. Όταν λοιπόν δύο σειρμοί εξπρές συγκρούστηκαν στη νότια επαρχία Σίντχ, έχουν σπεύσει όπως βλέπετε τα σωστικά συνεργεία, τα οποία δίνουν μάχη πραγματικά για να ανασύρουν θύματα από τις σωρούς. Βλέπετε τα βαγόνια ότι έχουν παραμορφωθεί, έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα από σίδερα. Οι αρχές εκφράζουν και φόβους ότι ο απολογισμός ενδεχομένως να αυξηθεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι, παγιδευμένοι μέσα σε αυτά τα βαγόνια. Συνολικά και στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 1.100 επιβάτες. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος είναι αντιφατικές. Κατά μία εκδοχή ο ένας σειρμός εκτροχιάστηκε και ο δεύτερος έπεσε πάνω του. Κατά μία δεύτερη εκδοχή ο ένας σειρμός είχε κινητοποιηθεί στις σιδηροτροχές. Όλες οι προσπάθειες των ελεγκτών να επικοινωνήσουν με τον δεύτερο σειρμό που ακολουθούσε απέτυχε και σημειώθηκε έτσι η σύγκρουση. Το παρακολουθούμε πάντως. Περνάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Γερμανού συνθέτη του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Εχθές η Ευρώπη πραγματοποίησε μία μεγάλη γιορτή, ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός που μεταδόθηκε και όλα ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Συμφωνικές ορχήστρες σε 9 πόλεις της Ευρώπης με 9 συναυλίες ερμήνευσαν τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν από τις 2 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχε σε αυτόν τον μουσικό μαραθώνιο, ταξιδεύοντας εκτός των αθηναϊκών τειχών, και παρουσίασε από το θέατρο, από το Αρχείο Θέατρο των Δελφών, τη συμφωνία αριθμό 7 με τον διεθνούς φήμη Έλληνα μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή. Ήταν ένα πραγματικά εντυπωσιακό να ακούσουμε λίγο, ρε παιδιά. Να ακούσουμε λιγάκι Μπετόβεν. Yeah.
Το ταξίδι στον υπέροχο κόσμο του Μπετόβεν ξεκίνησε από τη Βόνη, τον τόπο που γεννήθηκε και κατέληξε στη Βιέννη. Εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή, σηματοδοτεί και την εκκίνηση της πολιτισμικής ζωής στην Ευρώπη αυτό το πολύ μεγάλο και σπάνιο καλλιτεχνικό. Ωραίο θέμα, γεγονός. Δημήτρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θοδός Κουρετζής. Είπαμε, ο Έλληνας μαέστρος. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Γιάννα Κανέλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα τους καλημερίσουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα, σας βάλαμε λίγο Μπετόβεν πρωτού ξεκινήσουμε. Ναι, για να φτιάξουμε λίγο κλίμα. Ναι, δεν ξέρω αν θα πετύχει ο Μπετόβεν τώρα, γιατί κυρία Λαζαρίδη μου ξεκινάει δύσκολη εβδομάδα για την κυβέρνηση. Με την έννοια ότι έχουμε κορύφωση των κινητοποιήσεων απέναντι στο εργασιακό. Και δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι έχετε καταφέρει να πείσετε τους πολίτες ότι αυτά που καταγγέλει η αντιπολίτευση δεν έχουν βάση. Ότι δηλαδή το ρεπό θα είναι, ότι οι υπερορίες δεν θα πληρώνονται με ρεπό, ότι δεν θα πειραχθεί το οκτάρο, ότι ο εργαζόμενος δεν θα βρεθεί σε δεινή θέση απέναντι σε έναν πανίσχυρο εργοδότη. Σε δεινή θέση, κύριε Παυλόπουλε, θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση έφερε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στην Βουλή το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο που έχει φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί το λέω αυτό? Μήπως είναι βαρύγδουπο, όπως το λέτε, το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο? Αν με αφήσετε, κύριε Παυλόπουλε, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Ξεκίνησα να το λέω. Λοιπόν, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο διασφαλίζει το 8ωρο. Σήμερα ξέρετε πόσες ώρες δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα? 10,3 ώρες. Διασφαλίζει το πενθήμερο. Ξέρετε πόσο δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, με τα επίσημα στοιχεία? 6 μέρες την εβδομάδα. Mm-hmm. Και ερχόμαστε όλα αυτά να τα διασφαλίσουμε με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που ασφαλίζει πλήρως τους εργαζόμενους και καταργεί τον αθέμητο ανταγωνισμό μέσω τον αθέμητο ανταγωνισμό στις εταιρείες. Άρα δεν φέρνει καμία αλλαγή στο 8ωρο και ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αναβαθμίζουμε την επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή και βεβαίως προωθούμε την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με το δικαίωμα του εργαζόμενου στην διαδικτυακή αποσύνδεσή του, ενώ διορθώνουμε αδικίες του παρελθόντος. Κατά συνέπεια, ούτε ζητήματα ρεπό, κατάργηση των ρεπό υπάρχει, ούτε ζητήματα με τις υπερορίες. Μάλιστα, τις υπερορίες, κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κουτροκόη, τις αυξάνουμε στις 150. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αμοιβόμενες. Λέει βεβαίως. Αμοιβόμενες. Έρχεται και εξισώνουμε δε, κύριε Παυλόπουλο, κυρία Κουτροκόη, αυτό που αποτελούσε ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα της αριστεράς και ειδικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δηλαδή την αποζημίωση του εργατοτεχνίτη με τον υπάλληλο. Τώρα, ανωτελεία, κύριε Λαζαρίδη, ένα λεπτό, γιατί αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, ανακοινώνει τις νέες αντικειμενικές αξίες. Θα πάρουμε μια γεύση, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, πού θα πάει η περιουσία του, για να δούμε. Δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά κινήτων. Οι μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη και αυξημένο οικιστικό ενδιαφέρον, όπως τα νότια προάστια. Βέβαια, αυτή η αναπροσαρμογή περιλαμβάνει και τις μεταβολές στις αξίες που έγιναν και το 2018, αφού τότε το έργο των πιστοποιημένων εκτιμητών δεν υιοθετήθηκε, μετακυλίοντας την εκκρεμότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια για τη σημερινή κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω πάντως. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Open μετά όσα θα ανακοινώσει ο κύριος Σταϊκούρας. Τώρα, να σας απαντήσει. Ορίστε, κύριε. Να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά βάλτε μια τελεία. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι το νομοσχέδιο το έγραψε. Δεν το λέει. Το έγραψε ω. Εντάξει, το λέει αριστερά. Λοιπόν, το έγραψε ο ΣΕΒ. Ο οποίο ΣΕΒ έρχεται και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά ρυθμίσεων που δεν τον βολεύουν. Κλείνω.
η Νέα Δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι με τους πολλούς, δηλαδή με τους εργαζόμενους. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τους λίγους, δηλαδή. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι με τους εργαζόμενους και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΕΒ. Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε. Τώρα, ξέρετε πού με παραπέμπει αυτό, στην μεγάλη αγάπη που έχει αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Biden. Θα μας μπουλάνετε. Εσείς μας λέτε ότι είστε με τους εργαζόμενους και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΕΒ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Biden είναι ο κομμουνιστής της. Ο αριστερός μας κρίνει. Αυτά τα κρίνει η ζωή, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Αλεξιάδη, τι λέτε. Εδώ λένε ότι όλα αυτά τα οποία καταγγέλλεται είναι παντελώς αβάσιμα. Ότι απαντώνται ένα προς ένα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Αφού όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση ισχύουν και αφού είναι τόσο ικανοποιημένοι οι κυβερνητικοί βουλευτές από αυτό το νομοσχέδιο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας συνδικαλιστής από το χώρο της ΔΑΚΕ, ένας συνδικαλιστής από το χώρο της ΔΑΚΕ να βγει να στηρίξει αυτό το νομοσχέδιο? Και για ποιο λόγο σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, οι πολίτες, κάθε ένας που μπορεί να αντιδράσει, αντιδράσει αυτό το νομοσχέδιο? Εάν πιάσουμε αυτό το νομοσχέδιο άρθρο-άρθρο, θα μπορούσαμε τις ώρες να σας εξηγώ το πόσο αντεργατικό είναι. Έχει αίσθηση του χιούμορ ο κύριος Λαζαρίδης και λέει ότι είναι φιλεργατικό. Το κάνουμε στην αρμόδια επιτροπή, κύριε Αλεξιάδη. Μισό λεπτό και Λαζαρίδη, αν μιλάμε ένας πάνω στον άλλον, είναι εύκολο, δεν καταλάβει κανένα τίποτα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ένα αντεργατικό νομοσχέδιο και έρχεται σε μια περίοδο όπου ζούμε ήδη ένα εργασιακό μεσαίωνα στον ιδιωτικό τομέα και σε ορισμένο τμήματα και του δημόσιου τομέα. Ναι. Έρχεται να χειροτερέψει τα πράγματα δυστυχώς. Και μαζί με το συνδυασμό του οδοστρωτήρα τα με τις αντικειμενικές αξίες λέει, που θα γιατί, καταλάβουμε μέσα στη μέρα της ημέρου. Η ηλεκτρονική κάρτα, κύριε Αλεξιάδη, συγγνώμη για τη διακοπή, λένε ότι ήταν έτοιμα της ΓΕΣΕΕ. Τώρα, αν πιάσουμε το ένα ή το άλλο, μπορούμε να ξεχυλώσουμε διάφορα αιτήματα ή να βρούμε διάφορες δικαιολογίες για να πούμε ότι ικανοποιείται αυτό το αίτημα ή τα χτίει. Γίνεται μια εκκρεμότητα. Κοιτάμε το σύνολο του νομοσχεδίου. Το σύνολο του νομοσχεδίου είναι αντεργατικό και το σύνολο του νομοσχεδίου έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχουν ήδη συνθήκες γαλέρας στον ιδιωτικό τομέα, όπως είπα, και σε μέρος του δημόσιου τομέα, να τα κάνει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν λύνει τα ζητήματα αυτά. Και το ξαναλέω, μαζί με τον οδοστρωτήρα των αντικειμενικών που ελπίζω να πούμε πιο κάτω για αυτές, δημιουργεί ένα εκρηκτικό πολιτικό πεδίο. Ελπίζω ο επικείμενος ανασχηματισμός που θα φέρει ο Πρωθυπουργός να δώσει λύση από τα ζητήματα, αν και οι αλλαγές των προσώπων ποτέ δεν έσωσαν καμία κυβέρνηση. Κυρία Κανέλη, τι λέτε? Κοιτάξτε, δείτε, να τα πάρουμε ένα-ένα και να σας πιάσουμε τα άρθρα των 135 σελίδων σε ένα τρίλεπτο ή πεντάλεπτο στην ώρα. Είναι απίθανο. Σωστά. Επομένως, θα πρέπει να αρκεστεί κανένας σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στην ενεργό απειλή του εργατικού κινήματος ότι αυτό το έκτρωμα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην πράξη. Και αυτό να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Κανένας νόμος δεν στέκεται αν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν ότι δεν αντέχουν την εφαρμογή του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πάμε στην ουσία. Είναι ένα εκβιαστικό νομοσχέδιο το οποίο θα μπορούσε, αν είχε άλλο τίτλο, να του βάλει συνενετικός βιασμός. Σε ποια σημεία του λέτε, κυρία Κανέλη? Σε ποια σημεία του? Έχω απόδειξη γι' αυτό. Θα δείτε ότι παντού εμφυλοχωρεί η καταπληκτική έννοια κατά τις ανάγκες της επιχείρησης. Όταν βάλετε την αίρεση κατά τις ανάγκες της επιχείρησης, δηλαδή η διαμόρφωση του εργασιακού χρόνου στην πραγματικότητα, δείχνει και το στόχο. Πρέπει να εξυπηρετήσει την επιχείρηση. Δεν γίνεται για να εξυπηρετήσει τον εργαζόμενο. Όσο και να το φτιασιδώσουν. Άρα λέτε όσο ότι και να τον ντύσουν με πληρωμένη διαφήμιση, καταχώρηση και πληρωμένους κονδυλοφόρους, που το παρουσιάζουν σαν το Άγιο. Δηλαδή, ο Άγιος Αυγουστίνος είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, τον αδέσπο των εργαζομένων, όπως ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος για τα ζώα. Είναι απίστευτο πράγμα, δηλαδή. Μα το επιχείρημα είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση προσπαθούν να μας πείσουν, κυρία Κουτροκόη, ότι τόσο καιρό ζούσαμε στο μαύρο σκοτάδι. Δεν υπήρχε ο επαναστάτης κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε ως καινούριος Λένιν για την εργατιά. Αυτό μας είπε τώρα δά. Ειλικρινά σας το λέω. Ναι, αλλά ήρθε για την εργατιά. Κυρία Κανέλη. Ήρθε δηλαδή να κάνει τι. Κυρία να Κανέλη. Κάνει τι. Ακούστε με. Ακούστε με. Αυτό που επικρατεί τώρα είναι κανονικό. Μέχρι το κατούριμα. Ναι. Μη μου λέτε εμένα ότι θα δώσει δεύτερο διάλειμμα. Μη μου λέτε εμένα ότι θα έχει ψηφιακή κάρτα. Να σας πω μια πραγματικότητα. Ναι, ναι. Αν αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εγώ, απέναντί μου έχω κάποιον με ένα πιστόλι που με υποχρεώνει να τα λέω, το ξέρετε? Όχι. Δεν το ξέρετε. Ούτε θα το μάθετε ποτέ. Είναι σαν τις μαρτυρίες που εμφανίζονται με βίντεο.
Φανταστείτε λοιπόν τον εργαζόμενο στην οθόνη. Ψηφιακό μετανάστη έχουν στο νου τους αυτοί. Κάποιο πάπλουτο σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει πάει στη Μύκονο και περνάει ωραία 12 μήνες το χρόνο γιατί κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μιλάει για το δάσκαλο, τον οποιονδήποτε εργαζόμενο σε τράπεζα, τον υπάλληλο με τις 10 και 12. Πάντως ο κύριος Λαζαρίδης αυτό είπε. Και ο κύριος Χατζηδάκης αυτό λέει. Λέει ότι αυτό που επικρατεί τώρα είναι το λάθος, το μη κανονικό. Υπάρχει μεγάλη ασυντοσία και βαρβαρότητα σε βάρος εργαζομένων. Θα σας πω την πράξη. Δεν πληρώνονται υπερορίες. Τι θα γίνει. Δηλαδή, κυρία Κανέλη, να σας πω τι να κάνει, να τελειώσω και αυτό μας λέτε. Να τελειώσω και θα με σώσετε. Να τελειώσω πρώτα. Μια ερώτηση κάνω. Να τελειώσω και θα με σώσετε. Να μας πει, κύριε Λιζαρίδη, τι βλέπει να έχετε. Δεν υπάρχει κανονικότητα γιατί είσαστε εσείς κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα. Σε συνθήκες καπιταλισμού, καθίστε, που σημαίνει ότι πρέπει να στύψεις τον εργαζόμενο ως λιμονόσκυπα, ζείτε σε άλλη εποχή. Να τον στύβεις. Εάν η κανονικότητα ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν θα ήσασταν στο 5%, κυρία Κανέλη. Εντάξει, αφήστε τα τώρα αυτά. Θα είχαμε πάρει την εξουσία, προφανώς. Είναι εκλεγμένη κυβέρνηση από το 40% του ελληνικού λαού. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα κυβερνάει. Έτσι. Κύριε Λαζαρίδη, αν έχετε το μυαλό σας επαναστάσεις, να βγείτε να μας το πείτε, κυρία Κανέλη. Να σας το απαντήσει όμως. Να σας το απαντήσει. Θέλετε με 43% να έχετε το Δημαρχούκο στα χέρια σας, αλλά θέλετε για την απεργία τον Απεργούχο, τον Απεργούχο με 50-1. Γιατί υποτιμάτε τους δημάρχους, γιατί το κάνετε αυτό. Της δημοκρατίας. Κυρία Κανέλη, από την άλλη πλευρά όμως... Όχι, κύριε Λαζαρίδη, όχι, αναρχά, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Βάζετε θέματα και σας απαντάει. Όχι, αναρχά. Κυρία Κανέλη, από την άλλη μεριά όμως... Θα βάζετε κάρτα. Θα λέτε στην Εργάνη, τελείωσε στις 8 η ώρα. Ναι. Και θα κατεβάσετε την κάρτα και θα έχετε δουλέψει 8 ώρο. Ναι. Εσύ έχει πάρει στο τηλέφωνο ο εργοδότης και σου λέει να το πω όπως θα το πει. Θέλετε. Ναι. Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι δημοτικό συμβούλιο. Ακού να δεις. Ή το ξανανοίγεις ή αύριο μην έρθεις στη δουλειά. Πώς θα το κάνει αυτό. Πώς θα το κάνει αυτό. Μια χαρά μπορώ. Κύριε Παυλόπουλε. Σιγά καλέ που δημιουργεί τις οικολογίες, η απόλυση στον σύγχρονο κόσμο. Όποιος θέλει απολύει, όποιος θέλει. Όποιος θέλει κλείνει την εταιρεία του και της αλλάζει. Τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλάζει φορολογικά στοιχεία. Κύριε, και αφήνει κόσμο απλήρωτο. Να σας πω κάτι. Πατάτε στην νομοθεσία όπου σε περίπτωση πτώχευσης προηγούνται οι τράπεζες απαξάπαντες λοιπόν. Και όχι εργαζόμενοι. Ήταν κυρία αυτό Κανέλη, μια μεγάλη τομή. Μιλάτε. Το άλλαξε αυτός. Μιλάτε. Το άλλαξε κάποιος άλλος. Ένα λεπτό, κυρία Κανέλη. Ένα λεπτό. Κύριε Λαζαρίδη, μία φράση και να πει και ο κύριος Αλεξιάδης μία φράση. Παρακαλούμε. Σας παρακολουθεί. Από ευγένεια δεν παρεμβαίνει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, η κυρία Κανέλη καταρχάς μιλάει με τα λόγου γνώσεως. Γιατί προφανώς έτσι συμπεριφερόταν στους εργαζόμενους το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις επιχειρήσεις του. Γιατί θέλετε να σας θυμίσω τις απολύσεις στο ριζοσπάστη. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα, κυρία Κανέλη, αυτά. Εσείς η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θέλετε. Αφήστε τώρα που θα μας πείτε εσείς τώρα. Κόπτεστε εσείς για τον εργαζόμενο την ώρα που τον απολύατε από το ριζοσπάστη και από τις επιχειρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σοβαρά μιλάτε. Τι νομίζετε ότι μασάμε. Ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Παυλόπουλε. Ανήκε σα, μιλήσατε μια ζωή. Και ο συμπατριώτη μου, ο κύριο Αλεξιάδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θέλουν να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα της αγοράς εργασίας. Όπως είναι τα φαινόμενα της υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασίας, των απλήρωτων υπεροριών, της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, καθώς και τα φαινόμενα βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των εργαζομένων και παρενόχληση στην εργασία, που έχουν έρθει με ένταση στο προσκήνιο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που θα δώσει δύναμη στον εργαζόμενο και αυτό είναι που τρομάζει και τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Γιατί Κόμμα Ελλάδος, κύριε Παυλόπουλου. Γιατί να τρομάζει το τρομάζει, τους τρομάζει, ίσα που μπορούσα να λέτε ότι έχεστε στα λόγια. Θα μας πάρει τη δουλειά επειδή είπε και ο κύριος Αλεξιάδης για τους συνδικαλιστές, δεν μας ενδιαφέρουν, κύριε Παυλόπουλου, τι λένε οι συνδικαλιστές. Μας ενδιαφέρουν τι λένε οι εργαζόμενοι. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Λαζαρίδη, σας λέει η κυρία Καντέλη, θα πάρετε το σκληροδρέπανο να βγείτε στον δρόμο σε λίγο, έτσι όπως το. Εντάξει, κυρία Κανέλη, κριτική,
Εντάξει τώρα, αφήστε. Δεν θέλω να απαντήσω στην κυρία Κανέλη, γιατί θα τη στεναχωρήσω και δεν θέλω. Ο κύριος Αλεξιάδης λίγο να... Ναι, ελάτε. Κοιτάξτε, εγώ με υπομονή, ακούω πράγματα. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θέλετε να μου απαντήσετε, κανένα πρόβλημα. Πρέπει να είμαι σοβαρός και ήπιος πρωί-πρωί για να μην δημιουργήσουμε άλλα θέματα. Σοβαρός και ήπιος για να σας εκτιμήσουν οι εργαζόμενοι και να σας ακολουθήσουν σαν το μαγικό αυλό. Μάλιστα. Να είστε σοβαρός και ήπιος. Γιατί όταν θα σφάζετε, θα σφάζετε ψύχρεμα, ηρεμά, με παράνομε κηρυγμένες όλες τις απεργίες. Έχουμε δύο λεπτά. Και θα απαγορεύεται και στο δεύτερο βάθμιο και στο τυπικό βάθμιο σωματείο να κηρύξει απεργία. Αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε αυτά. Ο κύριος Αλεξιάδης έχει το λόγο. Ελάτε. Λέω, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας συνδικαλιστής από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για να στηρίξει αυτό το νομοσχέδιο, ούτε ένας εργαζόμενος, ούτε ένας πολίτης, αλλά φοβάμαι ότι θα κλείσει η σημερινή μας κουβέντα και για τον οδοστρωτήρα και την καταιγίδα που έρχεται με την αύξηση αντικειμενικών αξιών σε πολλές περιοχές, ειδικά λαϊκές και με μεσαία περιουσιακά επίπεδα, και που θα επιφέρει αυξήσεις σε 20 άλλους φόρους, δεν θα πούμε τίποτα σήμερα. Και είναι είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που έχει μειώσει φόρους. Είμαστε η είδηση της ημέρας. Η μοναδική δεν κυβέρνηση που εν μέσω κρίσης μειώνουμε φόρους. Εσείς τους αυξάνατε όταν ήσασταν και εσείς υπουργός, κύριε Αλεξιάδη. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε η μεγαλύτερη σας υπογραφή. Μείωση σας υπογραφή φέρουν. Και εσείς μαζί με τον Πασόκ νομοθετήσατε τον ΕΝΦΙΑ. Τον ΕΝΦΙΑ δεν θα τον ΕΝΦΙΑ τον καταργήσατε. Λαός, δεν τον καταργήσατε τον ΕΝΦΙΑ, κύριε Αλεξιάδη. Το τι φόρους επιβάλλατε δεν τον καταργήσατε τον ΕΝΦΙΑ. Όσο και να διαχώρετε τον ΕΝΦΙΑ. Αυτά που έχω να πω θα τα όχι. πω. Δεν υπάρχει μια ερώτηση κάνω, κύριε Αλεξιάδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να με κάνει να σταματήσω να μιλάω. Σας ρωτάει αν καταργήσατε τον ΕΝΦΙΑ. Καταργήσατε τον ΕΝΦΙΑ. Σας ρωτάει. Απαντώ λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, ναι. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που δεν αυξήσαμε τον ΕΝΦΙΑ ούτε κατά ένα ευρώ. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία που τον νομοθετήσαν, δεν τον το καταργήσατε. Πείτε το, και εμείς τον ΕΝΦΙΑ, τη κύριε Λαζαρίδη, η αγένεια έχει κάποια όρια. Υπογραφή. Δεν είναι ευγενικό να μιλάω ένας πάνω στον άλλο. Εντάξει τώρα, μην είμαστε μου λέτε εμένα για αγένεια. Κάνουμε μια δημιουργική κουβέντα, κύριε Αλεξιάδη. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση ναι. στον ΕΝΦΙΑ ναι. από τότε που ο ΕΝΦΙΑ νομοθετήθηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα ναι. Δημοκρατία. Αλλά αποφεύγουν τον να ΕΝΦΙΑ τον μείωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Αλεξιάδη. Μην τα μπερδεύετε. Εκτός αν θέλετε να πείτε στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ναι, ναι ή όχι. Σε αυτό δεν θέλει να απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης. Καλημέρα σας. Για τη γενιά των 360 ευρώ, κύριε Αλεξιάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κανέλη. Καλημέρα, κύριε Αλεξιάδη. Καλημέρα, κύριε Κανέλη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λαζαρίδη. Λαζαρίδη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ναι. Βέβαια τώρα, λοιπόν. Τι περιμένεις, δεν θα έχει πολιτική αντιπάθεια. Έχουμε μέχρι... απεργία μέσα την εβδομάδα για το εργασιακό, μάλιστα. Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε ή μόνο την Πέμπτη έχουμε κινητοποιήσεις. Ωραία. Την Πέμπτη ναι. ξέρω σίγουρα, και... την Παρασκευή δεν ξέρω. Και έχει, θα έχει αντιδράσει σήμερα και για τις αντικειμενικές αξίες που θα ανακοινώσει ο κύριος Σταϊκούρας. Αυτή την ώρα που συνδεθήκαμε λίγο, απλά είναι... θα διαρκέσει αρκετή ώρα. Βέβαια, βέβαια, γιατί εισάγονται νέες περιοχές, 150 τόσες στον αριθμό. Ναι, μας έλεγαν όμως ότι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές, θα υπάρχουν και περιοχές που θα μειωθούν οι αντικειμενικές. Για να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Να δούμε και ποιες περιοχές θα αυξηθεί και πώς. Ναι. Και πόσο θα συμπερασύνει γι' αυτό τους υπόλοιπους φόρους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή έχουμε κάτι πάρα πολύ ώρα μέσα στο στούντιο, θέλουμε να δούμε λίγο εικόνες από Σαντορίνη, έστω και από μακριά. Ναι. Και ένας τυχερός με τυχερή αστεία πράγματα. Από εσάς ούτως ή άλλως θα γευτείτε ένα υπέροχο τετραήμερο στις Βίλες Λαπόντα, στη μαγευτική Σαντορίνη, σε superior suite με εξωτερικό τζακούζι, σχεδιασμένο με φροντίδα και σεβασμό στο μοναδικό τοπίο, το ολοκένουργιο συγκρότημα βιλών και σουιτών, άνοιξε τις πόρτες του μάλιστα για πρώτη φορά τον Απρίλιο. Μπείτε στο site, στο www.lapondavillas.gr για να δείτε όλες τις παροχές, θα ταξιδέψετε με Ζάντε Φέρις. Μπείτε στο site και της εταιρείας να δείτε τα δρομολόγια που σας βολεύουν και στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Και από τη Σαντορίνη, για να έρθουμε εδώ στο στούντιο να καλημερίσουμε κοντά μας την κυρία Εύη Μπουκόρου Γεωργούδα,
junior partner της Generation Y. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Τι είναι η Generation Y που βραβεύτηκε από την Μπούσιας? Η Generation Y είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Ναι. Άρα τι κάνουμε ουσιαστικά? Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία μέσα από διάφορα προϊόντα και λύσεις, εξυγχρονίζουμε τις επιχειρήσεις, βελτιώνουμε τις πωλήσεις, την κερδοφορία. Τους φτιάχνετε ψηφιακό προφίλ. Ψηφιακό προφίλ και όλο το κομμάτι της ψηφιακής τους επικοινωνίας. Ναι, ναι. Φανταζόμαστε φέτος με το ηλεκτρονικό εμπόριο πόσο άλλαξαν τα δεδομένα και για εσάς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια ήταν ούτως ή άλλως το επίκεντρο. Ο κορονοϊός βέβαια είναι μια πραγματικότητα ότι επιτάχυνε όλη τη διαδικασία. Λειτουργήσε ως καταλήτης. Λειτουργήσε ως καταλήτης, διότι ενίσχυσε την ταχύτητα επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και κυρίως όλη τη διαδικασία της εξοικείωσης, αν θέλετε, των ανθρώπων προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα, κυρία Γεωργόδα, προφανώς παρουσιάστηκε αυτή η πολύ μεγάλη ανάγκη εξαιτίας της πανδημίας. Πόσο εύκολο είναι τώρα για μια επιχείρηση, και δεν θα πω για μεγάλη επιχείρηση, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Mm-hmm. Μιλώ για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Να αποκτήσει αυτό το εργαλείο και να είναι και αξιόπιστο και να εξασφαλίζει και την προβολή της. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι φτιάχνουμε ένα ψηφιακό προφίλ. Σωστά. Ένα άλλο πράγμα είναι αυτό το ψηφιακό προφίλ, πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι και τι υπεραξία μπορεί να μου εξασφαλίσει. Το μυστικό της επιτυχίας εδώ είναι μια καλή συνεργασία. Δηλαδή, είναι μαραθώνιος προφανώς. Ξεκινάει από την έναρξη της παρουσίας μιας εταιρείας στο διαδίκτυο, είτε μιλάμε από μια εταιρική ιστοσελίδα, είτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιείς άλλες μεθόδους, άλλα κανάλια, τα οποία συνδυάζεις. Και εδώ λοιπόν το μυστικό είναι να κάνεις μια καλή συνεργασία με μια εταιρεία η οποία έχει την εμπειρία στο χώρο, προκειμένου να σε κατευθύνει. Εμείς, ο Generation Y, λειτουργούμε ως trusted advisor πάνω στους πελάτες μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε οι σύμβουλοι τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχουμε εμείς ουσιαστικά την ευθύνη για να πάρουμε έναν πελάτη, να αντιληφθούμε σε βάθος ποια είναι η ανάγκη την οποία έχει, να αντιληφθούμε το στρατηγικό στόχο και να τον κατευθύνουμε στο συνδυασμό ακριβώς των λύσεων, οι οποίες θα είναι οι κατάλληλες. Συνεπώς, δεν είναι μια διαδικασία fix. Δεν είναι, είναι μια διαδικασία, εξαιρετικά ιδιαίτερη για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Θα σας πω, στην αγορά υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δίνουν ένα προϊόν. Ναι. Αυτό είναι το προϊόν. Αν σου ταιριάζει, μπορείς να πάρεις το προϊόν και μπορείς να προχωρήσεις. Ναι. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς είμαστε ένα hub τεχνολογίας και e-business, international e-business hub. Τι σημαίνει τώρα το hub? Το hub σημαίνει, έχει μάλλον, μπορώ να πω, πολλαπλά ποδαράκια από κάτω. Αρχικά να αναφέρω το εξής. Αναγνωρίζουμε εργαλεία στη διεθνή αγορά, κάνουμε evaluation αυτών των εργαλείων και σε πολλές περιπτώσεις παίρνουμε αποκλειστικές αντιπροσωπείες εδώ για την Ελλάδα, για την Κύπρο, διεθνών οίκων του εξωτερικού. Άρα φέρνουμε καινοτομία, καινοτόμα προϊόντα να είναι πολύ πιο προσεγγίσιμα στην ελληνική αγορά. Από εκεί και πέρα η εταιρεία έχει 9 business units, τόσο units που αφορούν τεχνολογία, όσο και κομμάτι εμπορικό. Άρα, μέσα από το collective wisdom, αν θέλετε, όλων αυτών των εξειδικευμένων συνεργατών, τι κάνουμε? Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη και πάμε και φτιάχνουμε custom made ακριβώς αυτή τη λύση, η οποία είναι η κατάλληλη, με τη λογική. Προκειμένου να αποφέρει τα μέγιστα. Ακριβώς. Τι σας όθησε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό? Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός είναι ένας κλαδικός διαγωνισμός που μετράει και αυτός αρκετά έτη στην ιστορία του. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε διάκριση είναι τιμητική και προφανώς δημιουργεί και αίσθημα χαράς. Όταν βραβεύεσαι για τα αποτελέσματα που μπορείς να φέρεις, επιβραβεύεσαι, είναι επιπλέον ένα κίνητρο. Και αν λάβω υπόψη μου και την εποχή πριν τον κορονοϊό, ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις celebration με τους πελάτες σου, να βρεθείς σε ένα χώρο, να διασκεδάσεις και, εν πάση περιπτώσει, να μοιραστείς την επιτυχία, αν θέλετε, των αποτελεσμάτων που έχεις καταφέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα. 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 Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον... Πάμε στον κύριο Απόστολο Τζικώστα, το Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί το έχουμε αναδείξει. Καλή σας ημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Είχαμε αναδείξει και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το θέμα, πόση δυσκολία υπάρχει στις μετακινήσεις και αν υπάρχει, αν έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, στα σύνορά μας, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία, με τον λόγο του κορονοϊού, με τις αφήξεις των τουριστών, αν ταλαιπωρούνται ή δεν ταλαιπωρούνται στα σύνορα, στα τελωνία,
Βλέπαμε από την Παρασκευή ότι υπήρχε μια μεγάλη αναμονή και υπήρχε ο φόβος και των ανθρώπων του τουρισμού ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να επιλέξουν τη χώρα μας τουρίστες. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Η αλήθεια, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροκό, είναι ότι πρέπει να βελτιωθούμε και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα. Έχω συζητήσει ήδη με τους αρμόδιους στην κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς οι ηλεκτρονικοί σταθμοί δεν βρίσκονται στις αρμοδιότητες των περιφερειών. Δυστυχώς, το τονίζω αυτό. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον, κυρίως από τον Ιούλιο και μετά. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια κρατήσεις ανάλογες του ενδιαφέροντος που υπάρχει και αυτό μας ανησυχεί αρκετά, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση που εμφανιστούν οι τουρίστες και το ενδιαφέρον συνεχίσει να είναι αυξημένο. Σας θυμίζω ότι στην Κεντρική Μακεδονία έρχονται κάθε χρόνο, προ-COVID εποχής φυσικά, περί τα 5 εκατομμύρια οδικοί τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή τουρίστες από περιοχές βορείων. Ακριβώς. Είναι μεγάλος αριθμός. Και αυτός αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα σε τουριστικό επίπεδο φέτος. Επομένως, αυτό που εμείς έχουμε ζητήσει και θέλουμε να δει η κυβέρνηση είναι πρώτα απ' όλα να ανοίξουν όλοι οι τελωνιακοί και μεθοριακοί σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Για παράδειγμα, η Έρζωνη αυτή τη στιγμή δεν είναι 24ωρο ανοιχτή. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί κάποιοι επιλέγουν από τους τουρίστες για να αποφύγουν τις ουρές να έρθουν νύχτα. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν μέχρι τα τέλη του μήνα, οπωσδήποτε, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, ακόμη και τώρα τον Ιούνιο, να ανοίξουν όλοι οι σταθμοί 24 ώρες, 7 μέρες τη εβδομάδα και ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργηθούν, κατά την άποψή μου, λωρίδες για τους εμβολιασμένους για να φεύγουν γρήγορα, δείχνοντας το πιστοποιητικό, και να αυξηθεί το προσωπικό του ΕΟΔΗ προκειμένου να γίνονται ταχύτερα τα αυτό τεστ με το... για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό. Αυτό με το ισχυρόμενο τεστ. Έχει σημασία, κύριε Παυλόπουλε, να μην έχουμε ουρές. Γιατί οι ουρές λειτουργούν αποτρεπτικά. Πρέπει να τους διευκολύνουμε για να μπαίνουν εύκολα, αλλά με ασφάλεια και έλεγχο. Τα ζητήσατε και τι σας είπανε? Τα ζητήσατε? Κοιτάξτε, αυτά ζητήσαμε, όλα. Και τι έχουν, έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια βήματα, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε τώρα, διότι η τουριστική περίοδος ξεκίνησε. Σίγουρα ο Ιούνιος θα κινηθεί χαμηλά δυστυχώς, αλλά εμείς, ειδικά για τα Σαββατοκυριακά, περιμένουμε εισρωή τουριστών, σημαντική. Και άρα θα πρέπει αυτές οι κινήσεις να γίνουν άμεσα και ασφαλώς Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που θα είναι μήνες που προσδοκούμε ότι θα έχουμε αύξηση του τουριστικού ρεύματος τέτοιο που θα πρέπει να διευκολύνεται η διέλευση των τουριστών στα σύνορα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σας ξαναλέω, 5 εκατομμύρια τουρίστες πριν τον COVID και αυτό σημαίνει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων για την περιοχή της Βορειοελλάδος αλλά για όλη την Ελλάδα συνολικά. Αυτό με το εισπνεώμενο τεστ, όπως είναι το αλκοτέστ, να το πω έτσι, που σκέφτονται να εφαρμόσουν, πώς σας ακούγεται? Μου ακούγεται πολύ πολύ καλά. Πρέπει να σας πω ότι ήδη η κυβέρνηση έκανε κάποια βήματα. Πέρασε ένα ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα επιτρέποντας όχι μόνο PCR τεστ αλλά και rapid test, που είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι είτε για λόγους κόστους είτε για λόγους χρόνου δεν το κάνουν. Οπότε θα μπορούν αυτοί να κάνουν rapid test στα σύνορα. Είναι πολύ βασικό. Αν αυτό το rapid που θέλει και 1/4 για το αποτέλεσμα γίνει εισπνεώμενο που θέλει μερικά δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι καλύτερο. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι εκμηδενίζουμε τους χρόνους και είναι πάρα πολύ βασικό να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας φέτος, έχοντας μάθει από τα λάθη της περσινής χρονιάς, κρατώντας τα καλά, προκειμένου να αυξήσουμε την τουριστική ροή στην περιοχή μας και άρα και στη χώρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σιμίνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τζικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Περιφερειακά. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στη Μίνα την Καραμίτρου. Πριν φύγουμε. Το βρήκε το αυτοκίνητο Φλαμπουράρης, λέει. Για πάμε στη Μίνα. Καλημέρα. Ένα μήνα. Ποιος το είχε πάρει το αυτοκίνητο του κυρίου Φλαμπουράρη? Ο Δήμος της Αθήνας. Α, μπράβο. Λύθηκε το μυστήριο. Αυτό να σας πω ότι είναι ένα παλιό αυτοκίνητο του 1993, το οποίο το είχε σταθμευμένο σχεδόν παροπλισμένο από ό,τι φαίνεται ο κύριος Φλαμπουράρης έξω από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε και ειδοποιητήριο ότι θα το παραλάβει ο Δήμος. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το ειδοποιητήριο. Το είδε κάποιος, δεν το είδε, ήταν πάνω στο αυτοκίνητο, δεν ήταν. Το σημαντικό πάντως είναι ότι χθες
οι φρουροί του κυρίου Φλαμπουράρη δεν το είδαν στη θέση του και χτύπησαν κόκκινο συναγερμό. Άρχισαν να ψάχνουν για το που βρίσκεται το αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο. Είναι στο πάρκινγκ του Δήμου και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Φραμπουλάρης κατευθύνεται τώρα προς τα εκεί. Να το παραλάβει. Ναι. Ναι, ναι. Πάντως, ρε παιδί μου, ο Δήμος της Αθήνας δεν χρησιμοποιεί. Έτσι κάνουν οι Δήμοι, ναι. Βάζουν ειδοποιητήριο. Όχι, άλλο λέω, λάμες και τέτοια να κλέψει τα αυτοκίνητα. Πάει γερανός κανονικά, έχει διαδικασία και παίρνει το αυτοκίνητο. Και μιλάμε για τα Εξάρχεια. Δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι το πήρε ένας γερανός και όχι κλέφτες. Τώρα τι να σου πω κι εγώ. Κανονικά θα έπρεπε οι φρουροί ενός υψηλού προσώπου και μάλιστα πολιτικού και στελέχους της αντιπολίτευσης και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει τέτοια πράγματα να τα γνωρίζουν λίγο περισσότερο και να τα κοιτάνε λίγο περισσότερο και να έχουν και γνώση λίγο περισσότερο. Αν μη τι άλλο, να έχουν δει έναν ολόκληρο γερανό να παίρνει το αυτοκίνητο του κυρίου Φλαμπουράρη, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα στυλό. Πώς ένα ολόκληρο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του πήρανε. Εκτός εάν όταν συνέβη αυτό, ναι. Δεν ήταν η φρουροί εκεί για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν ήταν ο κύριος Φραμπουράρης, άρα δεν ήταν και το ειδοποιητήριο. Δεν το γνώριζε. Δεν το είχε δει ο πρώην υπουργός ότι του έλεγε ο Δήμος θα στο πάρω αυτό γιατί το έχει παρατημένο. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είχαμε πάντως κλοπή. Ο Δήμος της Αθήνας το έχει το αυτοκίνητο του κ. Φλαμπουράρη. Ευχαριστούμε, Μίνα. Άντε με το καλό να το παραλάβει. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Αγγίζεται όλοι από το ανέκδοτο. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα, όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλημέρα.